Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είναι Παρασκευή, λίγο μετά τις 6 και όπως κάθε Παρασκευή έχουμε εγκαινιάσει ένα νέο κύκλο εκπομπών με ιστορικές αναδρομές. Νομίζω ότι από τον πρόλογο θα καταλάβατε ίσως το θέμα της σημερινής εκπομπής, για όσους δεν έχουν δει νωρίτερα, δεν έχουν ακούσει ποιο θα είναι το θέμα. Είναι η γέννηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίκαιρο, θα δούμε στη συνέχεια γιατί θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ επίκαιρο θέμα. Καλώς ήρθατε λοιπόν στη συχνότητα του Ράδιο Χωρίς FM. Είμαι η Γεωργία Μπάστα και μαζί μου όπως κάθε Παρασκευή 6 με 8, εκεί κάπως περίπου, είμαστε λίγο ελαστικοί στο θέμα της ώρας, ο Δημήτρης Καζάκης. Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν, να κάνουμε έτσι ένα, πριν πούμε στο θέμα μας, να πούμε ότι σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε ότι η εκπομπή είναι ζωντανή, γι' αυτό θα ήταν καλό να συμμετέχετε κι εσείς σε αυτή. Μπορείτε να συμμετέχετε με δύο τρόπους. Τους υπενθυμίζω, είναι μέσω email στην διεύθυνση info@horisfm.gr και με τον άλλο, το δεύτερο κλασικό τρόπο, μέσω SMS, όπου γράφετε radio, κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54529. Λοιπόν, για οποιαδήποτε ερώτηση, σχόλιο πάνω στο σημερινό θέμα της εκπομπής ή κάποια παρατήρηση, είμαστε ανοιχτοί, περιμένουμε τα μηνύματά σας με αυτούς τους δύο τρόπους και θα τα σχολιάσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Να δούμε λοιπόν σήμερα, 60 περίπου χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, συμπληρώνονται από την συνθήκη των Παρισίων. Είναι η πρώτη, ας πούμε, ο προπομπός, ναι, της Ευρωπαϊκής, της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως την γνωρίζουμε σήμερα. Ναι. Πέρα όμως από αυτό, νομίζω ότι είμαστε σε μια χρονική περίοδο, περισσότερο από ποτέ, που είναι ένα κομβικό σημείο για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην πραγματικότητα, μετά την τελευταία σύνοδο κορυφής της Ευρωζώνης, 29 του Ιουνίου, ουσιαστικά μπήκαμε σε αυτό, σε έναν μονόδρομο που λέγεται Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση ή οι Ηνωμένες Πολιτείες Ευρώπης. Άλλωστε έγινε μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτά τα ζητήματα. Βεβαίως είναι ένα ιδεολόγημα που κρύβει την κατάργηση των κρατών μελών και την ενιοποίησή τους, τόσο τη δημοσιονομική όσο και το χρηματοπιστωτική, σε ένα νέο κέντρο, το οποίο βέβαιως, για το οποίο βεβαίως σφάζονται παλικάρια, ποιος θα το ελέγξει. Δηλαδή κυρίως σφάζεται οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Γερμανία. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι ο πόλεμος είναι σε αυτά τα δύο κράτη για το ποιος θα επικρατήσει, όπου το καθένα έχει διαφορετική πολιτική βέβαια. Και οι δύο θέλουν αυτού του τύπου την ενιοποίηση με κάποιες παραλλαγές. Και εκεί βεβαίως όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση δύναμης, πάντα αναπτύσσονται μεγάλες συγκρούσεις συμφερόντων. Δηλαδή ποιος θα ελέγξει αυτό το μηχανισμό? Ποιος θα τον ελέγξει? Οι Ηνωμένες Πολιτείες ή η Γερμανία? Και εδώ παίζεται ένα πολύ χοντρό παιχνίδι που κλωνοποιείται και εντός των χωρών κρατών μελών. Δηλαδή και μέσα στα κράτη-μέλη κλωνοποιούνται αυτές οι αντίρροπες τάσεις. Δεν είναι μόνο σε επίπεδο κρατών, ανάμεσα σε κράτη δηλαδή, αλλά και μέσα στα... παράδειγμα η Ελλάδα. Στην Ελλάδα γίνεται, πέρα από το ότι είμαστε αποικία βεβαίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα κυρίως της Γερμανίας, μας έχουν εγκατασταθεί, μας έχουν κατσικωθεί στο κεφάλι στο Σβέρκο περισσότεροι γκαουλάιτερ από ό,τι είχαμε στην παλιά ναζιστική κατοχή. Τώρα που το είπε σήμερα, άκουγα έτσι ένα ρεπορτάζ από μια συνάδελφο για το πόσο ο κύριος Ράιμπαχ δηλώνει ενθουσιασμένος σε όποιο υπουργείο και να πηγαίνει, του ζητάνε τη βοήθειά του. Ναι. Και δηλώνει ενθουσιασμένος για τη συνεργασία που θα έχει. Έτσι, ένα είναι, η πρώτη φορά, είναι η πρώτη φορά που το συστήνουν ως επιτετραμένο το ζήτημα των ελληνικών όλοι οι υπουργοί, από τον κύριο Χατζηδάκη μέχρι τον Υπουργό Εργασίας. Αυτός λύνει τα ζητήματα. Μέχρι τώρα τον είχαν κρυμμένο. Μέχρι την εποχή Παπαδημού τον είχαν κρυμμένο. Τον είχαν, ας πούμε, ένα είδος αφανή συντελεστή της κυβέρνησης. Τώρα πλέον υπήρχε, αλλά, ναι, δεν είναι μόνο όμως ο κύριος Ράιχεμπαχ, είναι και αυτός ο ανεκδίγητος, ο Φούχτερ, πώς το λένε αυτόν, ο οποίος εγκαθίσταται, έχει εγκατασταθεί τις 12 του Ιούνιου, αν θυμάμαι καλά την ημερομηνία, στη Θεσσαλονίκη. Δεν μας εξηγεί κανένας ποιος είναι ο ρόλος του. Τι ακριβώς κάνει. Ναι, τι ρόλο βαράει αυτός ο τύπος.
Επίσημα το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας τον θεωρεί ως επιτεταμένο της γερμανικής κυβέρνησης για την πρόθεση ελληνογερμανικής φιλίας. Είναι σαν να λέει, ας πούμε, μου θυμίζει πολύ έντονα, ας πούμε, και την ελληνική ταινία με το Σταρένιο. Το είναι η φιλή μας οι Γερμανοί, ναι, αυτό το σλόγγαν που το λίγο πριν ακουστού είναι ο ήχος των Πολυβόλων. Ναι. Λοιπόν, και βεβαίως περιδιαβαίνει ολόκληρη τη χώρα ο κύριος Φούχτεν και μας λέει τι ωραία περιοχή είναι αυτή, να την πάρουν οι ιδιώτες επενδυτές. Πήγε στη Δυτική Μακεδονία, ναι, πήγε στη Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, μετά πήγε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, πήγε Κρήτη, τώρα που πάει δεν ξέρω, που τον έχω χάσει τελευταίες μέρες. Λοιπόν, και είναι και ανεκδίκητη τύπη αυτή η τύπη. Δηλαδή, και εδώ θα πρέπει να το τονίσουμε, δεν είναι μόνο ότι ο μηχανισμός είναι σάπιος, ότι έχουμε έναν απίστευτα σάπιο μηχανισμό που έχει κατσικωθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη και τη διαλύει, την αποσαθρώνει. Είναι και οι άνθρωποι που την υπηρετούν. Απίστευτη τύπη. Απίστευτη τύπη. Θυμάμαι μια παλιά ταινία για τον φασισμό και τον ναζισμό, όπου έκανε μια ανθρωπολογική κριτική στον ναζισμό και έλεγε λίγος πολύ, εντάξει, μεταξύ σοβαρού και αστείου το έλεγε, ότι ρε παιδί μου, η θεωρία της αρίας φυλής για τον ναζισμό ήταν ότι για αυτόν που διαθέτει σύμπλεγμα κατωτερότητας, η θεωρία της ανωτερότητας, δηλαδή ό,τι έλειπε στον ίδιον τον πρόβαλε σαν αρία φυλή και έδειχνε διάφορους σωματότυπους και ιδιαίτερους τύπους της ναζιστικής ηγεσίας, δείχνοντας αυτός είναι αρία φυλή, κάτι τύπους, ας πούμε, περίεργους τα λοιπά. Τη σύγχρονη αρία φυλή των τραπεζών, των αγορών, του σύγχρονου ευρωπαϊκού ολοκληρωτισμού και όχι ολοκλήρωσης, ολοκληρωτισμού, πρέπει να τον προσέχουμε ιδιαίτερα. Ο κύριος Ράχενμπαχ με το κομμωδινή μαλλί, που το είχε πει ο κύριος ο Πανούσης, ο Τζίμις ο Πανούσης, και νομίζω ότι είχε δίκιο, ας πούμε, γιατί εντόπισε, γιατί σε άλλη τέχνη εντοπίζεις αυτή την ιδιαίτερη ευαισθησία, ας πούμε. Αυτό το ιδιαίτερα βαμμένο μαλλί, ας πούμε, δείχνει και το τύπο σου. Αυτός ο Φούχτεν που ήρθε εδώ με μια αφάνα σαν ξένο μαλλί, δηλαδή αυτός φοράει ξένο μαλλί και είναι τόσο έντονα ξένο, που λες ρε παιδί μου, τι είναι αυτός ο τύπος, ας πούμε, και πώς έρχεται αυτός. Πώς είναι δυνατόν αυτός να διαπραγματευτεί? Ακριβώς, ναι. Να είναι σε θέση. Με μία ματιά λες αυτό το πράγμα. Ότι εγώ αυτούς δεν τους εμπιστευόμουν ούτε να έρθουν στο σπίτι μου. Στο σπίτι. Ναι. Τόσο μάλλον ότι κάνουμε. Δηλαδή δεν ξέρω, θα δίνανε τα παιδιά σας αυτούς τους τύπους να τα πηγαίνανε βόλτα στο πάρκο? Εγώ το αναρωτιέμαι αυτό το πράγμα. Θα τους εμπιστευόσασταν τα παιδιά σας να τα πάνε βόλτα στο πάρκο, στο κοντινό, δεν λέω μακριά. Στο κοντινό. Αυτό το βάζουμε ούτε ερώτημα. Το σκύλο μου εγώ, αυτό το βάζουμε ερώτημα και θέλουμε απάντηση από όσους μας παρακολουθούν. Και αυτοί έρχονται εδώ, ας πούμε, να κάνουν γεωτρήσεις ψυχολογικές. Τι να πεις, ας πούμε, είναι απίστευτο. Και έρχεται και όπου να είναι, τώρα εδώ περιμένανε τις δεδίες, ο γερμανικός τύπος μας ανακοίνωσε, ο ελληνικός θα μας το ανακοινώσει αφού συμβεί. Και έρχεται και ο μόνιμος επίτροπος επιτροπικών υποθέσεων της Κομισιόν, η οποία θα κατασταθεί εδώ, κάπου δίπλα στο Μαξίμου θα είναι, διότι αυτός με το βιδωτό μάτι έχει ένα πρόβλημα. Μπορεί να είναι και μέσα στο Μαξίμου, διότι αυτό θα σου λέγα τώρα, μάλλον ο Πρωθυπουργός όταν θα λείπει ο κύριος με το βιδωτό. Θα μείνει στην Κηφισιά ο κύριος Σαμαράς, οπότε. Δεν ξέρω που θα μείνει. Θα υπάρχει μια κοινή θέση στο μεγάλο Μαξίμου. Είναι και το μάτι, ξέρετε, εκεί που έχει και το καλύτερο κλίμα. Ξέρεις, κάνοντας αυτόν τον πρόλογο, καταρχήν θέλω να κρατήσω, έχει πολύ μεγάλη σημασία όλα αυτά τα ερωτήματα και το πώς φτάσαμε σήμερα εδώ. Οι απαντήσεις θα είναι σίγουρα στο παρελθόν, όπως κάθε φορά. Ακριβώς. Είναι στο παρελθόν. Και επειδή είναι πολλά τα ερωτήματα και βομβαρδίζεται και ο ελληνικός λαός, εγώ πιστεύω πως κάθε λαός αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, γιατί το μέλλον της Ευρώπης, το ποιο θα είναι ακριβώς, θεωρείται κάπως αβέβαιο. Πάμε σε μία νέα. Ακριβώς. Μόλις πριν δύο μέρες, και εγώ υπόσχομαι να γράψω αναλυτικά για αυτό το πράγμα, στο Λονδίνο βραβεύτηκε από ένα πολύ γνωστό ίδρυμα η καλύτερη οικονομική πρόταση για την έξοδο, για τη διάλυση του ευρώ. Μάλιστα. Δεν σχολιάστηκε πουθενά. Δεν είδα την κυρία Χούλη να κάνει ένα ιδιαίτερο ρεπορτάζ γι' αυτό, ούτε για την κυρία Τρέμι.
Έχει ενδιαφέρον η οικονομική πρόταση που βραβεύτηκε. Μάλιστα. Και από θετική και από αρνητική σκοπιά. Κατά τη γνώμη μου είναι η πρόταση των Αμερικανών αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και όλος τυχαίος, και δεν θέλω να πιστέψω ότι υπάρχει πρόθεση, αλλά οφείλω να εντοπίσω την ομοιότητα, mm-hmm. είναι η πρόταση του Τσίπρα. Μάλιστα. Αυτή που διατύπωσε στο Economist. Πριν από λίγες ημέρες τον είδαμε. Δεν φεύγεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Απλά μπαίνεις σε ειδικό καθεστώς. Με ειδικούς όρους. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα έχει ενδιαφέρον, αλλά αυτό δεν αφορά βεβαίως τη συζήτηση τώρα. Απλά έτσι. Ναι, είναι λίγο μπλεγμένα όλα. Δεν ξέρω αν θα δούμε τον κύριο Περντεντέρη, ας πούμε, να κάνει μια ειδική εκπομπή. Εγώ θα έλεγα το εξής, θα προτείνω, ας πούμε, και στη διεύθυνση του σταθμού. Ναι, νομίζω μας ακούει αυτή τη στιγμή η διεύθυνση του σταθμού. Οπότε λοιπόν, θα πρότεινα να κάνουμε μια ειδική συζήτηση σχετικά με αυτή, να καλέσουμε οικονομολόγους, όσους ή οικονομολογούντες, γιατί τέλος πάντων έχουμε γίνει. Πολλοί έχουμε γίνει οικονομολόγοι. Ναι. Ναι. Λοιπόν, να κάνουμε ένα στρογγυλό τραπέζι εδώ και να κουβεντιάσουμε λιγάκι στη βάση αυτής της πρότασης. Τη βάση αυτής της προβληματικής. Της προβληματικής που βραβεύτηκε. Και δεν βραβεύτηκε ανάξια. Δηλαδή, δεν γίνει μια πρόταση που την πετάς στα σκουπίδια όπως πετούσες όλες αυτές οι ηλιθιότητες που γράφτηκαν μέχρι τώρα για την καταστροφή που θα υπάρξει εάν μια χώρα σαν την Ελλάδα φύγει από το ευρώ. Ή φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια σοβαρή πρόταση. Μάλιστα. Προσωπικά δεν συμφωνώ μαζί της. Να το ξεκαθαρίσουμε. Έτσι. Γιατί στην πραγματικότητα είναι μια στρατηγική ρευστοποίηση της χώρας της Ευρωζώνης με στην ουσία υποκατάσταση του ρόλου του ευρώ με το δολάριο. Αυτό είναι η φιλοσοφία της. Και εγώ δεν είμαι υπέρ αυτής της λογικής. Mm-hmm. Λοιπόν, όμως πέρα από αυτό. Και μάλιστα λέει χαρακτηριστικά ότι τα μεγάλα σύν είναι το ότι δεν θα έχουμε, ας πούμε, τη λιτότητα που έχουμε τώρα. Ακούσαμε τι λέει ο Τσίπρας. Mm-hmm. Ότι θα πρέπει να προσαρμοστεί το τραπεζικό σύστημα της Ευρώπης στο αμερικανικό, στο πρότυπο του αμερικανικού τραπεζικού συστήματος. Glass-Steagall ανακάλεψε ο κύριος Τσίπρας στο Economist. Mm-hmm. Τελείως τυχαία. Λοιπόν, και μια σειρά άλλα πράγματα που τελικά μπαίνουν εκεί. Είναι στις προτάσεις και του κύριου Τσίπρα. Γι' αυτό λέω ότι η σύγκρουση αυτή τη στιγμή είναι οριζόντια, δεν είναι κάθετη. Δηλαδή δεν είναι απέναντι στο γερμανικό κράτος και στο αμερικανικό κράτος. Είναι σε έναν πόλο όπου οι Αμερικανοί παίζουν σημαντικό πόλο ισχύως, που παίζουν οι Αμερικανοί πολύ σημαντικό ρόλο και βλέπουν ότι με τα στενά της πλαίσια όπως έχει οικοδομηθεί η αρχιτεκτονική του ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά κύριο λόγο δεν θα πάει μακριά, θα καταστραφεί, θα ανατραπεί, και αυτό θα είναι και σε βάρος των Αμερικανών, όπου οι αμερικανικές επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτούν πολύ υψηλό ποσοστό κέρδους, πολύ υψηλότερο από την αμερικανική οικονομία. Το μέσο ποσοστό κέρδους στην αμερικανική οικονομία περίπου στο 26%, στην ευρωπαϊκή οικονομία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περίπου 36-38%. Του συμφέρει λοιπόν να υπάρχει αυτό το πράγμα. Αλλά από την άλλη, με τη λογική των Αγερμανών, σου λέει κάτσε εδώ πέρα, θα πάμε για βούντο. Και οι Γερμανοί δεν είναι σαφείς. Τουλάχιστον η λογική Σόιμπλε είναι αυτή που κυριαρχεί και που εκφράζει, να το πούμε έτσι, τη λογική ότι αυτή είναι η λογική της Ευρωζώνης. Όλοι θα είναι προτεκτοράτα ενός κεντρικού κορμού που θα είναι η γερμανική οικονομία, και από εκεί πέρα όποιος επιβίωσε, επιβίωσε. Αυτές αυτοί οι δύο πόλοι είναι. Και φαίνονται να υπάρχουν και μέσα στα υπόλοιπα κράτη. Να εκφράζονται από τους διάφορους πόλους. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ελλάδα, συγγνώμη, φαίνεται να εκφράζεται, να δούμε σήμερα θα πει ο κ. Σαμαράς. Στις προγραμματικές δηλώσεις. Ναι. Νομίζω και ότι σε λίγη ώρα τουλάχιστον είναι το πρόγραμμα. Παίρνοντας υπόψη το Economist, που έγινε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, mm-hmm. το συνέδριο, φάνηκε εκεί ξεκάθαρα ότι για μένα τα κυβερνητικά στελέχη ήταν σαφής η υπαγωγή στη λογική Σόιμπλε, ενώ ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε την αμερικανική εκδοχή της Ευρωζώνης. Μάλιστα. Οπότε έχουμε αυτούς τους δύο πόλους όπως εκφράζονται και στην ελληνική πραγματικότητα. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε αυτό, θα ασχοληθούμε στο β' μέρος που θα είναι για την Ελλάδα. Ναι.
να δεις ότι ο Τσίπρας κατάγεται και το κόμμα του κατάγεται από μια ιστορική τάση της αριστεράς, ναι, η οποία μετά το 1974-1975 συμβιβάστηκε με την ΕΟΚ, με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση, στη λογική του αντιαμερικανισμού, στη λογική δηλαδή ότι η ΕΟΚ αποτελούσε ένα από τα βασικά επιχειρήματα που χρησιμοποιούσαν τότε, το αν ήταν βάσιμο ή όχι είναι μια άλλη ιστορία, σαν ένα ανάχωμα, σαν μια ανάσχεση του αμερικανικού επικρατισμού στην Ευρώπη. Αυτό ήταν τότε. Ενώ βεβαίως η κυρίαρχη τάση στην αριστερά την εποχή εκείνη ήταν το γνωστό σύνθημα ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο. Λοιπόν, που εξέφραζε και το ΚΚΕ με μεγαλύτερη συνέπεια το ΚΚΕ και φυσικά μέχρι το 81-82 και το ΠΑΣΟΚ. Το είχε υιοθετήσει και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αλλά έχει ενδιαφέρον πώς αυτή η τάση. Αυτό να κάνουμε υπομονή όσοι μας ακούνε στο δεύτερο μέρος που θα μιλήσουμε για την Ελλάδα. Πώς αυτή η τάση σήμερα μας εμφανίζεται ως οι Αμερικανοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή έχει μια. Οι μεταλλαγές, ας πούμε, όπως έρχονται. Αλλά αυτό. Έχει ιστορία. Είναι σκηνές από το Ελλάδα. Τελικά, πολλές φορές έχει πολύ γέλιο η ιστορία. Ναι, το πώς έρχονται από τα πάνω κάτω. Τώρα, είμαστε στο σήμερα. Όταν ξεκίνησε η όλη ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά το 1945, έχει τελειώσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Υποτίθεται ότι. Πάμε πιο πίσω. Ναι, αυτό θα σε ρωτούσα. Ναι. Γιατί υποτίθεται ότι εκεί αρχίζει και εκφράζεται ιστορικά. Ναι. Δηλαδή, ένας απλός άνθρωπος που θα θελήσει να δει, να μάθει. Ιστορικά υποτίθεται ότι ξεκινάει, και λέω, χρησιμοποιώ συγκεκριμένα συνειδητά τη λέξη, υποτίθεται, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ότι η Ευρώπη θέλει να ενωθεί, ξεκινάει ο Winston Churchill με αυτή την ιδέα, η Γαλλία είναι πρωτοπόρος σε αυτό την πρώτη συνθήκη των Παρισίων, όπου έχουμε την πρώτη ένωση. Ωστόσο όμως, νομίζω ότι πρέπει να πάμε λίγο πριν από όλα αυτά. Καταρχήν υπάρχουν περίοδοι, όποιος ανοίξει οποιοδήποτε γυρίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά την ιδέα της Ευρώπης, όπως λέγεται, θα δει ότι την αναζητούν στην εποχή του Καρλομάγνου. Και δεν έχουν άδικο ως προς την ουσία της ιδέας περί Ευρώπης. Διότι η ιδέα της Ευρώπης ή της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης έχει αυτοκρατορικές καταγωγές. Στην πραγματικότητα είναι μια προσπάθεια αναστήλωσης στο επίπεδο της Δυτικής Ευρώπης, αλλά και ευρύτερα στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ηπείρου, της λογικής Pax Romana, δηλαδή της ρολογικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Και έγινε με διάφορους τρόπους. Η μία ήταν όντως μια προσπάθεια ενοποίησης που προσπάθησε να επιφέρει ο Καρλομάγνος και προσπάθησε να ονομάσει την αυτοκρατορία του Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ανατολική την έλεγε ο ίδιος, αλλά τέλος πάντων αυτό ήταν το νόημα. Στην πραγματικότητα όμως η πρώτη σημαντική προσπάθεια δημιουργίας Ενωμένης Ευρώπης ήταν από τον Ερίκο τον Τέταρτο. Ερίκος ο Τέταρτος της Γαλλίας. Είχε ενδιαφέρον, γιατί έχω το βιβλίο από τα απομνημονεύματα του Δούκου του Σάλι, όπου ήταν ένας από τους ημνητές του Ερίκου του Τέταρτου της Γαλλίας, έτσι. Μην μπερδευτούμε με την Αγγλία. Και ξεκινούσε ακριβώς αυτό, με την προσπάθεια να αποκαταστήσει την ειρήνη ανάμεσα στις συγκρούσεις, ανάμεσα στις δυναστείες της εποχής, να αποκαταστήσει την ειρήνη στην εποχή του. Και ο στόχος του ήταν να δημιουργήσει μια ενιαία χριστιανική δημοκρατία. Μάλιστα. Christian Republic, το λέει ο Duke of Sully. Ένας από αυτούς που το επικρότησε εκείνη την εποχή ήταν ο Δάντης, όπου στην αλληλογραφία το βλέπουμε την προσπάθεια την αποκατάσταση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας στην Ευρώπη, όπου βεβαίως θα υπάρχει αυτό το στοιχείο δηλαδή της ειρήνης ανάμεσα στις μεγάλες δυναστείες, χωρίς να επιτρέπουν στους μικρούς λαούς, στις μικρούς πρίγκιπες να τεινάζουν στον αέρα την ειρήνη που αποκαθίσταται ανάμεσα στους ισχυρούς. Η ουσία της ενότητας έμπαινε πάντα με τα εξής στοιχεία. Πρώτο, του οικουμενισμού.
δεν υπάρχουν δικαιώματα. Υπάρχει η οικουμενική ενότητα. Ο οικουμενισμός της εποχής εκείνης εκφραζόταν με τον χριστιανισμό. Κυρίαρχη ιδεολογία. Το δεύτερο στοιχείο ήταν ότι η ενότητα προτασσόταν κυρίως μετά από μια περίοδο βαρβάτης σφαγής ανάμεσα στις μεγάλες δυναστείες. Την εποχή εκείνη είχε προηγηθεί μια πολύ μεγάλη σφαγή ανάμεσα στις δυναστείες της Ευρώπης, στην προσπάθειά τους να αποκαταστήσουν το ποιες δυναστείες τελικά θα κυριαρχούσαν στους θρόνους και κυρίως και μετά ουσιαστικά που ουσιαστικά ολοκληρώθηκε με την ειρήνη της Βεσφαλίας 1648, το ενδιαφέρον είναι ότι όπου αποκαταστάθηκαν και μεγάλες μοναρχίες, δηλαδή η Τιδόρ στη Βρετανία, η Βουρβόνη στη Γαλλία και Αψβούργοι στο γερμανικό κόσμο, αν και επικράτησαν και στην Ισπανία και στην Ολλανδία και άλλους. Λοιπόν, ήταν οι τρεις μεγάλες αυτοκρατορίες. Όταν λοιπόν κατασφάζανε τον κόσμο, κυριολεκτικά καταστρέφανε το σύμπαν, ισοπεδώναν ολόκληρη την Ευρώπη και φτάνανε στο σημείο πλέον οι πληθυσμοί, οι αγροτικοί πληθυσμοί της Ευρώπης να ξεσηκώνονται ενάντια στους πρίγκιπες, γιατί δεν αντέχαν άλλο πόλεμο. Δηλαδή η σφαγή, η λιμοκτονία, η χολέρα, η πανούκλα, όλα αυτά τα πράγματα που σάρωναν τους πληθυσμούς της Ευρώπης οδηγούσαν σε κοινωνικές συγχαίρεσεις. Μαζεύονταν οι μεγάλες δυναστείες, εκπρόσωποι των μεγάλων δυναστών και λέγανε κηρύσαν την Ένωση. Οπότε όλοι μαζί ενωμένοι κατασφάζανε τους πληθυσμούς των χωρικών που ξεσηκώνονταν και λέγανε αμάν έλεος, όχι άλλους πολέμους. Αφήστε μας ήσυχους τουλάχιστον να μπορούμε να επιβιώσουμε. Mm-hmm. Αυτή από εκεί προέρχεται η περίφημη της Ευρώπης. Αυτή είναι η περίφημη Ένωση της Ένωση Ευρώπης. Ευρώπης. Έτσι ενώνονταν οι Ευρωπαίοι. Νομίζω είναι ξεκάθαρο το παράδειγμα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, η πρώτη μεγάλη, αυτό ήταν να το πούμε έτσι, μια συζήτηση γύρω από τα ζητήματα των συνθήκων ενότητας των μεγάλων, των ισχυρών, πότε μπαίνει σε διεθνή συνθήκη η έννοια της Ευρώπης. Mm-hmm. Και εδώ έχει πολύ μεγάλη, πολύ ενδιαφέρον. Μισό λεπτό να το βρω και όλες, γιατί έχει ενδιαφέρον να το δούμε. Να το. Λοιπόν, η πρώτη φορά που τοποθετείται το ζήτημα της Ενωμένης Ευρώπης στην ευρωπαϊκή διπλωματική σκηνή πλέον, με τα μεγάλα κράτη που έχουν διαμορφωθεί κυρίως μετά τις μεγάλες επαναστάσεις, εδώ δύο στοιχεία να πρέπει να κρατάμε. Οι δύο μεγάλες δημοκρατικές επαναστάσεις ήταν η επανάσταση, η Αμερικανική Επανάσταση, όπου είχαμε την ανεξαρτησία, την εκκίνηση ανεξαρτησίας, που ήταν μια πολύ προχωρημένο επαναστατικό δημοκρατικό κείμενο της εποχής εκείνης, και το Αμερικανικό Σύνταγμα, από μια χούφτα πλούσιους εμπόρους που συνεδρίασαν μυστικά στη Μασαχουσέτη, κρυφά εμφάνισαν τα πρακτικά της συνεδρίασης που ιδρύθηκε το Αμερικανικό Σύνταγμα, εμφανίστηκαν ένα αιώνα μετά. Τόσο δημοκρατία δηλαδή, και φτιάξαν το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, που ήταν η απάντηση των πλουσίων ισχυρών της Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην Αμερικανική Ανεξαρτησία, στη διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, η οποία δίνει τόσα δικαιώματα στον πληθυσμό των Ηνωμένων Πολιτειών, στο λαό. Γιατί πρωτοεμφανίστηκε και η έννοια λαός στην Αμερικανική Ήπειρο, που τρόμαξαν οι πλούσιοι έμποροι, το κογλίφι της εποχής εκείνης, και φτιάξαν το Αμερικανικό Σύνταγμα. Στην Ανεξαρτησία, στην κήρυξη Ανεξαρτησίας, υπήρχε και η άποψη ότι είμαστε ένας λαός. Και επιπλέον ότι όταν μια κυβέρνηση μετατρέπεται σε τυραννικό καθεστώς, ο λαός έχει το δικαίωμα να επαναστατεί. Αυτά εξαφανίστηκαν από το Αμερικανικό Σύνταγμα μαζί με άλλα. Και το Αμερικανικό Σύνταγμα εισάγει την έννοια της Ομοσπονδίας. Η Ομοσπονδία ήταν η απάντηση των συντηρητικών απέναντι στα δημοκρατικά αισθήματα του λαού. Ο λαός διεκδικούσε μία ενιαία δημοκρατία όπου τον καθοριστικό ρόλο τον παίζει ο λαός. Η απάντηση των συντηρητικών δυνάμεων
που επικράτησαν στην Αμερικανική Επανάσταση ήταν ομοσπονδία για να μην μπορεί να παίξει ρόλο ο λαός. Στην ουσία. Το λέει με σαφήνεια ένας από τους πατέρες του Αμερικανικού Συντάγματος, ο Χάμιλτον. Και μάλιστα αυτό έχει ενδιαφέρον να το δούμε, διότι η ομοσπονδία, η λογική της ομοσπονδίας βγαίνει κατευθείαν από το Μεσαίωνα. Είναι προϊόν του ancien regime, του αρχαίου καθεστώτος, όπως το λέει ο ίδιος ο Μοντεσκιέ. Ο Μοντεσκιέ, στο Πνεύμα των Νόμων, μιλάει ότι η ομοσπονδία είναι το καλύτερο από όλα τα πολιτεύματα, γιατί συνδυάζει τα καλά του παλιού καθεστώτος, της απολυταρχίας δηλαδή, και της δημοκρατίας, αφαιρουμένων το κακό της. Και ποιο είναι το μεγάλο κακό της δημοκρατίας? Το ότι ο λαός μπορεί και επαναστατεί ενάντια στην κυβέρνηση. Έπρεπε λοιπόν να σπάσει το σώμα, το ενίο σώμα του λαού. Ο λαός δεν είναι ένας. Είναι πολλά κομμάτια. Και άρα δεν είχαν όλοι την ίδια πρόσβαση στην κεντρική εξουσία, η οποία είναι πάνω από το λαό. Αυτή είναι η έννοια της ομοσπονδίας. Είναι ένα πολύ ωραίο έξυπνο κόλπο δηλαδή. Ακριβώς. Γι' αυτό... Για να κρατάς το λαό κατά κάποιο τρόπο διαιρεμένο. Ακριβώς. Να μην υπάρχει πρόσβαση... ένας ενιαίος λαός. Άρα μία ενιαία και αδιαίρετη δημοκρατία. Άρα μία εξουσία που εξαρτάται απολύτως από το λαό. Από το λαό. Αυτή ήταν η απάντηση της Ομοσπονδίας. Η Ομοσπονδία γεννήθηκε ακριβώς σαν αντίδραση. Γι' αυτό και οι δημοκράτες την εποχή της Αμερικανικής Επανάστασης ήταν οι αντιφεντεραλιστές, όχι οι φεντεραλιστές. Οι φεντεραλιστές ήταν οι οπαδοί της Βρετανικής Μοναρχίας. Αλλά επειδή δεν μπορούσαν να φέρουν μονάρχη, έκαναν τι? Δημιούργησαν εκλεγμένο μονάρχη. Έτσι τον ονόμαζαν τον πρόεδρο. Μονάρχης, αλλά εκλεγμένος. Και πώς? Από τις πολιτείες, όχι από το λαό. Με τους εκλέκτορες. Όχι απευθείας από το λαό. Ώστε, λέει μάλιστα ο ίδιος ο Χάμιλτον, λέει, δημιουργούμε, και ο Μάντισον που ήταν από τους πατέρες, δημιουργούμε, λέει, πολλά επίπεδα έτσι ώστε ο λαός να μην μπορεί να τα παρακάμψει όλα, ώστε να φτάσει στο υπέρτατο αξίωμα του ζήτημα της εξουσίας. Το κρατάμε αυτό γιατί αυτό το πρότυπο της Ομοσπονδίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής θα είναι το ζητούμενο και για την Ευρώπη. Μα ήδη νομίζω, αυτό ήθελα να σου πω, ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία όσοι μας παρακολουθούν να κρατήσουν μόλις τώρα την εξήγηση περί ομοσπονδίας που έδωσες, διότι έχει ανοίξει αυτός ο διάλογος και στην ελληνική πολιτική σκηνή και υπάρχουν Έλληνες πολιτικοί οι οποίοι έχουν εκφραστεί ανοιχτά υπέρ της ομοσπονδίας. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει μια ομοσπονδία κρατών. Ομοσπονδία σημαίνει κατάργηση της δημοκρατίας. Στα πλαίσια και στο πρότυπο, στο μοντέλο της Ενωμένης. Νομίζω ο νούμερο 3 πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Άνταμς, έλεγε αυτό. Mm-hmm. Ποιο είναι το πολιτικό καθεστώς, λέει, που έχουμε στις ΗΠΑ? Λέει, εκλογημή μοναρχία. Σε αντίθεση με την μοναρχία της Ευρώπης, της Βρετανίας, η οποία είναι αφενός κοινοβουλευτική, αλλά και εμείς, λέει, έχουμε κοινοβουλία, είχε την κυρουσία και τη Βουλή, αλλά, λέει, είναι κληρονομική. Σε εμάς, λέει, είναι εκλογημένη μοναρχία. Τον εκλέγουμε τον μονάρχη, αλλά είναι μονάρχης. Δεν είναι, δηλαδή, καμία σχέση με τη δημοκρατία. Γι' αυτό και οι επινοητές του Αμερικανικού Συντάγματος επινόησαν τον όρο Republic και υιοθέτησαν την έννοια Republic, δηλαδή, που προέρχεται από το λατινικό Res Publica, που δεν σημαίνει καθόλου δημοκρατία, σημαίνει δημόσια πράγματα. Τα κοινά, δηλαδή. Το ποιος διευθυντεί τα κοινά δεν το λέει η δημοκρατία, το Republic, το λέει το δημοκρατία. Έτσι. Και γιατί τρόμαζαν με την έννοια της δημοκρατίας? Ο Μάντισον έλεγε ότι η δημοκρατία είναι μια τρελή ιδέα των Ελλήνων, που αν και στο βαθμό που την υιοθετήσουμε, των αρχαίων Ελλήνων ενός. Βέβαια, ναι. Λοιπόν, αν και την υιοθετήσουμε, λέει, θα φέρουμε το φατριασμό και τη σύγκρουση μέσα στην κοινωνία μας. Φατριασμός και σύγκρουση, βέβαια, εννοούσε την σύγκρουση του λαού με τους ολιγάρχες. Και επειδή οι ολιγάρχες έπρεπε να πάρουν τα ενία, φτιάξαμε την Ομοσπονδία. Όταν μετά έγινε η Γαλλική Επανάσταση, εάν δεν υπήρχαν οι Γιακοβίνοι, θα σταματούσε στο Σύνταγμα του 1789, το οποίο ήταν συνταγματική μοναρχία, και η λογική του ήταν η ομοσπονδιοποίηση της Γαλλίας. Η λογική ήταν αυτή. Να κάνουμε μια ομοσπονδία τη Γαλλία.
δεν υπήρχε ένας ενιαίος λαός. Ήταν οι Βουργουνδοί, δεν θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, διάφοροι, όπως ανάλογα με τα κομιτάτα, δηλαδή, γι' αυτό Μοντεσκιέ έλεγε, είναι προϊόν, λέει, του Μεσαίωνα. Όπως ακριβώς είχαμε τα κομιτάτα, τις κομιτείες, όπως είχαμε, ας πούμε, τους διάφορους άρχοντες που κυριαρχούσαν σε μέρος, όταν δημιουργούσαν την επικράτεια, τη δημιουργούσαν προσθετικά, όχι καταλύοντας τις κομιτείες και την αυτοτέλεια των κομιτείων ή των επιμέρους πριγκιπάτων, αλλά προσθετικά. Αυτή ήταν η λογική της Ομοσπονδίας. Η Γιακοβίνη, βεβαίως, αυτή ήταν η μεγάλη τους προσφορά, απεκατέστησαν την έννοια της δημοκρατίας από τη φιλοσοφία στην πράξη. Και έτσι δημιούργησαν, θεμελίωσαν την πρώτη φορά την έννοια της δημοκρατίας σαν μια ενιαία και αδιαίρετη επικράτεια όπου κυριαρχεί ένα υποκείμενο, ο λαός. Μετά από πολλούς αιώνες, θέλω να πούμε. Γιατί βλέπουμε ότι η δημοκρατία κατ' επίθεση υπήρχε. Ναι. Θέλω να πω, ως προς τις παραμορφώθηκε ως προς τις αρχές, παραμορφώθηκε κατά πολύ. Γιατί με η λογική συνέπεια αυτού του πράγματος ποιο ήταν? Αυτός που έχει τους περισσότερους αριθμούς κυριαρχεί στο πολιτικό παιχνίδι. Ποιος είχε τους περισσότερους αριθμούς πάντα? Οι ξυπόλοιτοι, οι ξεβράκωτοι, οι άπλητοι, οι προλετάριοι, το πεζοδρόμιο. Εάν παίρναμε λοιπόν κατά γράμμα την έννοια της δημοκρατίας, αυτοί θα πρέπει να είχαν την εξουσία. Πότε έγινε στη λεγόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία να έχουν αυτοί? Όχι. Ο κοινοβουλευτισμός είναι ένας τρόπος να παραποιεί τη δημοκρατία. Να ελέγχουμε. Με έναν δύο τρόπο ώστε να ισχύουν. Όλο αυτό τον κόσμο. Πράγμα, και λοιπόν, να γίνεται ένα αλυσβερίσι κάτω από το τραπέζι. Το οποίο έτσι έχει τα αποτελέσματα και να παίζεται αυτό το παιχνίδι μεταξύ διαφορετικών δυνάμεων αλλά με κοινά συμφέροντα. Ακριβώς. Τώρα, η Γαλλική Επανάσταση έφερε την εθνική αξιοπρέπεια, την έννοια της εθνικής κυριαρχίας ενός λαού. Αυτή ήταν η σημαία της. Η σημαία της φιλελεύθερης, προοδευτικής, αστικής τάξης της εποχής εκείνης, που στη μάχη της ενάντια στις μοναρχίες και στα παλαιά καθεστώτα της εποχής, στρατολογώντας τις μάζες του λαού, των ξεβράκωτων, των ξεπόλυτων, όλων αυτών, το πεζοδρόμιο, όπως το λέει έτσι χαρακτηριστικά, με ένα πολύ χαρακτηριστικό έτσι τύπο ο κυρίος Μητσοτάκης, πολύ παλιά. Λοιπόν, έπρεπε να σηκώσει τη σημαία της ταύτισης των συμφερόντων του λαού. Και αυτό ήταν η εθνική τους κυριαρχία. Διεκδικώ τη χώρα μου, σαν κάτι το ενιαίο, μία επικράτεια. Απέναντι σε αυτό σηκώθηκε η ενωμένη αντίδραση της εποχής εκείνης. Οι τύποι με τις περούκες, ναι, ναι, και τα κοντοβράκια και τους μισθοφόρους. Μετά το 1814-1815, όπου ιτήθηκε ο Ναπολέοντας και οι ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης, δημιούργησαν την Ιερά Συμμαχία. Η Ιερά Συμμαχία απέναντι στο εθνικό ιδεώδες, στην εθνική κυριαρχία δηλαδή, αντέταξε την Ενωμένη Ευρώπη. Την Ενωμένη Χριστιανική φυσικά Ευρώπη, την Οικουμενική Ευρώπη, όπως την έλεγε ο Μέτερνιχ, μέγας και αυτός πατέρας των σύγχρονων προοδευτικών που είναι υπέρ των ΗΠΑ της Ευρώπης. Λοιπόν, και βεβαίως άρχισαν να τεμαχίζουν τους λαούς της Ευρώπης με μπαλτά, διότι έλεγαν το εξής: αφού είμαστε όλοι οι ίδιοι και όλοι ανήκουμε στην Οικουμενική Ευρώπη, λοιπόν, τότε προς τι το εθνικό, η διεκδίκηση της εθνικής κυριαρχίας? Δεν υπάρχει λόγος. Τεμαχίστε τους. Καντονοποιήστε τους. Η πρώτη εγχείρηση καντονοποίησης έγινε στην Ελβετική Δημοκρατία, η οποία ήταν και η πρώτη που κατάκτησε το δικαίωμα να είναι ενιαία και αδιαίρετη, αμέσως μετά και μάλιστα λίγο πριν κιόλας από την κυριαρχία και των Γιακοβίνων στη Γαλλία. Ήταν η πρώτη Ελβετή που το κατόκτησαν. Και σαν προς παραδειγματισμό κατακαιρματίστηκε και διαμόρφωθηκε το πρώτο καντονιακό κράτος. Βεβαίως μετά προχώρησαν στο Βέλγιο, το ισοπαίδωσαν, το ίδιο και σε άλλες χώρες όπου τελικά μπόρεσαν να το εφαρμόσουν. Η λογική ήταν ομοσπονδιό τα κράτη έτσι ώστε να μην μπορεί ο λαός να βρει την ενότητα που χρειάζεται ώστε να μου αντιταχθεί. Μάλιστα.
Και βεβαίως όλη η ενότητα κρατιέται από τους ισχυρούς στο όνομα της ΕΕ. Άρα δεν χρειάζεται, ρε παιδιά, να έχετε κράτος ανεξάρτητο. Είμαστε όλοι μαζί. Όλοι μαζί είμαστε. Είμαστε όλοι μαζί με κοινά συμφέροντα. Εγώ δουλευτή, εσύ δούλος, αλλά όλοι μαζί. Αλλά όλοι μαζί. Ανήκουμε στην ΕΕ. Θα βάλουμε μια ανωτελεία. Μιλάμε πάντα για τη γέννηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιοι που ίσως τώρα μπορεί να μπήκαν στην κοινότητα του ράδιο χωρίς FM. Μόνο που η γέννηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έγινε πριν από 60 χρόνια, μόλις τώρα αυτό αναλύσαμε, αλλά είναι μια ιδέα που άρχισε να κυριαρχεί πριν από πολλούς αιώνες. Κάναμε αυτή την ιστορική αναδρομή. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε. Επιστροφή στο ράδιο χωρίς FM. Σε αυτό το ωραίο διάλειμμα που μας ετέμασε ο Μενέλαος Αναγνώστου, παρακολουθήσατε ένα βίντεο ιστορικό, είδατε κάποιες από τις σημαντικότερες στιγμές της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογραφές συμφωνιών, ιστορικά πρόσωπα. Ευχαριστούμε τον Μενέλαο Αναγνώστου για αυτή τη δουλειά που έκανε για μας. Και εμείς εδώ μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε κάνει ένα ταξίδι πολύ πίσω στο χρόνο, πιο πίσω από όσο ίσως οι περισσότεροι θα πιστεύατε, αφού η ιδέα της Ομοσπονδίας, η ιδέα της Ένωσης της Ευρώπης, είδαμε ότι πάει πίσω στον Καρλομάγνο και τώρα βρισκόμαστε στο 1814 στην Ιερά Συμμαχία και στο Μέτερνιχ, Δημήτρη. Ναι. Κάναμε μια αναδρομή. Ναι, αντιπροσωπεύουν την Οικουμενική Ευρώπη έναντι της Εθνικής Ευρώπης που ήταν η συνέπεια, το σύνθημα της Γαλλικής Επανάστασης. Πιστεύαν ότι θα μπορούσαν να την κρατήσουν με νύχια και με δόντια. Και με νύχια και με δόντια, κυρίως δόντια. Ξέρετε, είχε κάτι ιδιαίτερους κοινόδοντες η μοναρχική στη μοναρχική Γαλλία, η μοναρχική Ευρώπη την εποχή εκείνη. Ωστόσο, δεν μπόρεσαν να την κρατήσουν. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εκείνη την εποχή ήταν οι εθνικές επαναστάσεις. Και ναι, μεν υπήρξαν πολλές οι οποίες ιτήθηκαν κάτω από το βάρος της Ιεράς Συμμαχίας και υπέγραψαν την παράδοσή τους οι λαοί κατασκευάζοντας τεχνητές ομοσπονδίες και βάζοντας μονάρχες επάνω, αν και τους έδιναν συντάγματα, διότι η αντίδραση της εποχής κατάλαβε τη χρησιμότητα του συντάγματος. Το συντάγμα είτε είναι προϊόν ιδρυτικού νόμου ενός λαού που διεκδικεί την εξουσία για τον εαυτό του, είτε είναι ο νομοποιητικός θεσμός της αντίδρασης σε ένα κράτος. Έτσι λειτουργήσε το Σύνταγμα, ας πούμε, όπως είπαμε πριν για την Ελβετία. Έτσι λειτουργήσε το Σύνταγμα που δόθηκε από την Ιερά Συμμαχία στην Πορτογαλία μετά το 1820. Έτσι το ίδιο συνέβαινε σε πολλές χώρες που αναγκαζόταν η μοναρχία να ελεγχθεί στα πλαίσια βεβαίως πάντα της Οικουμενικής Ευρώπης. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Το ενδιαφέρον είναι ότι μετά το 1821, μετά την Ελληνική Επανάσταση και την επικράτησή της, η Ιερά Συμμαχία μετεξελίσσεται στο κονσέρτο για πολυβόλα, στο κονσέρτο της Ευρώπης. Θέλω να πω δηλαδή ότι στις πέντε μεγάλες δυνάμεις, ιδιαίτερα μετά το 1870-1875, συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, συνθήκη του Βερολίνου, συγγνώμη, όπου έχουμε πέντε μεγάλες δυνάμεις, οι οποίες βεβαίως θέτουν δύο ζητήματα. Πρώτο, για να σε αποδεχτούν ως ισότιμο κράτος, θα πρέπει να είσαι πολιτισμένο κράτος. Αλλιώς δεν είσαι ισότιμος. Ναι. Λοιπόν, δεύτερον, ότι για να κρατάμε την ισορροπία στην Ευρώπη και τέλος πάντων να μην σφάζεται ο κάθε κακομοίρης με κάθε κακομοίρη. Όποτε αυτό θέλει, ναι, ενώ όποτε θέλει. Να σφαζόμαστε μόνο οι μεγάλες δυνάμεις. Ναι, ναι, ναι. Με πολιτισμένο τρόπο και όχι οι απολύτες να βγάζουν μαχαίρι και να σκοτώ μεταξύ τους. Έτσι. Λοιπόν, έπρεπε να ιδρυθούν οι Ενωμένες Πολιτείες της Ευρώπης. Μάλιστα. Χαρακτηριστικά, να, τι λέει ας πούμε ένας από τους κοτεργάτες τους. Άρα εκεί το βλέπουμε πια και γραμμένο, έτσι, δηλαδή σε αυτή την εποχή. Ναι, ναι, ναι. Εδώ το κείμενο είναι επίσημα από έκδοση του 1899. Αναφέρεται στον τρόπο που οι Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης είναι αναγκαίες και θα δημιουργηθούν κατά το πρότυπο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, μετά τις μεγάλες εξεγέρσεις της Κρητικής Επανάστασης.
το λέω, κάπου βρίσκεται μέσα και κάπου θα είναι και κάποιος Έλληνας. Δηλαδή η Κρήτη μας τους ανάγκασε να το κάνουν και επίσημο. Η λογική είναι απλή. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να έχουμε ειρήνη στην Ευρώπη, θα πρέπει να πατάμε στο λαιμό όλους αυτούς τους απολίτες τους στην περιφέρεια της Ευρώπης, οι οποίοι σφάζονται μεταξύ τους. Ποιος είναι αυτός? Ο Έλληνας με τον Τούρκο. Λοιπόν, αυτή είναι η λογική. Και λέει, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης θα διαμορφωθούν, θα γεννηθούν ως μια ενιαία και οργανική ενότητα, όπως ακριβώς είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, θα χρειάζονται ακόμη ένοπλες δυνάμεις για να μπορούν να επιβάλλουν τις αποφάσεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Αλλά αυτή, λέει, δεν πρόκειται να είναι περισσότερο, δεν θα είναι, λέει, διεθνής στρατός, θα είναι περισσότερο μια διεθνής αστυνομία. Eurogenfor. Ναι, αυτό θα έλεγα τώρα. Αυτά είναι γραμμένα στα 1880-85. Έκδοση 1899. Μάλιστα. Την οποία διαβάζουμε. Λοιπόν, και γιατί, λέει, χρειαζόμαστε? Διότι θα έχουν καταργηθεί τα κράτη. Άρα δεν έχουμε λόγο να υπάρχουν αντιπαλότητες ανάμεσα κράτη, άρα σύγκρουση ενόπλων δυνάμεων. Θα έχουμε μόνο καταστολή βάρβαρων πρακτικών από βάρβαρους λαούς. Όπως για παράδειγμα ήταν η Κρητική της εποχής. Η Κρητική από την Κρήτη εννοώ. Ναι. Και οι Έλληνες, έτσι. Ναι. Όπου λέει, όπως λέει, και με αυτόν τον τρόπο ο στρατιώτης μετεξελίσσεται σε χωροφύλακα. Σύμφωνα, λοιπόν, σύμφωνα με τη λογική αυτή, μετά την εξέγερση της Κρήτης, λέει, η Κρήτη θεμελίωσε τη μεγάλη αρχή της ενότητας του ευρωπαϊκού κονσέπτου των μεγάλων δυνάμεων, η οποία δεν θα μπορεί να ανατραπεί από κάποιο από τα μέλη της. Υπήρχε αυτή η λογική, γι' αυτό το λέγανε κονσέπτο, ότι δεν μπορούσε να ανατρέψει μία δύναμη τις αποφάσεις όλων των δυνάμεων. Και λέει, και με αυτόν τον τρόπο για πρώτη φορά είμαστε μέσα σε διάστημα απόλυτα μετρήσιμο, με το να δούμε την εγκαθίδρυση μιας πραγματικής ομοσπονδιακής Ευρώπης, η οποία δεν θα είναι ανάπηρη ή δεν θα γίνει ανάπηρη από την αρχή του Liberum Veto. Liberum Veto σημαίνει ότι σε μια ομοσπονδία, ας πούμε, ή σε μια συνεννόηση, Liberum Veto ισχύει όταν κάποιος από αυτή τη συνεννόηση πει ότι εγώ, ρε παιδιά, διαφωνώ με αυτή την ιστορία, ή τέλος πάντων διατυπώνω την αντίρρησή μου. Και έτσι φρενάρει η όλη ιστορία. Δεν πρέπει να υπάρχει Liberum Veto για να μπορέσει να λειτουργεί η Federated Europe, δηλαδή η Ομοσπονδιακή Ευρώπη. Αυτά την εποχή των 6 μεγάλων δυνάμεων του κονσέπτου της Ευρώπης. Παρακάτω μιλάει για ενιαίο νόμισμα, μιλάει για εξωτερική πολιτική ενιαία και φυσικά για μια κεντρική κυβέρνηση, η οποία φυσικά θα αποτελείται από τις 6 μεγάλες δυνάμεις. Προστή, η βάρβαρη. Δεν θα μπορούσε να αποτελείται από κάποιους άλλους. Δηλαδή το κείμενο αυτό υπήρχε από τότε. Βεβαίως, και ήταν η προσπάθεια. Και είναι προς εκτέλεση. Ναι, βεβαίως. Ήτανε... από τότε, δηλαδή μια προσπάθεια να εκτελεστεί αυτό το κείμενο. Γιατί δεν συνέβη. Γιατί δεν συνέβη τότε. Ναι. Ενώ υπήρχε συμφωνία ανάμεσα στις 6 μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης τότε. Μάλιστα, στο συνέδριο της Χάγης, το πρώτο συνέδριο της Χάγης, συνδιάσκεψη λεγόμενη της Χάγης, έγιναν 3 από το 1898 μέχρι το 1907, στο πρώτο, το αίτημα για Ενωμένη Ευρώπη το έθεσε ο Τσάρος. Μάλιστα. Ο Τσάρος της Ρωσίας, στην εποχή, το 1898. Ναι. Εξαιρετικά προοδευτική δύναμη, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει αυτό, εξαιρετικά προοδευτική δύναμη, η οποία νοιαζόταν τόσο πολύ για τους λαούς και τα δικαιώματά της, και φυσικά τα αγκάλιασαν και οι άλλες 5 δυνάμεις, μεγάλες δυνάμεις εκείνης εποχής, διότι ήταν
δεν μπορούσαν από μόνες τους να λύσουν τα ζητήματα ισορροπίας των δυνάμεων στην Ευρώπη, οπότε όλοι μαζί πηγαίνανε, οι λύκοι από κοινού. Λοιπόν, τι τους εμπόδισε? Δύο πράγματα να οικοδομήσουν τότε. Ναι. Το πρώτο ήταν οι εθνικές επαναστάσεις που συνεχίζονταν. Παράδειγμα, η επανάσταση στην Κρήτη. Mm-hmm. Παρά το γεγονός ότι πηγαίνανε οι άνθρωποι και τους λέγανε εκεί πέρα, μα είσαστε απολύτιστοι, μη σφάζεστε με τους Τούρκους, θα γίνουμε σε μια ενιαία Ευρώπη, αυτοί εκεί είμαστε Έλληνες, θέλω να δούμε, ενωθούμε τους Έλληνες. Τόσο καράβλαχοι. Και χείρανε και αίμα κιόλας. Έρχεται λοιπόν η Βρετανική πολιτική και τους λέει, κοιτάξτε, εντάξει, μας το έχετε πρίξει, θέλετε να ενωθούμε την Ελλάδα. Ωραία. Θα σας κάνουμε ανεξάρτητη πολιτεία, αλλά ομοσπονδία. Μάλιστα. Τους κοιτάνε κριτικοί, τους λένε. Τι είναι αυτό? Πρώτον, γιατί ανεξάρτητοι, εμείς είμαστε Έλληνες. Ναι, ναι. Και δεύτερον, τι πάει να πει η ομοσπονδία, όλοι κριτικοί είμαστε. Ναι. Όχι, λέει, δεν είστε κριτικοί. Όλοι έχετε το μουσουλμανικό στοιχείο. 30% τότε. Ναι. 35% θυμάμαι καλά. Ναι, ναι, ναι. Στην Κρήτη. Το μουσουλμανικό στοιχείο. Ναι, αλλά οι κριτικοί τότε λέγανε ότι εντάξει, είμαστε Κρήτες όλοι. Δεν υπάρχει μουσουλμάνος ή χριστιανός. Κρήτες είμαστε. Και εξίσου διεκδικούμε την ένωση με την Ελλάδα. Mm-hmm. Ναι, λέει, αλλά για την προστασία του μουσουλμανικού στοιχείου. Γιατί εσείς οι χριστιανοί, αν πάρετε το πάνω χέρι, ας πούμε, μπορείτε να εκδικηθείτε αυτούς και τέλος πάντων εμείς προστατεύουμε τα δύναμα σε μια σημεία. Mm-hmm. Να φτιάξουμε διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία στην Κρήτη. 1893 τίθεται για πρώτη φορά το ζήτημα της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας στην Κρήτη. Το θέτουν οι Άγγλοι πράκτορες στην Κρήτη και τους πετάνε και το ανεξάρτητη πολιτεία, ανεξάρτητη ομοσπονδιακή διζωνική, γιατί, ρε παιδιά, σε λίγο θα πάψει να υπάρχει και Ελλάδα. Θα γίνει ομοσπονδιακή Ευρώπη. Τι νόημα έχει η προσπάθεια προσκόλληση στην Ελλάδα? Να ενωθεί η Ελλάδα. Αυτή ήταν η λογική των Άγγλων πρακτόρων και δυστυχώς και των Ελλήνων πολιτικών, που για το δοσυλλογισμό τους βεβαίως έχουμε να γράφουμε βιβλία. Νομίζω ότι δεν περιμέναμε από αυτούς κάποια. Λοιπόν, αυτό ακριβώς ήταν το πώς απαντήσαν οι Κρήτες. Mm-hmm. Ήταν πολύ απλό. Κατασφάξαν τους μουσουλμάνους. Βάρβαρος τρόπος. Δεν αντιλέγουμε. Και βεβαίως τότε δεν πήγε χαμός. Θέλοντας βέβαια να μην υπάρχει το επιχείρημα των. Ακριβώς. Γι' αυτό ακριβώς. Οι Βρετανοί την προκάλεσαν την ιστορία. Ήταν η πρώτη φορά που θέσανε θέμα θρησκείας ανάμεσα στους Κρήτες. Στοχοποιήσανε ένα πληθυσμό. Και λέγανε, κοίταξε, ανάμεσα στο εθνικό αίσθημα και το ζήτημα του. Θα ισοπεδωθεί το ζήτημα της θρησκείας. Mm. Έμπαιναν άλλα ζητήματα μπροστά για τη συγκρότηση του έθνους τότε. Όχι το ζήτημα της θρησκείας. Και κατασφάχτηκαν. Έγιναν μεγάλες σφαγές μετά το 1894 που ξεκίνησαν τα Χανιά και γενικεύτηκαν μέσα στο μέχρι τον Άγιο Νικόλαο και ήταν και η πρώτη φυγή μουσουλμάνων Κρητών. Λοιπόν, από την Κρήτη. Και ήταν το πάτημα μετά των Εγγλέζων να επιβάλλουν ύψιστη αρμοσία στο νησί και τα λοιπά. Αλλά ήταν προϊόν δικό τους. Δικό τους. Και δεν ήταν, ας πούμε, βεβαίως το πώς το εμφάνισαν οι Ευρωπαίοι πολιτικοί δικοί, είναι προϊόν της βαρβαρότητας και του απολύτιστου των Κρητών και των όλων αυτών των μικρών εθνοτήτων, ας πούμε, που αν δεν μπουν σε μια καλά αστυνομευόμενη ομοσπονδιακή Ευρώπη, θα μας αλλάζουν τα φώτα κάθε τρεις και λίγο. Αυτή ήταν η φιλοσοφία της εποχής. Και βεβαίως το δεύτερος παράγοντας που υπήρχε για το γιατί δεν τη φτιάξαν τελικά. Γιατί δεν προχώρησε αυτό το σχέδιο. Ναι, ήταν γιατί βεβαίως ξεκινάει η περίοδος του υπεριαλισμού. Γεννιόνται οι μεγάλες αυτοκρατορίες υπεριαλιστικού τύπου στη βάση του καπιταλισμού. Δηλαδή πλέον οι μεγάλες δυνάμεις της εποχής αρχίζουν και διαφοροποιούνται, όχι ως προς το τι θα κάνουμε στην Ευρώπη, αλλά τι θα κάνουμε παγκόσμια. Ποια είναι η ηγεμονεύουσα δύναμη παγκόσμια. Και ξεκινάνε οι πόλεμοι επέκτασης παγκόσμια. Και άρα δεν επικεντρώνουν πλέον στην Ευρώπη. Σε αυτό το σχέδιο. Οπότε πάμε στον πρώτο παγκόσμιο και βέβαια μετά καπάκι σχεδόν έχουμε και το δεύτερο παγκόσμιο. Υπάρχει περίοδος του Μεσοπολέμου. Βεβαίως πριν από το. Αφού είχαν ολοκληρώσει τις αυτοκρατορίες τους και την πάλη για τις αυτοκρατορίες και όταν είδαν το αδιέξοδο που τους οδηγούσε στην παγκόσμια σφαγή, τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, ό του θαύματος, η σφαγή της ανθρωπότητας ξαναθυμήθηκαν
την ομοσπονδιοποιημένη Ευρώπη ή τις Ηνωμένες Πολιτείες Ευρώπης. Εννοείς το ενδιάμεσο από το πρώτο στο δεύτερο Όχι, παγκόσμιο. Όχι, μέσα στον πόλεμο. Μέσα στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Ναι, ναι. Μέσα στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Έχεις κάποια... κάποιο έγγραφο λοιπόν, που μπορεί να μας διαφωτίσει τι ακριβώς είναι τώρα αυτό. Ναι, η έκδοση αυτή είναι του το Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Mm-hmm. Την έχει, είναι μια συλλογή του George Sibley, έκδοση 1915, και λέει The Allies pledged to a United States of Europe. Δηλαδή οι σύμμαχοι έχουν ορκιστεί για τη δημιουργία των ΗΠΑ της Ευρώπης. Mm-hmm. Και έχει μια συλλογή δηλώσεων και τοποθετήσεων της αρχικής φάσης του πολέμου, ότι μην ανησυχείτε, αυτός είναι ο τελευταίος πόλεμος, δεν πρόκειται να κατασφαγούμε ποτέ ξανά μαζί, διότι θα υπάρξει οι Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης. Και έχουμε δηλώσεις. Μετά τον πόλεμο, δηλαδή, θα γινόταν αυτό. Ναι, ναι, ναι. Θεωρούσα. Μιλάμε αποδεικμένως Σαντάντ. Ναι. Γιατί κακή τότε είναι η Ιούνι. Βέβαια, ναι. Έτσι, η Ιούνι, ναι, των κεντρικών αυτοκρατοριών που τολμούσαν να διατηρήσουν την ειρήνη στην Ευρώπη. Έτσι, την οποία τη διαφύλασαν οι σύμμαχοι. Τι προσπαθούσαν να κάνουν. Όπως τους γνωρίζουμε σήμερα. Ναι, η Αντάντ, η συμμαχία δηλαδή Βρετανίας, Γαλλίας, Ρωσίας, υπερασπιζόταν το πρόγραμμα, να το πούμε έτσι, στην προγραμματική βάση της Ενωμένης Ευρώπης, που είχε το κονσέπτο της Ευρώπης μέχρι τα 1800, μέχρι το συνέδριο της Χάγης. Mm-hmm. Ενώ οι Ιούνιοι ήταν αυτοί που τολμούσαν να τεινάξουν στον αέρα αυτό το πράγμα, μόνο και μόνο γιατί ήθελαν να φτιάξουν sausage factory στην Τανζάνια. Δηλαδή, το λέει ο Black Adder στο τέτοιο, λέει, καθόμασταν εκεί στα καλά καθούμενα εμείς. Τι είχαμε, τα 2/3 της Ιφιλίου είχαμε ως Βρετανική Αυτοκρατορία, και ξαφνικά ήρθαν the Huns, οι Ιούνιοι, ας πούμε, οπλισμένοι μέχρι τα δόντια, και είχαν την τρομακτική απέτηση να προσαρτήσουν την Τανζανία και να φτιάξουν sausage factories, εργοστάσια λουκάνικων, στην Τανζανία. Μα είναι να μην πά σε πόλεμο. Αυτό ακριβώς. Ακριβώς αυτό συνέβη, και βεβαίως ήταν στο όνομα βεβαίως της Ενωμένης Ευρώπης. Κάναν τη σφαγή έγινε όλος αυτός ο πόλεμος. Σε αυτή τη συνθήκη, δηλαδή της 5 Σεπτεμβρίου 1914, με 5 εβδομάδες μετά την κήρυξη του πολέμου, που έθεταν οι τρεις μεγάλες δυνάμεις, Βρετανία, Γαλλία, Ρωσία, την πρόθεσή τους να ενοποιήσουν την Ευρώπη για να σταματήσουν οι πόλεμοι, η ειρήνη, είναι σαν να λες, ας πούμε, σε, πώς να το πω, ένας καθέξιν και κατ' επανάληψη δολοφόνος να σου εγγυάται την εξάλληψη των φόνων μετά την τελευταία δολοφονία. Μα είναι χαρακτηριστικό. Δηλαδή, αυτοί που έκαναν τους πολέμους και τους κάνουν μέχρι σήμερα, είναι αυτοί που θέλουν να εγγυηθούν την ειρήνη. Εντάξει, είναι θέμα, ξέρεις, ψυχανάλυσης. Ναι, δεν είναι ψυχανάλυσης, είναι συμφερόντων. Ναι, εντάξει, απλά θέλω να πω. Λοιπόν, εδώ επαναφέρουν τη δήλωση του Γλάστονα το 1870 για μια ενωμένη, για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης, και φυσικά το επικυρώνουν σαν μια νέα ιδέα στην ευρωπαϊκή πολιτική. Το σχέδιο χαλάει, Δημήτρη, θέλω να πω ότι έτσι κι αλλιώς, μέχρι να τελειώσει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, έχουν γίνει και άλλες αλλαγές. Δηλαδή η Ρωσία πια δεν είναι στο πλευρό των συμμάχων. Έχει συντελεστεί στον αέρα όλη αυτή η ιστορία, βεβαίως. Έχει συντελεστεί αυτή η σημαντική αλλαγή. Ναι, η Ρωσία έχει όχι μόνο έχει αποχωρήσει από τον πόλεμο, έχει αποχωρήσει τον πόλεμο σε συνθήκες μιας μεγάλης επανάστασης, τη Ρώσικη Επανάσταση του 1917. Μια μεγάλη νέα εξέλιξη ήταν ότι βγήκαν από την ηττημένες χώρες από τον πόλεμο, γέννησαν πολύ μεγάλες κοινωνικές επαναστάσεις και πολιτικές επαναστάσεις. Ναι. Η διάλυση Αυστρο-Ουγγαρίας σε εθνικά κράτη πλέον, δηλαδή η Αυστρία αποκτούσε εθνικά χαρακτηριστικά πλέον αυτοκρατορία, η Ουγγαρία το ίδιο, και οι δύο χώρες περνούσαν από μια μεγάλη κοινωνικοπολιτική επανάσταση 18-19,
Η Αυστρία θα κρατήσει αυτό το επαναστατικό χαρακτήρα μέχρι το 35-36. Η Ουγγαρία περίπου το ίδιο, διεκδικώντας τα εθνικά της δίκαια, αποσπόμενη από την Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία, ανατρέποντας την παλιά αριστοκρατία, τις μοναρχίες και όλα αυτά. Το ίδιο και η Γερμανία, η οποία δοκιμάζεται από μια κοινωνική επανάσταση τουλάχιστον τρεις φορές, το 19 μέχρι το 23-24. Στα Βαλκάνια, για πρώτη φορά, ξεπερνιόνται πάρα πολλά παλιά κατάλοιπα του Οθωμανικού παρελθόντος, δηλαδή και της απεικιοκρατικής παρέμβασης των μεγάλων δυνάμεων. Η Ιουγκοσλαβία γίνεται νέο κράτος υπό τον βασιλέα Καραγιώργιεβιτς, αλλά ενίο κράτος, αποκτά αυτή μια πολύ μεγάλη εξέλιξη στα Βαλκάνια, γιατί ξεπερνάει τον τεμαχισμό που είχε κληρονομήσει τόσο ο Οθωμανικός ζυγός, όσο και η παρέμβαση της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας και των Ιταλών απεικιοκρατών στην ευρύτερη περιοχή. Ακόμη και η Αλβανία, η τελευταία χώρα στα Βαλκάνια που διεκδίκησε την ανεξαρτησία της, το διεκδικεί 18-19, το 1918. Έχουμε σημαντικές αλλαγές σε σύνορα, οπότε. Μεγάλες. Δηλαδή, αυτό το όνειρο των ισχυρών της Ευρώπης πηγαίνει τουλάχιστον εκείνη την εποχή λίγο στην άκρη με όλες αυτές τις αλλαγές. Το φτιάχνουμε. Μάλιστα. Το δράμα της ιστορίας είναι το φτιάχνουμε. Δεν είναι στο ψυγείο. Όχι. Απλά δεν είναι στην επικαιρότητα. Το προχωρούμε. Είναι λίγο πιο. Η πρώτη προσπάθεια, η ενότητα, να το πούμε έτσι, ναι, που οικοδομείται αυτή την εποχή, ναι, είναι η ενότητα που οικοδομεί το γεγονός ότι όλοι χρωστάνε στους Αμερικανούς. Όταν λέμε χρωστάμε τις Μιχαλούς, εκείνοι χρωστάγαν τους Αμερικανούς στους Αμερικανούς. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον ένα βιβλίο, το 1922 έχει γραφτεί. Ναι, ναι. Όπου λέει «Our 11 billion dollars», λέει «τα δικά μας 11 δισεκατομμύρια δολάρια», που είναι το ευρωπαϊκό χρέος προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Και λέει ότι αυτός ήταν ο Ρόμπερτ Μούνσιαρ, είναι ένας πολύ μεγάλος Αμερικανός επιχειρηματίας, mm-hmm, παράγοντας του Αμερικανικού πολιτικού καταστημένου και όλα αυτά τα πράγματα, και λέει το εξής. Λέει «αφού όλοι μας χρωστάνε και 11 δισεκατομμύρια δολάρια την εποχή εκείνη ήταν πάρα πολλά λεφτά, και δεν υπάρχει περίπτωση να μας πληρώσουν», λέμε το εξής. Γιατί δεν τους ενοποιούμε όλους μαζί να φτιάξουν μια ενωμένη Ευρώπη και να μας πληρώνουν όλοι σε είδος για το χρέος που υπάρχει. Αυτό βάζουν οι Αμερικανοί. Μάλιστα. Και το βάζουν με την περίφημη πρόταση του Wilson, του πρόεδρου Wilson των ΗΠΑ, για τη δημιουργία της λεγόμενης Λίγκας ή Κοινωνίας των Εθνών. Μάλιστα. Αλλά εκεί οι απεικιοκράτες τους τη φορέσανε στη συνθήκη των 19 των Παρισιών, και οι Αγγλογάλοι επικράτησαν. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγκάστηκαν να πούν δεν συμμετέχουν. Φεύγουν από την κοινωνία. Η κοινωνία όμως για τους Άγγλους ήταν μια εξαιρετική προσπάθεια να διατηρήσουν τον χώρο των κτίσεών τους σε ενότητα, γιατί είχαν εξαιρετικές κτίσεις, όχι μόνο αυτή την εποχή μπαίνει και η έννοια της κοινοπολιτείας και όλα αυτά, ναι, να κρατήσουν τις κτίσεις τους πάση θυσία σε ένα ενιαίο οικονομικό χώρο. Έτσι λοιπόν, για να δω, κάτσε το έχω, φαντάζομαι, ναι. Έχεις φέρει εδώ όλο το αρχείο. Όχι. Το αρχείο εννοώ, εντάξει. Όχι, από τα βιβλία είναι. Κάτσε ρε παιδιά, πού είναι. Δεν το έχω φέρει μαζί μου, δυστυχώς. Θα το πούμε απ' έξω, το θυμάμαι. Λοιπόν, το ποιο είναι το ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον είναι ότι εκείνη την εποχή την κοινωνία των εθνών, τη Βρετανή, τη θεωρούσαν ως προήμιο της Ενωμένης των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης. Μάλιστα. Και μάλιστα θεωρούσαν ότι η κοινωνία των εθνών έχει τρία μεγάλα πλεονεκτήματα. Πρώτον, τη δυνατότητα να ασκείται κοινή οικονομική πολιτική. Δεύτερον, τη δυνατότητα να καταργήσει εσωτερικά στην Ευρώπη τη δασμολογική πολιτική, τους δασμούς. Προς όφελος βεβαίως της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και των μεγάλων δυνάμεων της εποχής εκείνης. Η Γερμανία φεύγει από την κοινωνία των εθνών μετά το 1933, δυνάμεων του Χίτλερ. Λοιπόν,
Και το τρίτο είναι ότι μπορεί η κοινωνία των εθνών σε ευρωπαϊκό επίπεδο να επιβάλλει κυρώσεις και κυρίως εμπάργκο. Mm-hmm. Άρα έχει και την αστυνομική δύναμη να επιβάλλει και να ενσωματωθεί. Mm-hmm. Το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών της εποχής εκείνης αλλά και η Γαλλία αποτελούν την προμετωπίδα των ΗΠΑ της Ευρώπης, του σχεδίου της προμετωπίδας. Εκεί ατυχεί το εξής, το γεγονός ότι έχει κάθετη εχθρότητα από τις ΗΠΑ, διότι οι ΗΠΑ της Ευρώπης, όπως την έβλεπα η Βρετανική πολιτική, η Γαλλική πολιτική, ήταν ένα οχυρό mm-hmm. απέναντι στις ΗΠΑ της Αμερικής, και από την άλλη μεριά την άνοδο του φασισμού και του ναζισμού, όπου οι Ναζί δεν έβλεπαν το λόγο γιατί η Γερμανία θα πρέπει να ήταν υποχείριο των Γάλλων και των Άγγλων μέσα σε αυτή την ένωση. Ακριβώς. Μέσα σε μια τέτοια ένωση δεν τους στέλανε μέσα, ουσιαστικά τους είχαν σαν παρίες, εκμεταλλευόντουσαν τα βιομηχανικά αποθέματα που είχε η Γερμανία. Μάλιστα. Και το εργατικό δυναμικό και τίποτα περισσότερο. Τι κάνουν οι Αμερικανοί? Ενισχύουν το ναζιστικό καθεστώς της Γερμανίας και έτσι δημιουργείται η σύγκρουση που μας πάει στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου. Και τελειώνει, ποια είναι η τρίτη φάση των ΗΠΑ της Ευρώπης. Και μετά, νομίζω, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Όπα, έχουμε και τον πόλεμο. Έχουμε και μέσα στον πόλεμο. Στον πόλεμο, βεβαίως. Όπου δημιουργούνται δηλαδή οι συνθήκες ενωμένης, ναι. ενωμένης επίσημα. Ευρώπης. Επίσημα. Όπως, δηλαδή. Η γαλλική άκουσα τάξη, η οποία υποστήριξε τις ΗΠΑ της Ευρώπης, εγκαταλείπει τη συμμαχία της με την Αγγλία και προσχωρεί στο γερμανικό ναζιστικό στρατόπεδο. Ναι. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Χίτλερ στην αλληλογραφία που έχει με τους Gauleiter στο Παρίσι επαινεί ιδιαίτερα το καθεστώς Πετέν mm-hmm. και τους διπλωμάτες του για την εξαίρετη ιδέα που έχουν για τη συγκρότηση της ΕΕ ήδη από τους 40. Μάλιστα. Απλά οι Γάλλοι άλλαξαν στρατόπεδο. Δεν αυτό θα το κάνουμε με την Αγγλία, το κάνουμε με τους Γερμανούς. Δεν μπορούμε τους Βρετανούς, αυτό είναι, ναι. πάμε εδώ για πάμε, να... Ναι. Λοιπόν, να το κρατήσουμε αυτό, γιατί θα δούμε μετά πώς ιδρύεται. Έχει μια σημασία. Αυτή είναι η άμεση προϊστορία της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το 40 πάλι, ο Γκέμπελς, έχοντας ένα λόγο, κάνοντας ένα λόγο στην Τσεχοσλοβακία, τους λέει, ρε παιδιά, εντάξει, σας καταλάβαμε, εντάξει. Σιγά τα ουά. Το πρόβλημα είναι εδώ. Μα εδώ θα πρέπει να γίνουμε ένα μεγάλο κράτος. Όλη η Ευρώπη θα είναι ένα κράτος. Ομοσπονδιακό. Γιατί είμαστε μια οικογένεια. Είμαστε η ευρωπαϊκή οικογένεια. Γιατί λέει είμαστε ευρωπαϊκή οικογένεια? Διότι οι μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές έχουν επιφέρει που έχουν καταργήσει τα σύνορα. Λέει χαρακτηριστικά. Τώρα μιλάω από το μικρόφωνο και με ακούνε ταυτόχρονα στο Βερολίνο, στο Παρίσι και αλλού. Λέει πριν 20 χρόνια για να μεταδοθεί αυτή η είδηση ήθελε πολλά 24 ώρα. Όταν εγώ λέει, όταν γεννήθηκα εγώ, το να πας από το Βερολίνο στα σύνορα της Γερμανίας ήθελες 2-24 ώρα και για να φτάσεις στην Τσεχοσλοβακία 3-4-24 ώρα. Τώρα λέει σε λίγες ώρες με ένα αεροπλάνο από το Βερολίνο ή με το σιδηρόδρομο ας πούμε μπορείς να φτάσεις. Τι νόημα λοιπόν έχουν τα σύνορα και θα είμαστε μια ενωμένη Ευρώπη? Ή λέει οι συγκρούσεις των κρατών μεταξύ τους στην ενιαία ευρωπαϊκή οικογένεια μετά από 50 χρόνια, το 40 το έλεγε και 50. Ναι, λοιπόν ναι, θα αντιμετωπίζονται όπως οι ενδοοικογενειακές, όπως λέει αντιμετωπίζουμε τις ενδοοικογενειακές καυγάδες σε μια οικογένεια ή όπως εμείς οι Γερμανοί αντιμετωπίζουμε τις συγκρούσεις των πριγκιπάτων την εποχή της συγκρότησης του ενιαίου γερμανικού κράτους στο 17ο αιώνα. Αυτά τα πράγματα έλεγε ο Γκέμπλες. Το τρίτο στοιχείο ήταν ότι από το 1939-1940 στο Βερολίνο, στο Πανεπιστήμιο Χούμπολτ του Βερολίνου γίνεται μια ειδική σύσκεψη κρατικών και κομματικών στελεχών του Ναζιστικού Κόμματος. Επικεφαλής ήταν ο Υπουργός Οικονομικών του Γερμανικού Ράιχ και φυσικά στη διάσκεψη αυτή την υποστήριζε το περίφημο καρτέλ που στήριξε τους Ναζί στην εξουσία, το καρτέλ της χημικής βιομηχανίας και των πετρελοειδών, το καρτέλ AEG,
AG Farben. Mm-hmm. Είχε τέσσερις μεγάλες βιομηχανίες, από εκεί προέρχεται η Bayern, mm-hmm. η Hest, μάλιστα. η Krupp. Γνωστές ναι, σήμερα λοιπόν, αυτές εταιρείες. Πάρα πολύ καλές, καλά παιδιά. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν έθεσαν για πρώτη φορά, ο Χίτλερ έθεσε πώς θα ήταν, πώς θα λειτουργούσε η Ενωμένη Ευρώπη. Ευρώπη. Και αυτοί φτιάξανε το σχέδιο. Άρα, γιατί νομίζω ότι καταλαβαίνω που θα το πάμε. Από αυτοί έφτιαξαν το σχέδιο, αποκλείται αυτό το σχέδιο να πετάχθηκε στα σκουπίδια. Όχι. Χρησιμοποιήθηκε σίγουρα στη Δυστυχώς, συνέχεια. Ναι. Αυτό θες να μου πεις. Λοιπόν, πριν πάμε να το δούμε σε αυτό το μέρος. Πριν πάμε εκεί, να θυμίσουμε ότι στη κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα, ναι. και όχι μόνο εδώ, ναι. έβγαινε ένα περιοδικό, Europa λεγόταν. Ναι. Ευρώπη. Ναι, ναι. Το οποίο έβγαινε σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες, ακόμη και μειονοτικές γλώσσες, το οποίο πρόβαλε το ευρωπαϊκό ιδεώδες του ναζισμού. Δηλαδή, πρόβαλε την διεκδίκηση για Ενωμένη Ευρώπη που πρέσβευε η νέα τάξη πραγμάτων των Ναζί στην Ευρώπη. Και εδώ παρεμπιπτόντως, ο δοσυλλογισμός της εποχής σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν εκφράστηκε μόνο με τους κουκουλοφόρους ναι. και τη σβάστηκα στο μανίκι ή τα Waffen SS και όλα αυτά, αλλά εκφράστηκαν και από τους περίφημους οπαδούς της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Αυτή ήταν κομμάτια της σοσιαλδημοκρατίας ή ξεπεσμένα τμήματα κομμουνιστικών κομμάτων είτε στη Γαλλία, είτε στην Ιταλία, είτε στο Βέλγιο, είτε αλλού. Και λέω ξεπεσμένα γιατί ήταν συντετριμμένα και κάτω από τις συνθήκες συντριβής, είτε εξαγορασμένα από τους Δυτικούς, είτε εξαγορασμένα από τους Γερμανούς, προώθησαν την ιδέα ή σιγόνταραν στην ιδέα της ομοσπονδιοποίησης της Ευρώπης. Mm-hmm. Στα πλαίσια αυτά βγήκαν διάφορα μανιφέστα, τα οποία λειτουργήσαν πάρα πολύ. Ένα από αυτά τα μανιφέστα είναι του λεγόμενου Συνεδρίου του Εργατικού Κόμματος στο Βέλγιο του 1940. Ένα άλλο από αυτά τα μανιφέστα είναι το Βεντοτένε με μανιφέστο τον Ιούνιο του 1941 που το συνέγραψε ο Αλτιέρο Σπινέλη, γνωστός Σπινέλη, και το λέει στη φυλακή με τον Ερνέστο Ρώση. Βέβαια δεν ήταν ακριβώς φυλακή, εξόριστη ήταν, άλλοι ήταν οι φυλακισμένοι που τους βασανίζανε και άλλους. Αυτοί επειδή δεν τα βάζανε το φασισμό, διεκδικούσαν απλά ενιοποίηση της Ευρώπης και έτσι να υπερβούμε το φασισμό και τον ναζισμό, ήταν απλά σε ένα νησί και βόσκα τα προβατάκια. Λοιπόν, και φτιάχνανε μανιφέστα το οποίο επιβεβαιώθηκε και μάλιστα αποτέλεσε το βασικό μανιφέστο του κινήματος της Ομοσπονδιοποίησης Ευρώπης. Αν θυμάμαι καλά τώρα, Movimento Federalista Europeo, που υπάρχει ακόμη και σήμερα και που είναι διάφοροι. Έτσι, ο σφαγέας της Ιουγκοσλαβίας Φίσερ, υπουργός εξωτερικών της Γερμανίας, ο Φιλέλιν Κομπετίτ, ναι, και διάφορα έτσι άλλα προοδευτικά ανθρωπάρια, επί της μισθώσης, έτσι, στο payroll, ας πούμε, που ήταν. Τέλος πάντων, θα ασχοληθούμε παρακάτω με το μανιφέστο αυτό. Απλά να πούμε το εξής, ότι θεωρούσαν ως προοδευτική τη λειτουργία του φασισμού και του ναζισμού στην κατάργηση των εθνικών κρατών. Ήταν ιστορικά προοδευτική εξέλιξη. Είναι το κοινό σημείο, λοιπόν, της ιδέας της Ενωμένης Ευρώπης και του φασισμού. Απλά λέγανε τι λέγανε αυτοί. Να το πούμε, λέγανε ότι έτσι λίγο απλά. Στο επίπεδο της ομοσπονδιοποιημένης Ευρώπης, έστω και αν αυτό είναι αποτέλεσμα της γερμανικής κατοχής και ισοπαίδωσης των εθνικών κρατών στην Ευρώπη, μπορεί να ξεπεραστεί ο φασισμός και ο ναζισμός. Μάλιστα. Αυτό λέγανε. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ήταν αντιφασίστες, αλλά του μέλλοντος. Ναι. Οι πραγματικοί αντιφασίστες δίνανε μάχη μαζί με τους λαούς τους για την αποκατάσταση εθνικής κυριαρχίας και ανεξαρτησίας των χωρών τους. Αλλά αυτή είναι ντρεμπανάλ, είναι από το παλιό ναι, αυτό. Ενώ αυτοί ήταν αντιφασίστες του μέλλοντος. Άλλο είδος. Ναι, άλλο είδος. Όταν θα έρθει το μέλλον. Λοιπόν, αυτού του πράγματος. Ναι, ήταν προοδευτική του μέλλοντος. Λοιπόν, και επειδή υπήρχε πάρα πολύ
Το σιγόνταρε πάρα πολύ κομμαντατόρ την εποχή εκείνη και οι δυνάμεις κατοχής. Τους γνωρίσαμε και εδώ πάρα πολλούς. Στην Ελλάδα έχω μετρήσει, τουλάχιστον διαβάζοντας τον κατοχικό τύπο, πάνω από 45 έτυπα, τα οποία εκδιδόντουσαν είτε από υπολείμματα της τετατοβιουστιανής δικτατορίας στην κατοχή, είτε από ασφαλίτικα κείμενα, είτε από κάτι τροσκιστικές γκρούπες της κακιάς συμφοράς, είτε από πράκτορες της κομμαντατούρ καθαρά, οι οποίοι όλοι τους απέναντι στην εθνικοαπελευθερωτική πάλι του ελληνικού λαού αντιτάσσανε το ταξικό στοιχείο, το σοσιαλισμό, αλλά προηγουμένως αφού καταργηθεί το εθνικό κράτος. Αυτό τα φταίει όλα. Η κατάργηση των συνόρων. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, θα πάρουμε μια ανάσα ακόμα, γιατί είμαστε μια ανάσα, νομίζω. Πριν πέσει η πρώτη υπογραφή, η πρώτη επίσημη υπογραφή. Λοιπόν, θα κάνουμε μια μουσική ανάσα και επιστροφή σε λίγο εδώ, ξανά στο στούντιο του Ράδιο Χωρίς FM. Μιλάμε για την Ενωμένη Ευρώπη πάντα. Γεωργία Μπάστα, Δημήτρης Καζάκης, σε λίγο πάλι μαζί. Λοιπόν, επιστροφή στο Ράδιο Χωρίς FM. Βιάστηκε λίγο ο Μενέλος και μας έβαλε ένα πολύ ωραίο βίντεο με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Θα πούμε, αυτά θα τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου θα μιλήσουμε για την Ελλάδα. Λοιπόν, θα είναι την επόμενη Παρασκευή αυτό το μέρος, διότι δεν μπορεί βέβαια μέσα σε ένα δίωρο να συμπτύξουμε όλη τη γέννηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ρόλο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από που ξεκίνησε όλη την εξέλιξη και το σήμερα. Οπότε λοιπόν την επόμενη Παρασκευή θα δούμε τα ελληνικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα έχουμε κάνει την ιστορική μας αναδρομή, είμαστε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και είμαστε λίγο πριν την πρώτη επίσημη συμφωνία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου έχουμε την γέννηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν πάμε σε αυτό, Δημήτρη, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους μας παρακολουθούν και μας στέλνουν μηνύματα μέσω email και μέσω SMS. Επαναλαμβάνω για όσους ίσως συντονίστηκαν τώρα πριν από λίγο ότι μπορούν να συμμετέχουν στην εκπομπή με απορίες, ερωτήσεις, παρατηρήσεις ή ό,τι άλλο σχόλιο θα ήθελα να κάνουν. Μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@horisfm.gr και μέσω SMS γράφοντας radio κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54529. Λοιπόν, σε όλα αυτά τα μηνύματα που βλέπω εδώ ότι μας έχετε στείλει, υπάρχουν και κάποια μηνύματα που έχουν σχέση με την οικονομία. Που είσαι συνηθισμένος βέβαια να σε ρωτούν για την οικονομία. Να πούμε κιόλας ότι θα υπάρξει μια ειδική εκπομπή, να την ξεκινήσουμε το μεσημέρι της Δευτέρας 12 η ώρα. Λοιπόν, της Δευτέρας που μας έρχεται, να πούμε, ναι, έτσι. Δευτέρα, 12 η ώρα. 9 Ιουλίου, 12 η ώρα. Ναι, όπου θα ξεκινήσουμε τα ερωτήματα που βάζουν οι φίλοι ακροατές τώρα και που δεν αφορούν άμεσα το αντικείμενο αυτό, αλλά είναι κατανοητό. Έχουν να κάνουν περισσότερο με την οικονομία, με την καθημερινότητα που ζούμε και είναι λογικό να υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα, διότι οι εξελίξεις είναι πάρα πολλές. Λοιπόν, είμαστε μέσα στον πόλεμο, μέσα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι. Όχι, τελειώνουμε. Τελειώσαμε, έτσι. Είδαμε. Λοιπόν, το έχει ενδιαφέρον εδώ ότι την εποχή εκείνη οι Αμερικανοί αρνούνται τελείως την έννοια της Ενωμένης Ευρώπης. Ναι. Γιατί βεβαίως στην έννοια της Ενωμένης Ευρώπης τη βλέπουν είτε τη Βρετανική Αυτοκρατορία, είτε τη διάσωση της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, όπως λένε οι Βρετανοί πολιτικοί, είτε την επικράτηση του ναζισμού, που δεν είχαν πρόβλημα με τον ναζισμό αυτό καθ' αυτόν, είχαν με την επικράτηση των συμφερόντων που αντιπροσώπευε ο ναζισμός την εποχή εκείνη. Μετά όμως το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο τέλος, οι Αμερικανοί αποτέλεσαν το βασικό προθετική δύναμη για την ανάδειξη της ανάγκης των ΗΠΑ της Ευρώπης. Το οικονομικό πλαίσιο, η οικονομική βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκε
η ευρωπαϊκή λεγόμενη ολοκλήρωση ήταν το σχέδιο Marshall. Το σχέδιο Marshall και το Οικονομικό Συμβούλιο της Ευρώπης το δημιούργησε το σχέδιο Marshall στα πλαίσια του σχεδίου Marshall. Μάλιστα στα 90 χρόνια του ΝΑΤΟ, σε ομιλία του ο Σμιτ, πρώην καγκελάριος Γερμανίας, σοσιαλδημοκράτης, έλεγε ότι χάρη στο σχέδιο Marshall υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Αν δεν η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι η ΟΚ, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς αυτό δεν θα υπήρξε καμία δυνατότητα αυτή η παραδοχή. Έχει όμως σημασία να δούμε γιατί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μπήκε ξανά το ζήτημα της Ενωμένης Ευρώπης. Όταν, συγγνώμη για την παρατήρηση, όταν η Ευρώπη δεν θα μπορούσε να είναι ενωμένη, αφού έχει χωριστεί έτσι και αλλιώς τα δύο. Ακριβώς. Σε δυτικό και ανατολικό μπλοκ, να το πούμε απλά. Έτσι αλλιώς, το πρώτο πράγμα που έμπαινε είναι πώς θα καθυποταχθούν τα δημοκρατικά αισθήματα των λαών. Mm-hmm. Θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οι λαοί που γύριζαν από τα μέτωπα της μάχης, οι λαοί που είχαν συντρίψει τον φασισμό και τον ναζισμό, δεν γύριζαν έτσι πίσω στην ειρηνική ζωή. Γύριζαν πρώτον εκπαιδευμένοι στα όπλα. Άρα άκρος επικίνδυνοι το πρώτο για το καθεστώς, οποιοδήποτε καθεστώς εποχής. Είναι χαρακτηριστικό ότι την εποχή εκείνη από το 44 μέχρι το 47-48 είχαμε πάνω από 24 κυβερνήσεις στον κόσμο με αποφασιστική συμμετοχή των κομμουνιστών στις κυβερνήσεις αυτές, δηλαδή τέτοιες ανατροπές. Ακόμη και σε κυβερνήσεις ανήκουν στο μεν, αλλά πραγματικό σε κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής. Που στους γράφους δεν υπήρχε πόλεμος εκεί. Ναι. Παρόλα αυτά όμως γινόντουσαν τρομακτικά ανατροπές. 17 ευρωπαϊκές κυβερνήσεις υπήρχαν μετά, που είχαν καθοριστικό ρόλο οι κομμουνιστές, αν όχι πλήρως ελεγχόμενη κατάσταση από τους κομμουνιστές. Αυτό ήταν μια ένδειξη ότι αλλάζανε ριζικά τα πράγματα. Mm-hmm. Ποιο ήταν το βασικό ζητούμενο? Ότι η χώρα μου ανήκει. Ως λαός σου εξηγώ ότι η χώρα μου ανήκει. Και άρα, για να έχουμε δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο, θα πρέπει να πάρεις τις μετρητές τις δικές μου κοινωνικές επιδιώξεις και αιτήματα. Mm-hmm. Είναι η περίοδος που διαμορφώνονταν το περίφημο κοινωνικό συμβόλαιο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν ένα συμβόλαιο που προέβλεπε εργατικά ανελαστικά δικαιώματα. Προέβλεπε κοινωνικές εγγυήσεις, κοινωνικά δικαιώματα που τα εγγυάται το κράτος, όπως δημόσια δωρεάν υγεία, δημόσια δωρεάν παιδεία. Υπήρχε η απέτηση για σταθερή και μόνιμη απασχόληση, την οποία πρέπει να αναλάβει το κράτος να την εξασφαλίσει. Και έτσι είχαμε τις μεγάλες εθνικοποιήσεις, ξεκινώντας από τους Άγγλους εργατικούς το 1944-1945 και προχωρούσαν σχεδόν σε όλες τις χώρες. Δηλαδή ήταν απαιτήσεις του λαού αυτές. Ενός λαού που είχε ματώσει και ήθελε να γλιτώσει από την κατάσταση την οποία τον είχε φέρει ο Μεσοπόλεμος. Και φυσικά το βασικό του ζήτημα ήταν ότι δεν μπορούν να υπάρχουν προνομιούχες και μη προνομιούχες χώρες. Ο κάθε λαός έχει τα δικά του δημοκρατικά αισθήματα, το δικαίωμα στην κυριαρχία στη χώρα του. Και άρα έπρεπε να τελειώσει αυτή η ιστορία με την αποικιοκρατία. Είτε έμεσα, είτε άμεσα. Αυτό το μεγάλο δημοκρατικό αίσθημα, τη μεγάλη δημοκρατική επανάσταση που υπήρξε στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αλλά και παγκόσμια, το αναχέτησαν με τις θεωρίες περί ομοσπονδιοποίησης Ευρώπης. Mm-hmm. Είναι χαρακτηριστικό, απλά δύο μικρά αποσπάσματα από το μανιφέστο του του Βεντοτένε, μανιφέστο του κυρίου Αλτιέρο Σπινέλη, που τον έχουν και αίθουσα νομίζω στο Στρασβούργο, στους Βρυξέλλες. Στις Βρυξέλλες νομίζω. Λοιπόν, αυτός το Αλτιέρο, που αποτέλεσε και το ιδρυτικό του Μοβιμέντο Φεντεραλίστα Ευρωπαίο, λέει χαρακτηριστικά: στην πρώτη φάση, ποια φάση δεν ξέρουμε, όλα τα έθνη έχουν αναγνωριστεί, σε όλα τα έθνη έχουν αναγνωριστεί το ισότιμο δικαίωμα να οργανώνονται τα ίδια σε ανεξάρτητα κράτη. Όλοι οι λαοί
προσδιορισμένοι με βάση τα εθνικά, γεωγραφικά, γλωσσικά και ιστορικά χαρακτηριστικά τους, θα μπορούσαν μέσα του κράτους, της κρατικής τους οργάνωσης, να πετούσαν την κυριαρχία τους. Τώρα όμως το έθνος δεν θεωρείται πλέον ως ιστορικό προϊόν της κοινότητας των ανθρώπων, διότι ως αποτέλεσμα μιας πολύ μακρόπνοης διαδικασίας έχουν αυξηθεί οι similarities, δηλαδή οι ομοιότητες στα ήθη, στις προσδοκίες, και έτσι δεν θεωρείται η συγκρότηση του δικού τους κράτους σαν το πιο αποτελεσματικό, πιο αποτελεσματική μορφή οργάνωσης της συλλογικής ζωής. Η απόλυτη κυριαρχία των εθνικών κρατών έδωσε στον καθένα από αυτά την επιθυμία να κυριαρχεί. Τώρα, όταν λες τέτοιες μπαρούφες σε έναν κόσμο όπου τα 3/4 των χωρών ήταν σε κατάσταση επίσημης απικίας ή μη απικίας, όπως ήταν η Ελλάδα, το να λες τέτοιες μπαρουφολογίες, ήσουνα απλά πίσω από αυτή την ιστορία, απλά εξυμνούσες το ρόλο των μεγάλων απεικιοκρατικών δυνάμεων, των μεγάλων ιμπεριαλιστικών κρατών που θέλαν να κρατήσουν τις κτίσεις τους πάση θυσία, έστω και αν επίσημα. Και τι τους λέγανε? Ρε παιδιά, μην ξεσηκώνεστε ενάντια στην απεικιοκρατία. Το θέμα είναι να τα βρούμε σε μια ομοσπονδία. Γι' αυτό και οι απεικιοκράτες, όπου αναγκαζόντουσαν και φεύγανε μετά από εξεγέρσεις των λαών, αφήνανε πίσω τους όπου μπορούσαν ομοσπονδίες. Το κίνημα στην Ινδία, το εθνικό κίνημα στην Ινδία, όπου βεβαίως χαρακτηριστικός, εμβληματικός ηγέτης ήταν ο Γκάντι, είχε την απέτηση μία ενιαία και αδιαίρετη Ινδία. Τι άφησαν οι Βρετανοί πίσω τους? Μια τεμαχισμένη ομοσπονδιακή Ινδία. Στην Ιγυρία, το κίνημα στην Ιγυρία ενάντια στη Βρετανική Απεικιοκρατία ήταν μία και ενιαία εθνική, εθνικά κυρίαρχη Νιγηρία. Τι άφησαν πίσω τους? Μια ομοσπονδιακή Νιγηρία και τώρα μια κατεστραμμένη Νιγηρία, χάρη στην ομοσπονδιοποίησή τους και τον έλεγχο από τις μεγάλες δυνάμεις. Παντού όπου φεύγανε, αφήνανε πίσω τους ομοσπονδίες. Μάλιστα. Γιατί αποδυνάμωναν τα κράτη, ενισχύανε τις εθνικές εντάσεις μέσα στο λαό και έτσι μπορούσαν να επέμβουν ανά πάσα στιγμή ως προστάτες δυνάμεις ή ως κυρίαρχοι για να μπορούν να κρατήσουν. Το ίδιο συνέβαινε και τώρα. Δυσφημούσαν αυτοί οι κερατάδες στο όνομα του προοδευτισμού την έννοια της εθνικής κυριαρχίας, που ήταν το ζητούμενο. Τα τρίατα των λαών της εποχής, ανάμεσα και ο ελληνικός λαός, ανάμεσα στο ελληνικό, που έχει χύσει το αίμα του, μόνο και μόνο για να επιβάλλουν, για να μην θυχτεί η πατοκρατορία των μεγάλων απεικιοκρατικών δυνάμεων, όπως ήταν η Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία και άλλες. Mm-hmm. Αυτοί ήταν οι τύποι που διορίσαν. Γι' αυτό κιόλας λέγανε το εξής χαρακτηριστικό. Η διαγωνιστική γραμμή, πάλι από το Μανιφέστο, η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στα προοδευτικά και αντιδραστικά κόμματα δεν ακολουθεί πλέον την τυπική γραμμή που χώριζε την περισσότερη από τη λιγότερη δημοκρατία. Δηλαδή, τα προοδευτικά με τα αντιδραστικά κόμματα δεν είναι ανάλογα με το ποιος προσβεύει την περισσότερη ή τη λιγότερη δημοκρατία. Έτσι, ή τον περισσότερο ή λιγότερο σοσιαλισμό που θα πρέπει να εγκαθιδρυθεί. Σήμερα η διαχωριστική γραμμή πέφτει, χαλάσεται σύμφωνα με τη γραμμή που χωρίζει εκείνους που θεωρούν ότι επήγει ή επιβάλλεται η διεκδίκηση του παλιού στόχου, του αρχαίου, λέει, όπως λέει ο στόχο, δηλαδή την κατάκτηση της εθνικής πολιτικής εξουσίας, και εκείνων που έστω και χωρίς να το καταλαβαίνουν προωθούν την υπέρβαση του εθνικού κράτους στη διαμόρφωση ενός διεθνικού κράτους ομοσπονδιακού τύπου όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης. Αυτή είναι. Με άλλα λόγια δηλαδή, εάν ισχύει η διαχωριστική γραμμή, οι προοδευτικές δυνάμεις θα ήταν ο Τσάρος Αλέξανδρος, λίγο πριν το φάνε
οι Μπολσεβίκοι. Που κήρυξαν, όχι οι Μπολσεβίκοι, τον Νικόλαο φάγανε. Α, ναι, συγγνώμη. Είπε ο Τσάρο Αλέξανδρο. Ναι, ναι, ναι. Οι Ναρότινικοι το φάγανε. Λοιπόν, όπω η Βρετανική Απολυταρχία, έτσι. Οι Γερμανοί Ναζί, εξέχουσες προσωπικότητες της Ομοσπονδιοποίησης της Ευρώπης, και με αυτόν τον τρόπο χώριζαν το ποιος είναι προοδευτικός και το ποιος είναι. Αυτό έχει σημασία να το θυμόμαστε σήμερα. Που εμφανίζονται ως προοδευτικές δυνάμεις, οι οποίες είναι υπέρ της Ενωμένης Ευρώπης. Έστω και ως Ενωμένη Ευρώπη των λαών και άλλα τέτοια παρατράγουδα που ακούμε κατά καιρούς. Για όλη αυτή τη συζήτηση για τη μεταξέλιξη της Ευρώπης, αν θα είναι η Ευρώπη των λαών ή η Ευρώπη των τραπεζών. Αυτό δεν τίθεται ως. Ως δίλημα τώρα στο λαό. Τώρα, το πώς έγινε αυτή η ιστορία έγινε πολύ απλά. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καταστραμμένη η καταστραμμένη Ευρώπη λόγω του Παγκόσμιου Πολέμου, κυριαρχεί μια οικονομική κρίση πρωτοφανούμενη με μεγέθους, μάλλον κορυφώνεται μια παραγωγική κρίση, η περίφημη κρίση άνθρακα και χάλιβα, η οποία κυριαρχεί, πηγαίνει ως το 1948-49, γι' αυτό και το σχέδιο Μάρσαλ. Παρεμβαίνουν οι Αμερικανοί έτσι ώστε να διασώσουν τις άρχουσες τάξεις στην Ευρώπη πάσε θυσία απέναντι στα λαϊκά κινήματα που λέγανε αφού δεν μπορούν η ιδιωτική πρωτοβουλία κάντε στην άκρη θα μπορέσει το κράτος και διεκδικούσαν μια νέου τύπου δημοκρατία στη βάση ακριβώς αυτήν των εθνικοποιημένων βιομηχανιών της ανάπτυξης δηλαδή του κοινωνικού κράτους όλα αυτά τα πράγματα έπρεπε να σταματήσουν να φρενάρουν αυτά και άρα το πρώτο πράγμα που έπαιρνε σαν βάση ήταν πώς ελέγχεται σε υπερκρατικό, υπερεθνικό επίπεδο η στρατηγική τομή της οικονομίας της Ευρώπης που λέγεται άνθρακας και χάλιβα και χάλιβας. Και έτσι να σταματήσουν την πολιτική των εθνικοποιήσεων που είχε ξεκινήσει σαν απέτηση του μεγάλων λαϊκών κινημάτων και ερευνάτων εκείνη την εποχή για την εθνικοποίηση των στρατηγικών τομέων της οικονομίας. Εάν αυτά περάσουν σε υπερεθνικό επίπεδο, σε υπερεθνικό έλεγχο, πώς τα εθνικοποιείς. Δεν γινόταν. Και έτσι μας παρουσιάζεται η Ευρωπαϊκή Κοινότητα άνθρακα και χάλιβα που ήταν το προήμιο. Αυτό που ζούμε σήμερα, της ΕΟΚ πρώτα και μετά της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1951. Εδώ έχει σημασία να πούμε ότι αυτοί που το εμπνεύστηκαν και που το στήσανε, ξέρετε τώρα, επειδή οι μεγάλοι καπιταλιστές και οι πολιτικοί τους χαρακτηρίζονται από το, όπως λέγει ο Βέμπερ, από το πνεύμα που διέπει όλο τον καπιταλισμό, δηλαδή τη φιλαργυρία. Δεν θα πήγαινε τώρα να κάτσουν να φτιάξουν καινούργια, να πληρώνουν καινούργιους, να φτιάξουν καινούργια χρέη. Όχι, πήγανε στους Ναζί, πήρανε τα πλάνα τους και άρχισαν να τα εφαρμόζουν. Έτσι, όλοι οι διευθυντές του γερμανικού καρτέλ, σαν και Φάρμπεν, οι οποίοι είχαν καταδικαστεί στη δίκη της Νιρεμβέργης ως εγκληματίες πολέμου, διότι στα εργοστάσια τους χρησιμοποιούσαν δουλική εργασία και ταυτόχρονα συμμετείχαν στην εξόντωση ολόκληρων πληθυσμών με την εφεύρεση όπως είναι το τσίκλον B, δηλαδή το χημικό που χρησιμοποιούσαν. Το χημικό που χρησιμοποιούσαν ναι, για την και άλλες θανάτωση. Τέτοιες, έτσι, πολύ φιλανθρωπικές δράσεις. Ήταν στη φυλακή μέχρι το 1950 είχαν όλοι απελευθερωθεί. Και αναλαμβάνουν τις ηγετικές θέσεις. Μετά δηλαδή χρησιμοποιούνται. Βρήκαν δουλειά από τη φυλακή αμέσως μετά. Αμέσως, ναι, βέβαια. Το κοινωνικό πρόσωπο της Ευρώπης. Ο πρόεδρος Ευρώπης. Και ιδρυτής της ΕΟΚ. Ναι. Που υπογράφει την συνδίκη της Ρώμης το 1955. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, και υπογράφει ως ιδρυτής είναι ο Βάλτερ Χάλστάιν. Μάλιστα. Βάλτερ Χάλστάιν, εγκληματίας πολέμου, καταδικαστής. Έγκλειστος και ταυτόχρονα πρώην διευθυντής και δικηγόρος Τσάγκε Φάρμπεν του καρτέλ του ναζιστικού καρτέλ. Τον Ιούνιο του 1955 όταν συζητιέται το ζήτημα της συγκρότησης της συνθήκης της Ρώμης στη Σικελία γίνεται μια άτυπη σύνοδος με δικηγόρους και προεξέχοντες αξιωματούχους που θα γίνουν μετά προεξέχοντες αξιωματούχοι της ΕΟΚ οι οποίοι προετοιμάζουν τα νομικά κείμενα για την ΕΟΚ είναι Γκαετάνο Μαρτίνο ο διοργανωτής του συνεδρίου κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου μέλος του Ιταλικού Φασιστικού Κινήματος υπό το Μουσολίνι
Τον είχαμε αναφέρει στην εκπομπή του φασισμού. Λοιπόν, Αντουάν Πινέ, Γάλλος. Ναι. Τελείως τυχαίος, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του Βυσί, κυβέρνηση Πετέν. Γιώζεφ Μπέκ, νομικός. Από το 1914 αντιπρόεδρος του φιλοναζιστικού κόμματος στη χώρα του. Ο Βίλεμ Μπέιν, στέλεχος επιχειρήσεων, Philips, Unilever, τραπεζίτης, πολλά αξιώματα και τελείως τυχαίος οικονομικός σύμβουλος του ναζιστικού κόμματος στην Ολλανδία. Ξέρεις, μου κάνει εντύπωση, δηλαδή ούτε οι τύποι δεν κρατιόνται. Δηλαδή, κατάλαβες θέλω να πω, δεν θα μπορούσαν να είναι πέντε άτομα. Αχυράνθρωποι, βρε παιδί μου, άλλοι. Ναι, δηλαδή, σου λέω, θα μπορούσε να πάμε... Όχι, γιατί ήταν τόσο... δοκιμασμένοι, ρε παιδί μου. Και σε αυτό το επίπεδο πρέπει να έχεις και ανθρώπους οι οποίοι να ξέρεις ότι τους κρατάς με πολλούς σκελετούς στην ντουλάπα του. Απλά θέλω να πω ότι είναι πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο αυτοί οι άνθρωποι, θα χρησιμοποιήσω έναν όρο, ξεπλήθηκαν εισαγωγικά. Τελείως. Έτσι, δηλαδή αναγεννήθηκαν, έγιναν κάποιοι άλλοι. Και ξεχάστηκε το παρελθόν τους, που ήταν πολύ κοντινό παρελθόν, εδώ, ήταν μακρινό. Αξίζει τον κόπο, για να μην καθόμαστε και αναφέρουμε συνέχεια ονόματα. Ναι. Πιάστε όλους τους διευθυντές στις υπηρεσίες της ΕΟΚ εκείνη την εποχή, θα δείτε ότι όλοι τους ήταν ή φιλοναζί ή δοσύλλογοι στη χώρα τους, ή φιλοφασίστες ή μέλη του ναζιστικού κόμματος και στελέχη του ναζιστικού κόμματος. Είναι εντυπωσιακός ο τρόπος που συγκροτείται η πρώτη ΕΟΚ. Άρα εν τη γενέση της δεν μπορεί να είναι δημοκρατική. Νομίζω έχουμε απαντήσει ήδη σε αυτό το ερώτημα. Ποιος ήταν ο Μόνε και ο Σούμα? Ποιοι ήταν? Από το 1935-36 και μετά πρωταγωνίστησαν διπλωμάτες του φιλοφασιστικού καθεστώτος της Γαλλίας που ακολουθεί την πτώση του Λαϊκού Μετώπου, διπλωμάτες καριέρας για το καθεστώς Πετέν Βυσί και λίγο πριν τον πόλεμο τις καπουλάρουν και πάνε στη Βρετανία γιατί βλέπανε που γυρίζει η πλάστικα και ενώθηκαν με τους με τον Ντεγκόλ. Με τους αντιστασιακούς που είχαν το... Δεν ήταν ποτέ αντιστασιακοί, απλά ήταν στο περιβάλλον Ντεγκόλ. Ο Ντεγκόλ και η άψογη τάξη της Γαλλίας εκείνη την εποχή μάζευε, στρατολογούσε δυνάμεις γιατί απέναντι στη Γαλλία, περνώντας τη Γαλλία, ήξερε ότι θα αντιμετωπίσει τις ενωμένες δυνάμεις εθνικής αντίστασης όπου κυριαρχούσαν οι κομμουνιστές και οι σοσιαλιστές. Οπότε ήξερε ότι απέναντι εκεί πέρα έπρεπε να μαζέψει όλη τη Σάρα και τη Μάρα. Ό,τι έγινε και εδώ. Ό,τι ταγματαλίτη είχε αφήσει πίσω τη γερμανική κατοχή, τον μάζεψε η κυβέρνηση που ήρθε μαζί με το Σκόμπι από την Μέση Ανατολή, να το χρησιμοποιήσει ενάντια στις δυνάμεις εθνικής αντίστασης. Το ίδιο συνέβη και στη Γαλλία. Αυτή ήταν η Σούμαν και γι' αυτό κιόλας δεν υπάρχει αναλυτικό βιογραφικό τους. Δεν το ψάξω να δεις. Τι κάνανε αυτή τη διάρκεια του πολέμου, πού ήταν. Μάλιστα. Τι ρόλο βαράγανε. Κάτι γενικά ήταν διπλωμάτες. Λένε, ναι, διπλωμάτες πιανού. Πού, από ποιες εντολές εκτελούσαν, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή ήταν η δημιουργή της ΕΟΚ. Μάλιστα, οι πρωτοπόροι της, να το πούμε έτσι. Γάλλοι και Γερμανοί, με ύποπτο παρελθόν. Όχι με ύποπτο, με. Τι ύποπτο. Ναι. Βεβαιωμένο, γιατί το ύποπτο αφήνει και κάποιες αμφιβολίες. Αλλά εδώ μιλάμε για επιβεβαιωμένο ναζιστικό παρελθόν. Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε νομίζω ότι με αυτούς τους πρωταγωνιστές και με αυτές τις ιδέες να πρωταγωνιστούν, η εξέλιξη της ιδέας σε ό,τι αφορά την ενωμένη Ευρώπη δεν μπορεί να είναι δημοκρατική, δεν μπορεί να εξυπηρετεί. Υιοθετούν πλήρως αυτή την αντιδραστική αντίληψη ότι το να υπερασπίζεις την εθνική σου κυριαρχία ή το να υπάρχει ένας λαός εθνικά κυρίαρχος είναι μια πεπαλαιωμένη αντιδραστική αρχή, ενώ ακριβώς το ανάποδο συμβαίνει. Η ομοσπονδιακή λογική των ΗΠΑ έρχεται από το μεσαίωνα και είναι μια αντιδραστική λογική που πάντα την παρατέθηκε στη δημοκρατική εθνική λογική των μεγάλων δημοκρατικών επαναστάσεων μετά τη Γαλλική Επανάσταση. Και βεβαίως όπως συμβαίνει πάντα,
το παλιό αραχνιασμένο αντιδραστικό οπλοστάσιο με το κατάλληλο λουστράρισμα μέσω από τις ακαδημίες και τους πανεπιστημιακούς και την κατάλληλη χρηματοδότηση βεβαίως που προέρχεται κυρίως από τις ΗΠΑ αλλά και στα ευρωπαϊκά υποκαταστήματά τους, ντρεσάρεται σε μια μεταμοντέρνα εκδοχή ως το ότι πιο νέο υπάρχει έναντι σε αυτά τα παλαιωμένα περί εθνικού κράτους και εθνικής κυριαρχίας και εθνικής ανεξαρτησίας που τα ακούμε και τώρα από δίθεν αριστερούς, ξεχνώντας βέβαια ότι αυτοί που αντιτάχθηκαν στην έννοια της εθνικής ανεξαρτησίας ήταν πάντα εκείνοι οι αριστεροί που είτε δούλεψαν ως κουκουλοφόροι των χιτλερικών είτε ήταν στο απέναντι στρατόπεδο φύση και θέση ανεξάρτητα θέλησης. Λοιπόν, έτσι και σήμερα αυτό πρέπει να το κρατάμε πολύ, διότι σημερινές εποχές με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να κυριαρχούν σε τέτοιο βαθμό, απελπιστικό βαθμό, βλέπουμε με τι ευκολία εκεί που χρειάζονται οι μεγάλες ισχυρές υπηρελιστικές δυνάμεις να φτιάχνουν έθνη από το πουθενά και εκεί που οι λαοί έχουν κάθε λόγο να υπερασπίζουν τα εθνικά τους δίκαια, την εθνική τους ανεξαρτησία, να τους μετατρέπουν σε υποχείρια, σε πληθυσμούς ρευστοποιήσιμους που θα μπορούν ανα πάσα στιγμή μάλλον με μια συνείδηση ή καρδιά ραγιά, όπως γίνεται σήμερα με τους Έλληνες. Με τους Έλληνες, ναι. Τι ωραία, ας πούμε, που γεννάνε έθνη από το πουθενά, όπως για παράδειγμα το μακεδονικό έθνος, που το φάγαμε στη μάπα, ας πούμε, μια δεκαετία σχεδόν. Ανύπαρκτο ιστορικά. Ανύπαρκτο. Στηριγμένο σε εθνικές μειονότητες ξεπερασμένες από το μεσαίωνα και μόνο και μόνο γιατί τους συνέφερε τα συμφέροντά τους και την ίδια ώρα τα εθνικά δίκαια των Ελλήνων, η υπεράσπιση εθνικής επικράτειάς τους, του εθνικού τους δικαιώματος να είναι κυρίαρχη και να τους ανήκει αυτός ο χώρος, ξεπερνιούνται και σβήνονται με μια μονοκονδυλιά από δίθεν προοδευτικούς και δίθεν αριστερούς, οι οποίοι τόσο εύκολα, ενώ χειροκροτάνε για παράδειγμα τις πιο νοσηρές εκφάνσεις ενός φασιστικού εθνικισμού, όπως για παράδειγμα την τουρκική ακροδεξιά με την οποία έχει αγκαλιαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ στη Θράκη, και δεν βγήκε να πει τίποτα, ας πούμε, τώρα με τους γκρίζους λύκους που κάνανε βολτούλες εκεί, απόλυτος τίποτα, γιατί έχει κονέ και εκλογικό και πολιτικό κονέ εκεί την ίδια ώρα. Να μας βγαίνει και να μας λέει ο κύριος Τσίπρας στο Resistencia της ΚΟΕ ότι δεν είναι θέμα εθνικό, είναι θέμα ταξικό στην Ελλάδα. Τώρα τι ταξικό εννοεί, αυτό είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση, αλλά στην εποχή που ο λαός της Ελλάδας κάτω από αυτό το βάρος των προβλημάτων και των αδιεξόδων πρέπει να διεκδικεί στη χώρα του το ταχύτερο δυνατό, το ταχύτερο δυνατό, γιατί ήδη οι ειδικές οικονομικές ζώνες αρχίζουν και εφαρμόζονται στη Θράκη. Είναι ήδη εδώ. Λοιπόν, οι Ευρωπαίοι επενδυτές έρχονται σαν επιτηρητές και επόπτες γκαουλάιτερ απεικιοκράτες. Με τέσσερις μέρες πριν έρθει ο ύψος αρμοστής εξ Ευρώπης να εγκατασταθεί μόνιμα εδώ. Όλα αυτά που θέτουν το ζήτημα της εθνικής ανεξαρτησίας ως το ύψιστο, όχι μόνο εθνικό, αλλά και ταξικό, πρωτίστως ταξικό αίτημα του ελληνικού λαού. Γιατί ταξικό αίτημα? Γιατί ο μόνος που μπορεί να το αναδείξει, ο μόνος που μπορεί να το υπερασπίσει, ποιος είναι? Οι εργάτες, οι αγρότες, οι ελευθεροπαγγελματίες, δηλαδή τα ασθενέστερα, όπως λέμε έτσι, κοινωνικά στρώματα. Αυτό ακριβώς το πρόβλημα. Ακριβώς αυτή την εποχή τα βρίσκουμε με τους γκρίζους λύκους του τουρκικού φασιστικού εθνικισμού και με οτιδήποτε άλλο, πώς το λένε, ερπετό σέρνεται στη Θράκη προς όφελος των μεγάλων δυνάμεων και των συμφερόντων τους, αλλά απεμπολούμε την πάλι για εθνική ανεξαρτησία του ελληνικού λαού. Είναι μια ακόμη περίοδος με περίεργες συμμαχίες, νομίζω. Και θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, θα το αναλύσουμε και στην επόμενη εκπομπή που αφορούμε για την Ελλάδα. Κάθε φορά που υπάρχει μια μεγάλη συγκέντρωση, είτε πολιτικής εξουσίας και οικονομικής εξουσίας, πολύ δε περισσότερο αν πρόκειται για πολιτική και οικονομική εξουσία, μαζί, όπως είναι αυτή η πορεία της λεγόμενης ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τόσο περισσότερο θα εντείνονται αντιθέσεις στις κορυφές. Και όσο περισσότερο αντείνονται αντιθέσεις στις κορυφές, τόσο περισσότερο θα εξαντλούνται οι αναμετρήσεις στο οικονομικό επίπεδο.
Και καθώς εξαντλούνται οι οικονομικές αναμετρήσεις, οι αναμετρήσεις δηλαδή με το νόμισμα, ναι, με τη δημοσιονομική πολιτική, με το τι θα γίνει με τους οικονομικούς μηχανισμούς και τα ρέστα, τόσο θα περνάμε σε ένα άλλο επίπεδο, σε επίπεδο αναμέτρησης με πολεμικά μέσα. Έτσι γεννιούνται οι παγκόσμιοι πόλεμοι. Διεκδικώντας ενιαίους οικονομικούς χώρους. Mm-hmm. Έτσι γεννήθηκε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, έτσι γεννήθηκε και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, ανεξάρτητα με τα ειδικά χαρακτηριστικά που πήραν. Η διεκδίκηση Ενωμένων Πολιτειών της Ευρώπης, ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στο σημερινό ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσα στη σημερινή κρίση, παγκόσμια κρίση που περνάει το παγκόσμιο σύστημα, αποτελεί το βάθρο πάνω στο οποίο μπορεί η ΟΝΗ να γεννηθεί ένας νέος παγκόσμιο, μια νέα παγκόσμια αναμέτρηση ισχύως και ζωτικών χώρων, mm-hmm, στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Το θεωρείς δηλαδή πιθανό, διότι ο κόσμος έχει την αίσθηση ότι ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος είναι αυτός που ζούμε σήμερα. Δηλαδή ότι είναι με οικονομικά μέσα. Όχι. Έτσι, δηλαδή, όχι, έχει ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να γυρίσει σε μεγάλη σύγκρουση. Εγώ να ρωτήσω το εξής. Εάν δεν υπήρξε σύμβασμος ανάμεσα στις γερμανικές επιδιώξεις, στις αμερικανικές επιδιώξεις, στη διαμόρφωση της λεγόμενης, mm-hmm, ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Να. Πέρα από το ότι ούτε η μία λύση ούτε η άλλη είναι υπέρ των λαών. Δεν το συζητάμε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, μιλάμε για ισοπαίδωση των λαών. Λοιπόν, αφρικανοποίησή τους κυριολεκτικά, ακόμη και για τους Γερμανούς ίδιους. Λοιπόν, απλά πιάνουμε το σενάριο του ότι δεν θα επέλθει ένας συμβιβασμός. Δεν έρχεται ένας συμβιβασμός. Και η κρίση δεν έχει κανένα λόγο παρά να βαθύνει. Ακριβώς. Καλά, όταν δεν υπάρχει συμβιβασμός, εννοείται. Αυτό θα ενταθεί. Όταν εξαντληθούν τα οικονομικά μέσα αντιπαράθεσης. Ναι. Τώρα πώς γίνεται η αντιπαράθεση? Διαμέσου των αγορών. Ναι. Ο ένας πιέζει τον άλλον διαμέσου των αγορών. Mm-hmm, mm-hmm. Ωραία. Όταν εξελιχθεί αυτό το πράγμα, ειδικά σε συνδίκες απανωτών κράχ, πες μου τι τους εμποδίζει να πάρουν τα όπλα. Ειδικά σε μια εποχή όπου, mm-hmm, και για λόγους αντιμετώπισης της κρίσης της οικονομίας, τόσο η Γερμανία, όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες, πρωτίστως οι Ηνωμένες Πολιτείες, όσο και η Ρωσία και η Γαλλία και η Βρετανία εξοπλίζονται σαν αστακοί με ρυθμούς, εξοπλιστικούς ρυθμούς που θυμίζουν παραμονές παγκόσμιου πολέμου. Ναι. Νομίζω ότι αυτή είναι μια εξέλιξη που θα πρέπει να την έχουμε στο μυαλό μας. Ο μόνος τρόπος να μην φοβόμαστε τίποτα να συζητούμε. Πρέπει όλα να μεγάλη ανοίξα. Σημασία. Ναι, γιατί ο μόνος τρόπος για να αποτραπεί μια διεξέλιξη είναι να λειτουργήσει ο αστάθμητος παράγοντας. Ποιος? Οι λαοί. Ναι. Ο λαός δηλαδή που ξεγείρεται. Αλλά για να εξεγερθεί ένας λαός, πρέπει να εξεγερθεί με πρώτιστο μέλημα τη διεκδίκηση της χώρας του. Δεν μπορεί να εξεγερθεί για τα 100 ευρώ μεροκάματο. Σωστά. Είναι πάνω. Ναι. Για δικήσεις πραγματικό μέτρο σύμφωνα και την οικογένειά σου. Δικήσεις πραγματικό μέτρο σύμφωνα και την οικογένειά σου και την ευημερία σου. Mm-hmm. Πρέπει να κατέχεις τη χώρα σου. Αν δεν κατέχεις τη χώρα σου, τι να συζητάμε? Μετανάστες στον τόπο σου. Γίνε. Ποια είναι η προοπτική σου? Γι' αυτό είναι ο μόνος αστάθμητος παράγοντας. Και όχι μόνο για τη βελτίωση των συνδικών του λαού για να βγει από αυτό το αδιέξοδο, αλλά για να σταματήσει την κατηφόρα που έχει πάρει το παγκόσμιο σύστημα, που στο βάθος της, ναι, αρχίζει να αχνοφαίνεται η πιθανότητα παγκόσμιας αναμέτρησης. Είναι για πρώτη φορά μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που στο ευρωπαϊκό επίπεδο αρχίζει να αχνοφαίνεται η συγκρότηση δύο μεγάλων πόλων ισχύως που μπορούν να αναμετρηθούν και με πολεμικά μέσα. Μπορεί όχι απευθείας, mm-hmm, μπορεί να αναμετρηθεί διαμέσου τρίτων. Αλλά αυτό δεν αφνερεί. Αυτό βεβαίως δεν έχει να. Ναι, ναι, ακριβώς. Δεν το κάνει λιγότερο σημαντικό και με τραγικές συνέπειες. Γι' αυτό όποιος είναι σήμερα υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολεμοκάπηλος, εκτός από το γεγονός ότι, είναι αρνητής της δημοκρατίας. Mm-hmm. Δημοκρατία σε ομοσπονδιακή βάση, σε ομοσπονδιακό κράτος δεν μπορεί να υπάρξει. Λοιπόν, εκτός από ότι είναι αρνητής της δημοκρατίας, όχι της δημοκρατίας του λαού, της δημοκρατίας που διεκδίκησαν οι λαοί από τις μεγάλες δημοκρατικές επαναστάσεις, όλη την παράδοση της Γαλλικής Επανάστασης την πετάξει στα σκουπίδια. Mm-hmm. Ό,τι κατέκτησε στο δημοκρατικό πολιτισμό της Ευρώπης τον έχουν πετάξει στα σκουπίδια, η ομοσπονδιοποίηση της λεγόμενης, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο αρνητής της δημοκρατίας, στα πιο στοιχειώδη, στις πιο βασικές έννοιες. Είναι και πολεμοκάπηλος φύση και θέση, ανεξαρτήτως αν το καταλαβαίνει ή όχι. Γιατί τώρα θα σου έλεγα ότι υπάρχει μια μερίδα που δεν το αντιλαμβάνεται αυτό. Βεβαίως. Δεν το γνωρίζει, δεν είναι γιατί είναι απολύτιστη.
Έχει παραμυθιαστεί από αυτές τις ανοησίες περί ομοσπονδιοποίησης και τα αρέστα. Ότι είναι το νέο, το μεταμοντέρνο και το ωραίο. Και ότι η ενοποίηση, η ένωση, θα δούμε στο δεύτερο μέρος. Εξάλλου, αυτό δεν πλασάρουμε. Γιατί η Ελλάδα υπέβαλε στη δεκαετία του 60 τα χαρτιά της για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε ότι θα είναι έτσι ασφαλής. Όχι το 60. Λέγανε ναι, είμαι ασφαλής. Ναι. Αλλά στην πραγματικότητα, ποιος ήταν ο λόγος? Θέλω να πω, όχι. Ποιο είναι αυτό που πλασάρεται στον κόσμο επικοινωνιακά? Σωστό. Ότι γι' αυτό το λόγο είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυγόμε. Οι επιστήμονες εποχής, γιατί δυστυχώς είχαμε αυτό το πρόβλημα στη μεταπολίτευση. Mm-hmm. Στη μεταπολίτευση είχαμε μια αριστερά, η λεγόμενη προοδευτική παράταξη, όπως τη λέγαμε τότε, γιατί εντασσόταν και το Πασόκ μέσα σε αυτό, και δικαίως ως έναν βαθμό. Mm-hmm. Η οποία ήταν εξαιρετικά ευάλωτη στις αντιλήψεις του εχθρού. Στέρισε από τον πολιτικό της προβληματισμό την γνήσια επιστημονική θεμελίωση των πολιτικών της προταγμάτων και υπέταξε την όποια επιστήμη χρησιμοποιούσε στα πολιτικά της προτάγματα. Βεβαίως σήμερα ζούμε την απόλυτη εξαθλίωση, αποσάθρωση και πνευματική αποβλάκωση αυτής της λεγόμενης προοδευτικής παράταξης. Αλλά ακόμη και από παλιά υπήρχε αυτό. Mm-hmm. Ακόμη και όταν τα αιτήματα ήταν σωστά, τα προτάγματα ήταν σωστά. Αν κοιτάξουμε την περίοδο του 61-62, όπου η ελληνική διανόηση ακόμη εμπνεόταν από το μεγάλο πνεύμα της εθνικοπλαθεωτικής πάλης, αν δεν ξέρω στον καταρχητή, mm-hmm. θα δεις ότι τότε σύσσωμη είχε αρνηθεί τη σύνδεση με την ΕΟΚ. Γιατί? Για δύο βασικούς λόγους. Ότι εγώ κατέκτησα με αίμα ως λαός το δικαίωμα στην εθνική μου κυριαρχία. Και δεύτερον, έχω όλα τα προσόντα να εκβιομηχανιστώ και να γίνω μεγάλη, γρήγορα αναπτυσσόμενη οικονομία για να εξαλείψω τη φτώχεια, τη μετανάστευση και να προσευημερία του λαού. Τότε αυτά σκεφτόντουσα. Γι' αυτό όλοι μαζί το είχαν αρνηθεί. Με ξέρεις βεβαίως τους γνωστούς δοσύλλογους από την κατοχή. Καραμαλή, Εθνάρχη κλπ. Αυτή που υπέβαλε. Αυτά θα τα δούμε. Νομίζω ότι είναι ένας ωραίος επίλογος και πρόλογος ταυτόχρονα για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Την επόμενη Παρασκευή, λίγο μετά τις 6, θα δούμε την πορεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ κάπου θα πρέπει να κλείσουμε, γιατί θα ακολουθεί και μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή για τη διατροφική επάρκεια με σημαντικούς καλεσμένους, από όσο γνωρίζω, για αυτό το εγχείρημα του Θαλίν. Θα υποθούν αναλυτικά στη συνέχεια. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε σε αυτό το σημείο από τον Δημήτρη Καζάκη και από τη Γεωργία Μπάστα και από τον Μενέλαο Αναγνώστου, που τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επιμέλεια των βίντεο και γενικότερα για την επιμέλεια της εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, όπως είπαμε, την επόμενη Παρασκευή. Μην ξεχάσετε την έκτακτη εκπομπή την Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι. Λοιπόν, ο Δημήτρης Καζάκης είναι εδώ και θα απαντήσει σε πολλά ερωτήματα που έχουν να κάνουν με την... θα έχουμε και πλούσιο Σαββατοκύριακο, διότι θα συζητάνε τις πραγματικές δηλώσεις. Πραγματικές δηλώσεις. Έχει ενδιαφέρον, νομίζω, αυτή την ώρα. Πώς διαμορφώνεται το πολιτικό πλαίσιο, η πολιτική σκηνογραφία στο πάλκο που λέγεται Κοινοβούλιο. Λοιπόν, έχετε το περιθώριο να υποβάλλετε τις ερωτήσεις σας όλο αυτό το διήμερο, για να σας απαντήσει ο Δημήτρης Καζάκης τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι σε αυτή την έκτακτη εκπομπή. Λοιπόν, καλό απόγευμα, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς σε μια ακόμα ιστορική αναδρομή την επόμενη Παρασκευή. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα στο στούντιο του Ράδιο Χωρίς FM, η Γεωργία Μπάστα και ο Δημήτρης Καζάκης, σε μια ακόμη ιστορική αναδρομή, όπως κάθε Παρασκευή αυτή την ώρα. Η σημερινή εκπομπή, όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε, θα ασχοληθεί με την πορεία και την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς την προηγούμενη Παρασκευή ασχοληθήκαμε με τη γέννηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ιδέα της Ομοσπονδίας και της κατάργησης των κρατών, μια ιδέα πολύ πιο παλιά από όσο ίσως οι περισσότεροι γνωρίζουν, αφού την πρωτοσυναντάμε από την εποχή του Καρλομάγνου, όπως είδαμε. Ωστόσο, χρειάστηκαν αρκετοί αιώνες και διεργασίες για να υλοποιηθεί. Για όσους φίλους και φίλες δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν ζωντανά το πρώτο μέρος της εκπομπής, να πούμε ότι αυτή βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Ράδιο Χωρίς FM και μέσα σε αυτή θα βρείτε πολλά στοιχεία που αλλάζουν κατά πολύ, πιστεύω, την εικόνα που έχουμε για την ίδια τη βάση πάνω στην οποία στήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, τους πρωταγωνιστές της και τη λειτουργία της.
Πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς για τα καλά σας λόγια και τις παρατηρήσεις σας και να σας θυμίσω ότι μπορείτε να συμμετέχετε στην εκπομπή, η οποία είναι ζωντανή, με δύο τρόπους, είτε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@fm.gr, είτε μέσω SMS γράφοντας radio και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54529. Λοιπόν, να περάσουμε κατευθείαν στο ψητό. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήθελα να κάνω μια έκτακτη ανακοίνωση από έμαθα αυτή τη στιγμή. Εμένα, ξέρεις, δεν γνωρίζω. Ούτε εγώ δεν το γνωρίζω. Ναι, αυτό το πράγμα, ναι. Επιγόντως, και όμως αυτό είναι αποκλειστική είδηση, είναι του Χωρίς FM. Επιγόντως στέλνεται ο κύριος Τσίπρας στην Ισπανία να εξηγήσει στα εκατομμύρια των διαδηλωτών Ισπανών εργαζομένων και ανδρακορίχων το θαυμάσιο και εκτιμένο του Eurogroup. Α, μάλιστα, κατάλαβα τώρα. Εσύ αναφέρεσαι στο άνθρωποι... μη γυρίστε εδώ αν δεν κατακτήσετε ό,τι η Ισπανία και η Ιταλία. Προς Θεού, δηλαδή, αυτοί οι Ισπανοί εργαζόμενοι, δηλαδή. Τι δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβαν τίποτα. Τι δεν κατάλαβαν αυτοί οι Ισπανοί. Δεν κατάλαβαν πόσο θετική εξέλιξη ήταν το Eurogroup. Πόσο απ' έξω τους αφήσαν από μνημόνια. Δεν το κατάλαβαν αυτό. Γιατί θεώρησαν την περικοπή του μισθού που έγινε τώρα από τον κύριο Ραχώη αμέσως μετά τη συμφωνία για το. Ναι. Ως απέτηση της Τρόικας και της Ευρωζώνης. Και τρέχει αμέσως ο κύριος Τσίπρας να τους εξηγήσει πόσο θετικό είναι. Τώρα, μόλις γραφτεί μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα και αυτό γίνεται, όλα αυτά μαζί, θα τρέξει αμέσως στην Ισπανία να τους εξηγήσει. Λοιπόν, νομίζω... Και επειδή ξέρεις, εκεί οι Ισπανοί οι εργάτες δεν είναι όπως οι Έλληνες, δεν καταλαβαίνουν ούτε από πλαστικές σφαίρες. Γι' αυτό αποφασίστηκε εκτάκτως να μεταβεί η ειδική κλωβός του Πάπα, η Γιάλινη. Αυτή ναι, νομίζω ναι, ξέρουμε όλοι. Ώστε να κυκλοφορεί ανέπαφος ο κύριος Τσίπρας την ώρα που θα τους εξηγεί πόσο καλό είναι. Πόσο καλή η απόφαση υπέρ των τραπεζών είναι η απόφαση του Eurogroup και η στήριξη της Ισπανίας. Τι κέρδισαν αυτοί και τι χάσαμε εμείς. Ακριβώς. Αυτά που. Ναι. Νομίζω. Κατά τα άλλα, Ευρωπαϊκή Συνένωση των Λαών, των Εργατικών Τάξεων, ενάντια στη φιλελεύθερη Ευρώπη. Κοίταξε, υπάρχει ισότητα. Από ό,τι βλέπεις, σε όλο τον Νότο εφαρμόζονται τα ίδια μέτρα. Αυτό... Άρα έχουμε μια ισότητα των λαών. Τα ίδια μέτρα, τα ίδια δεινά, έτσι, από την Ελλάδα έως την Πορτογαλία. Το ΠΑΣΟΚ χρειάστηκε για να εκφυλιστεί, χρειάστηκε δύο μεγάλες εκλογικές αναμετρήσεις και μια τετραετία σχεδόν για κυβέρνηση. Το κόμμα του κύριου Τσίπρα χρειάστηκε να εκφυλιστεί πάλι δύο εκλογικές αναμετρήσεις μέσα σε διάστημα δύο μηνών και να γίνει εξωματική αντιπολίτευση. Μπράβο, ρε παιδί μου, τέτοια επιλογή, τέτοια κατάκτηση πρώτη φορά στη ζωή του. Πάμε με τη ουσία τώρα. Κάναμε τη μικρή μας παρένθεση. Όπως το συνηθίζουμε. Είμαι επηρεασμένος από το Χαρικλή. Από το. Από Χαρικλή. Θα μας πεις μετά. Πήγε στην παράσταση του Χαρικλή. Ναι, και μιλήσαμε κιόλας προσωπικά και ο ίδιος είχε την ιδέα να ξεκινήσουμε την επανάσταση από την Καλαμαριά. Θα ξεκινήσουμε τώρα, φαντάζομαι τώρα με τον Σεπτέμβρη πώς να το. Θα κάνουμε μια εκδήλωση όπως μου πρότεινε ο ίδιος, οι δυο μας. Και φαντάζομαι να ξεκινήσουμε από εκεί έτσι να αναθαρίσουμε λιγάκι. Να το διευκρινίσουμε, όχι καλή τεχνική εκδήλωση. Με βλέπεις να γίνει. Είπαμε, εντάξει. Ευτυχώς που γιατί μου λέγε κάποιοι κάτσε πρώτα, κάτσε χαμηλά στα καθίσματα. Εγώ προνοητικός πήγα κάτσε αυτά ψηλά. Ψηλά, ψηλά, εσύ στα πίσω έδρανα. Γιατί κάτι ξέρει ο παλιός ο μαθητής. Ναι, κάτι με το δήμαρχο εκεί τον έκανε η ρόμπα. Οπότε άσε λέω δεν είναι εδώ. Λοιπόν, πάμε πίσω, ναι. 50 χρόνια και παραπάνω και λίγο παραπάνω, επί Καραμαλή, από εκεί θα το πιάσουμε. Αυτός είναι ο οποίος ξεκινάει τις προσπάθειες για ένταξή μας τότε στην ΕΟΚ. Ναι, ξεκινάει η ΕΟΚ, με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που έχουμε πει, και το 61 μπαίνει θέμα σύνδεσης. Ακριβώς. Κυβέρνηση, ρε, τι θα γίνει. Λοιπόν, το πρόβλημα που υπήρχε τότε, το κορυφαίο πρόβλημα της Ελλάδας εκείνη την εποχή, ναι, ήταν η ανάγκη εκβιομηχάνησης. Πρέπει με ταχύτητα να εκβιομηχανιστεί η χώρα, προκειμένου να αποκτήσει μια ισχυρή παραγωγική βάση και να αλλάξει η σχέση της με την παγκόσμια οικονομία, αλλά και να δοθεί μια δυνατότητα ευημερία στον ελληνικό λαό. Αυτό είναι το ζήτημα.
το λέω έτσι, για την εποχή εκείνη το σύνολο της διεπιστημονικής κοινότητας στην Ελλάδα είχε περίπου ανάλογη τοποθέτηση. Δηλαδή είχε όλοι στρατευτεί στην ιδέα της εκβιομηχανίας της χώρας. Μάλιστα. Ακόμη και οι κυβερνήσεις λέγανε επισήμως ότι θέλαν να στηρίξουν, μάλιστα σε δύο πενταετή πλάνα που είχαν βγει τότε, κολοκύθια κυβερνητικά πενταετή, τα οποία ήταν της πλάκας. Καλά, και εκείνη την εποχή με αυτές τις αναταραχές, δηλαδή θέλω να πω, δεν ήταν μια σταθερή εποχή, οπότε αυτά τα πενταετή προγράμματα. Είναι ότι δεν θέλαν, απλά ήταν μια προσπάθεια να τάξουν στο λαό ότι θα υπάρξει ανάπτυξη και εμφανίσανε πενταετή πλάνα τα οποία στηριζόντουσαν στις εργασίες της ΕΠΑΝ και του Δημήτρη Μπάτσα και των άλλων επιστημόνων εκείνης εποχής, ώστε να δείξουν ότι και οι ελληνικές κυβερνήσεις, αν και δοσύλλογες, αν και μοναρχοφασιστικές, αν και κράτος του Purifoy και όλα αυτά τα πράγματα που ζήσαν εκείνη την εποχή, ωστόσο ήταν στρατευμένες σε αυτή την επιλογή. Το 1961 μπαίνει το θέμα της σύνδεσης με την ΕΟΚ και πετύχεται στα σκουπίδια η εκβιομηχανία της χώρας. Αυτό ήταν το πρώτο μεγάλο επίτευγμα της σύνδεσης με την ΕΟΚ. Ξεχάστε τη δυνατότητα εκβιομηχανία της χώρας. Ναι. Έχουμε τώρα την αγορά των 300 εκατομμυρίων με την οποία θα την κατακτήσουμε τα αγροτικά μας προϊόντα. Ωραία. Και εγώ να σου πω τώρα, γιατί το έχω εδώ μπροστά μου, έτσι το προφητικό, τη δήλωση που έκανε η ΕΔΑ το 59. Από το 59 είχαν ξεκινήσει οι πρώτες διεργασίες. Έτσι να τη διαβάσω, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Με τη σύνδεση της Ελλάδος στην κοινή αγορά έγινε ένα νέο μεγάλο άλμα προς την πλήρη πολιτική και οικονομική υποδούλωση της χώρας στα ξένα μονοπόλια. Η υποανάπτυκτη Ελλάδα ρίπτεται από την κυβέρνησή της βορρά στα πανίσχυρα δυτικοευρωπαϊκά τραστ και πρώτα απ' όλα στα δυτικογερμανικά. Η τύχη που αναμένει τη γεωργία μας δεν είναι καλύτερη. Θα αντιμετωπίσει το λησαλέο συναγωνισμό της Ιταλίας, της Γαλλίας και των αποικιών της. Ένα ζωφερό μέλλον ανοίγεται για τη χώρα μας. Αν σήμερα οι άνεργοι ξεπερνούν τις 250.000, αύριο θα διπλασιαστούν. Θα μπορούσε να είναι και σημερινό. Βέβαια. Το θέμα είναι ότι εκείνη την εποχή όλοι οι σοβαροί επιστήμονες της χώρας, σε μια ανεξάρτητα από την καταγωγή και την αφετηρία της ο καθένας, όλοι συμφωνούν ότι αποτελεί καταστροφή η ΕΟΚ για την ελληνική οικονομία. Και μάλιστα ένας από αυτούς, ο οποίος δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι ανήκει στους αριστερούς, κάθε άλλο παρά αριστερός ήταν με τους όρους που χρησιμοποιούσαμε με την αριστερά την εποχή εκείνη, γιατί όποιος δεν τολμούσε να πει ότι είναι σοσιαλιστής ή κομμουνιστής, πολύ περισσότερο λέγανε αριστερός. Η λογοκρισία ήταν ολίγο άγρια. Ακριβώς. Λοιπόν. Ένας από αυτούς ήταν ο Δημοσθένης ο Στεφανίδης. Ο Δημοσθένης ο Στεφανίδης ήταν συντηρητικός. Διετέλεσε και οικονομικός σύμβουλος του Παπάγου και μετέπειτα του Εθνάρχου Καραμαλή, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο, το Οικονομικό Πρόβλημα της Ελλάδος εκείνη την εποχή, το οποίο δασκόταν και στο Πανεπιστήμιο καθότι ήταν και καθηγητής. Ήταν από τους καθηγητές που παρά το γεγονός ότι είναι συντηρητικός, άφηνε πάρα πολλά στους φοιτητές του. Είναι αυτή η ιδιορυθμία που η γνώση, το βάθος και το πλούτος της γνώσης σου είναι τέτοιο που μπορεί να ωφεληθεί ακόμη και αυτός που διαφωνεί μαζί σου. Και αυτό είναι το χάρισμα του δασκάλου, ενός καθηγητή, δηλαδή πραγματικά είναι καθηγητή. Που είναι ανεξάρτητο από πού προέρχεσαι. Ναι, γιατί ο άνθρωπος, άνθρωπος, ας πούμε, ασκείται στην επιστήμη του και ασκείται με τέτοια με συνέπεια και με πάντα αφήνει. Λοιπόν, είχε γράψει ένα βιβλίο μεγάλο, το οποίο ασχολείται βεβαίως και με την ένταξη της ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Και αφού λέει πάρα πολλά πράγματα, στην ουσία θα μπορεί να λέει, για παράδειγμα, ότι ο αγροτικός πληθυσμός θα μείνει, λέει, λιγότερο από το μισό. Μάλιστα. Πρόβλεψη. Ότι η βιομηχανία δεν θα μπορέσει να αναπτυχθεί και θα συντριβεί. Ότι η Ελλάδα θα μετατραπεί σε μια οικονομία υπηρεσιών φτηνής εργατικής δύναμης, φτηνής εργασίας όπως το λέγε, και εκτεταμένης παρατουριστικής αγοράς. Το ότι θα φτάσουμε στο σημείο να πεινάει, να εξαρτάται από εισαγωγές τροφίμων η Ελλάδα, πράγμα ανήκουστο για εκείνη την εποχή. Τώρα, πραγματικά αυτό είναι σαν να έχει γραφτεί σήμερα, δηλαδή, και έχει γραφτεί πριν 50 χρόνια περίπου. Και πρόβλεψε την πλήρη χρεοκοπία δημοσιονομική και πολιτική και οικονομική της Ελλάδας σε περίπτωση ένταξης της στην ΕΟΚ, καθότι λέει, όπως λέγε, όλες οι τηλωνιακές και οικονομικές ενώσεις του παρελθόντος
ήταν μηχανισμοί εκμετάλλευσης των ισχυρών οικονομιών, των ανδύναμων οικονομιών από λίγες ισχυρές και οδήγησαν στη μετατροπή των λιγότερων ισχυρών οικονομιών σε ερείπια. Αυτό έλεγε το 1961. Αυτό το βιβλίο, να το ξαναπούμε, τον τίτλο μπορεί, δηλαδή όποιος μας ακούει και θέλει να ανατρέξει και είναι να πολύ πάρει, δύσκολο το βιβλίο. Είναι δύσκολο. Δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο. Λοιπόν, είναι δύσκολο να το βρει ακόμη και σε παλαιοπωλείο. Μάλιστα. Δυστυχώς. Θα ήταν πολύ σημαντικό, έτσι ξέρεις, αν μπορούσες ναι. να... Γιατί... Υπήρχε όλοι, ακόμη και ο Πεσμαζόγλου την εποχή εκείνη ήταν διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος. Ακόμη και αυτός έβγαλε μια ομιλία εκείνη την εποχή, μια μπροσουρίτσα που βγήκε σε μπροσουρίτσα μετά από την Τράπεζα της Ελλάδας, ναι. σε μικρό βιβλιαράκι δηλαδή, όπου θέτει μια σειρά προϋποθέσεις για τη σύνδεση με την ΕΟΚ και την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ, όπου κάνει 37 προϋποθέσεις. Όπου διαβάζοντας το ο άλλος, καταλαβαίνει ότι είναι αδύνατο να εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις αυτές. Με βάση αυτές τις προϋποθέσεις θα μπορούσαμε να μπούμε επιτυχώς στην ΕΟΚ. Δηλαδή, μιλάμε για το ύψος της παραγωγικότητας, την εξειδικής εργασίας, το επίπεδο παραγωγής και ανάπτυξης βιομηχανίας, το ζήτημα της ανάπτυξης αγοράς, την αδυναμία να σου επιβάλλουν ειδικές περιοριστικές πολιτικές, το άνοιγμα των αγορών, όλα αυτά πράγματα, τα βάζε εκεί πέρα. Λοιπόν, το ίδιο έκανε αργότερα και ο Ξενοβονταζολώτας σε μια μπροσούρα που έβγαλε το 1973 κατά μεσής της Χούντας, όπου έλεγε το εξής. Ήταν παραπιστικός, όπως συνήθως είναι αυτοί οι τίτλοι των ανθρώπων που υπηρετούν το καθεστώς, αλλά μέσω της νομιμότητας θέλουν να σου πούνε, σου χτυπήσουν και ένα καμπανάκι. Πρόσεχε εδώ. Ναι, λοιπόν, και έλεγε ότι η αγροτική μας οικονομία έχει κάθε δυνατότητα να σαρώσει την ευρωπαϊκή αγορά. Με την προϋπόθεση ότι δεν θα μας κλείσουν τις πόρτες οι Ευρωπαίοι, ότι δεν θα μας βάλουν ειδικές ποσοστώσεις, ότι δεν θα υπάρχει κοινή αγροτική πολιτική, ότι δεν θα υπάρξει ειδική προστατευτική πολιτική των βορειών χωρών εναντίον των νοτίων, ότι δεν θα παρεμβαίνει στη δική μας ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής η ΕΟΚ. Μια σειρά άλλα πράγματα. Δηλαδή, ό,τι ακριβώς συνέβη. Ό,τι έχουμε υπογράψει. Ναι, ό,τι ακριβώς συνέβη, λέει. Και το λέει έτσι, θα σαρώσει η ΕΟΚ στην ΕΟΚ αυτό, ναι. αρκεί να μην υπάρξουν αυτά. Και μετά ακριβώς αυτά είναι που υπήρξαν με την ΕΟΚ. Γιατί Δημήτριο Εθνάρχης δεν άκουσε κανέναν από αυτούς τους. Δεν θέλω να πω, οι οικονομολόγοι αυτοί είναι οικονομολόγοι του καθεστώτος. Δεν είναι κάποιοι οικονομολόγοι, ναι, όπως είπαμε. Το να πει εδώ ότι έλεγε εκείνη την εποχή, η ΕΔΑ είναι γνωστός κομμουνιστικός δράκος, ναι, μίασμα κτλ. Την αφήνουμε την ΕΔΑ. Προφανώς. Απλά θέλω να πω, επειδή εσύ αναφέρεις και είναι πολύ σημαντικό, μια σειρά από οικονομολόγους. Έχει ενδιαφέρον, επειδή έχω τα πρακτικά της συζήτησης του ζητήματος της σύνδεσης με την ΕΟΚ στη Βουλή εκείνη την εποχή. Είναι εντυπωσιακό ότι ακόμη και οι βουλευτές της ΕΡΕ, δεν μιλάμε για την Ένωση Κέντρο, η οποία ήταν αναφανδόν εναντίον, αλλά ψήφιζε υπέρ, δηλαδή είναι αυτό το πασόκικο, είμαι ενάντια, αλλά ψηφίζω υπέρ. Έτσι, ναι. Ναι. Λοιπόν, για το καλό της χώρας. Για το καλό της χώρας, ναι. Λοιπόν, το ίδιο συνέβαινε και με τους βουλευτές ΕΡΕ. Δηλαδή, διατύπωναν ερωτήματα. Πού πάμε εξυπόλυτοι, τι θα πάθουμε, τι θα γίνουν. Και μόνο δύο ή τρεις. Με εξαίρεση τον Εθνάρχη, ναι. και μόνο και κανένα δύο άλλοι βουλευτές, κυρίως ο Παπαλιγούρας, υπουργός Συντονισμού Οικονομικών, αν θυμάμαι καλά την εποχή εκείνη, ήταν φουλ ευρωπαϊστές. Στο όνομα της πατρίδας και του έθνους, θα έπρεπε να καταθέσουμε τη δική κυριαρχία της χώρας στο χαρτοφυλάκιο της ΕΟΚ, προκειμένου οι μεγάλες δυτικές δυνάμεις να το αξιοποιήσουν, να το μετατρέψουν σε χρηματιστικό ομόλογο. Αυτή ήταν η όλη φιλοσοφία τους. Mm-hmm. Λοιπόν, απέναντι σε αυτό αντιστάθηκαν, υπήρξαν πάρα πολλές φωνές που φώναζαν, που έλεγαν, ρε παιδί μου, τι πάτε να κάνετε, που πάμε. Και συντηρητικές φωνές. Γιατί δεν τους άκουσαν. Μάλιστα, έχει ενδιαφέρον ότι όλες οι ενώσεις παραγωγών, αυτό mm-hmm. πρέπει να το ξεχάσουμε, η Ένωση Βιομηχάνων, ο ΣΕΒ της εποχής, mm-hmm. δεν λεγόταν ΣΕΒ, λεγόταν έτσι, άλλο, και οι επιμέρους ενώσεις που ήταν, για παράδειγμα, επιπλοποιή, βιομηχανή παπουτσιού, δέρματος, δηλαδή κλάδι της μηχανής, κλάδι, ναι. όλοι έθεσαν θέμα όχι στην ΕΟΚ. Ναι. Είχαν τεθεί ενάντια στη σύνδεση. Λοιπόν, ποιοι ήταν υπέρ. Λοιπόν, οι τραπεζίτες, ο του θαύματος. Είχαμε τους τραπεζίτες, ναι. και φυσικά τους εφοπλιστές. Μάλιστα. Οπότε,
Αυτό καθόριζε ότι τα πιο ισχυρά κομμάτια της επιχειρηματικής ελίτ της χώρας ήταν με την ΕΟΚ, άρα ελέγχανε το πολιτικό σύστημα, αυτοί ελέγχουν το πολιτικό σύστημα, άρα ήταν εκεί. Ο κύριος Εθνάρχης είχε και επιπλέον λόγους. Τον κρατάγανε οι Γερμανοί για τη συνεργασία τους στην κατοχή. Εδώ θέλω να μπεις, δεν παίχτηκε ένα παιχνίδι εκείνη την εποχή ανάμεσα στο γαλλογερμανικό άξονα, την ΕΟΚ δηλαδή, και μια ένωση που είχε σχηματίσει η Αγγλία. Δηλαδή ήταν πάλι το ίδιο παιχνίδι όπως προπολεμικά. Αγγλία ή Γερμανία, τι θα επικρατήσει στην Ευρώπη. Ναι. Προσπαθούσε να δημιουργήσει η Αγγλία, προσπαθούσε, έμεινε αρκετό χρονικό διάστημα εκτός ΕΟΚ. Εκτός. Mm-hmm. Και είχε σχηματίσει ένα δικό της έτσι κάπως. Ναι, ήθελε να παίξει ένα ρόλο μέσω της κοινοπολιτείας και μέσω των ΕΖΕΣ, δηλαδή των χωρών που ήταν με ελεύθερη ζώνη εμπορίου, που είναι η Σκανδιναβία και τις χώρες τις λεγόμενες κάτω χώρες. Ναι. Έπαιζε ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό σιγά σιγά έπεσε έξω και τότε εντάχθηκε η Αγγλία στην ΕΟΚ. Εγώ νομίζω σε μεγάλο βαθμό η επιλογή της Αγγλίας δεν κατευθυνόταν μόνο τότε εκείνη την εποχή μόνο λόγω αντιθέσεων με την ΕΟΚ, με το γαλλογερμανικό άξονα. Ναι. Υπήρχαν και πολύ έντονες αντιθέσεις και με τους Αμερικάνους. Οι Αμερικανοί χρειαζόντουσαν ένα πάτημα για να πιέσει την ΕΟΚ ώστε να μπορεί να κρατιέται σε ισορροπία ο γαλλογερμανικός άξονας, όπου ο ισχυρός παράγοντας ήταν η Γαλλία, δεν ήταν η Γερμανία τότε. Ήταν η Γαλλία. Ο Ντεγκόλ δηλαδή. Και ήταν μια Γαλλία η οποία είχε οριοθετηθεί απέναντι στην Αμερικανική επιρροή. Είχε φύγει από το ΝΑΤΟ, δεν δεχόταν δηλαδή μάλλον να μπει στο ΝΑΤΟ και ακολουθούσε ανεξάρτητη ιμπεριαλιστική πολιτική, επεκτατισμού δηλαδή, στις στηριζόμενες αποικίες της ή προσπαθώντας να στηριχτεί στις δικές αποικίες και στον τρόπο που ήθελε να προσαρτηθεί ή να προσαρτήσει να διεισδύσει σε οικονομίες του ΝΟΤΟ. Οι Γερμανοί είχαν εξασφαλίσει τις προσβάσεις στην Ελλάδα και μέσω της Γερμανίας ερχόταν και η Γαλλία από πίσω. Λοιπόν, μέσω του Εθνάρχη, λοιπόν. Του Εθνάρχου. Που, όπως είπαμε, είχε ένα ύποπτο παρελθόν. Ναι, τουλάχιστον. Ναι, το λέω έτσι εγώ. Ναι. Ένα ύποπτο παρελθόν το οποίο η Γερμανία το έχει. Το ξέρει. Φυλαγμένο στα σιρτάρια. Στα κοιτάπια, ναι. Λοιπόν, ήξεραν ποιοι ήταν. Όπως και για πολλούς σημερινούς. Έτσι τον ανάγκασαν. Να πάρουμε όμως υπόψη το εξής, ότι το 1961 πάλι η βρωμιά έγινε. Παρά το γεγονός ότι υπήρξε σοβαρό πρόβλημα και μέσα στο κόμμα Τσερέ και με την αντίθεση του Ευρωπαϊκού, της Ένωσης Κέντρου και φυσικά Τσερά, υπήρχε μεγάλος κίνδυνος να μην μπορεί να περάσει αυτή η ιστορία. Πηγαίναμε σε απανωτές εκλογές, δεν τελειώνανε τετραετίες τότε και αυτά. Ναι. Λοιπόν, ο Εθνάρχης με ευρωεκουμικό τρόπο περνάει τη σύνδεση μια νύχτα στο κοινοβούλιο. Λοιπόν, εκβιάζοντας βουλευτές, καταστάσεις και όλα αυτά τα πράγματα και την πέρασε ως σύνδεση και όχι ως ένταξη. Λοιπόν, η ένταξη έρχεται μετά την. Έρχεται, ναι, μετά από 20 μετά χρόνια. Μετά θα το δούμε, ναι, μετά από 20 χρόνια. Μετά όπως τη Χούντα και. Λοιπόν, το ενδιαφέρον είναι ότι το μεγάλο δράμα της ιστορίας είναι ότι προκειμένου οι Βρετανοί να επιτρέψουν την σύνδεση με την ΕΟΚ, τότε οι Βρετανοί ακόμη δεν είχαν προσχωρήσει και υπήρχαν διαθετικά συμφέροντα, μας επιβάλλουν την αναγνώριση του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου και τη ρύθμιση του προπολεμικού δανείου. Παρά το γεγονός ότι το 1944 υπήρχε συμφωνία ανάμεσα στην ελληνική πλευρά και την αγγλική πλευρά να μην αναγνωριστεί ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος και μονομερώς η Αγγλία να τον καταργήσει μαζί με το προπολεμικό χρέος ή ό,τι είχε μείνει από το προπολεμικό χρέος εκείνη την εποχή. Η Γαλλία είχε κάνει με πρωτοβουλία της, είχε παρτηθεί από το Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο. Βεβαίως όταν ακούστηκε ότι συζητάει η Ελλάδα τη ρύθμιση του χρέους, ξαναήρθε να πάρουμε αυτό. Εντάξει, λοιπόν, αφού ανοίξαμε εμείς. Έτσι λοιπόν η σύνδεση της Ευρωπαϊκής με την ΕΟΚ τότε μας έφερε πολλά καλά. Πρώτον, μας έφερε ξανά τη ρύθμιση του προπολεμικού χρέους, μέχρι τότε οι ελληνικές κυβερνήσεις κρατούσαν μια σχετικά σταθερή θέση.
ότι δεν μπαίνουμε σε αυτήν την ιστορία, αν και αν και πιεζόντουσαν πάρα πολύ, ναι, σε κάθε... Νομίζω σε κάθε ευκαιρία αυτό το ζήτημα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, μας είχαν αποκλείσει από δανεισμούς, για την Ελλάδα είχαν αποκλείσει δανεισμούς από την Παγκόσμια Τράπεζα της Διεθνής Νομίζω που είχαμε εκείνη την εποχή. Μόνο οι Γερμανοί μας δίναν κάτι δανειάκια. Έτσι για να τρώνε η πολιτική μας, όχι τίποτα σοβαρά. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα δεν υπήρχε τίποτα, αλλά και η οικονομία δεν ζήτησε τίποτα. Τότε, σας λέω, χωρίς δανεισμό, ναι, είχαμε διψήφια ποσοστά ανόδου της οικονομίας. Διψήφια. Και αυτό να τα ακούνε αυτοί που λένε σήμερα ότι χωρίς δανεισμό δεν μπορεί να πάει οικονομία. Λοιπόν, χωρίς δανεία και χωρίς μάλιστα ξένα κεφάλαια. Νομίζω ότι πια δεν γνωρίζουν άλλο δρόμο. Δηλαδή με τις επιλογές τους. Έτσι, δεν γνωρίζουν. Όχι, μιλάμε για τον απλό κόσμο, δεν μιλάμε τώρα για τον απλό κόσμο. Ο απλός κόσμος, εντάξει, είναι λογικό. Και λοιπόν, να μπερδεύετε και να βομβαρδίζετε καθημερινά, ναι, 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 έτσι, λέω, με πολύ συγκεκριμένες. Δεν είναι κάτι, ας πούμε, που είναι σύμφυτο, ας πούμε, την οικονομική ανάπτυξη της χώρας όπως παρουσιάζουν οι σύγχρονοι γελοί τύποι που τους βγάζουν στα κανάλια. Λοιπόν, τώρα, το ένα είναι το χρέος. Το δεύτερο είναι η σύνδεση. Το δεύτερο που πληρώσαμε, λίγα και κρυβά, είναι το άνοιγμα της βιομηχανικής αγοράς στα βιομηχανικά προϊόντα της Δύσης και βεβαίως η αυλαία που έπεσε στην προσπάθεια της βιομηχανικής χώρας. Mm. Τελειώνει εκεί. Πριν ξεκινήσει καν. Ναι, στην ουσία είναι πριν ξεκινήσει. Πριν ξεκινήσει, τελείως. Ωστόσο, οφείλουμε να πούμε, παρά τον άναρχο, έντονα κερδοσκοπικό και κοινωνικοπεριβαλλοντικά καταστροφικό τρόπο εκβιομηχάνησης που γινόταν εκείνη την εποχή, οφείλουμε να πούμε ότι είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα αποκτάει ισχυρή βιομηχανική παραγωγική βάση, παρά το γεγονός ότι δεν είναι αυτή που χρειάζεται, ούτε γίνεται με τους όρους. Mm. Για παράδειγμα, ακόμη και μέχρι την δεκαετία του 70, επιβίωνε μια ισχυρή βιοτεχνική βιομηχανική δραστηριότητα γύρω από την ναυτιλία. Δηλαδή, στις βιοτεχνικές βιομηχανικές δραστηριότητες γύρω από το λιμάνι και τις αποθήκες του Πειραιά, θα έβρισε ο καθένας οτιδήποτε αφορούσε την υποστήριξη της ναυτιλίας σε μηχανικά ή ανταλλακτικά προϊόντα από αναλώσιμα ή όχι. Από ειδικές φλάτζες μέχρι τονισμένα μεταλλικά ανταλλακτικά, οτιδήποτε. Ναι. Ό,τι χρειαζόταν η διεθνής ποντοπόρος ναυτιλία μπορούσε να βρεθεί στις βιοτεχνείς βιομηχανίες γύρω από τον Πειραιά που ανθούσαν εκείνη την εποχή και μάλιστα σε τιμές πολύ καλύτερες από το που μπορούσε από οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου. Αυτή καταστράφηκε ολοκληρωτικά. Έτσι, δεν έχει μείνει απολύτως τίποτα. Την ίδια εποχή αναψώνταν πολύ γρήγορα, με πολύ ψηλούς ρυθμούς, κλωσσοδουργία στην Ελλάδα. Ναι. Είναι άλλο ένα μεγάλο δράμα που μας κόστισε πολύ ακριβά μετά. Το τρίτο ήταν η ανάπτυξη ξύλου. Ξυλουργική βιομηχανία, με όλες αυτές, τεράστια ανάπτυξη τις εποχές αυτές. Το ίδιο είναι υποδηματοποιή και δέρμα. Λοιπόν, αυτές οι βιομηχανίες είχαν κάνει πραγματικά μεγάλη τρομακτική ανάπτυξη. Για να δούμε για την κλωστοδουργία, είχαμε φτάσει πώς φαίνεται η ανάπτυξη. Δεν φαίνεται μόνο από τους ρυθμούς ανόδου, αλλά από τα μεγέθη των επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, τα κλωστήρια Μουζάκη φτάσανε να έχουν 6 ναι. ή 8 εργοστάσια. Η Πειραϊκή Πατραϊκή 10. Δηλαδή, μιλάμε για εκτεταμένες επιχειρήσεις, τεράστιες για τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας. Αυτά τα πράγματα ήταν υπερπαραγωγές. Ben Hur, λοιπόν, για την οικονομία. Όλα αυτά τα πράγματα δεν στηριζόντουσαν βεβαίως, όπως λέγεται, ηλιθιωδώς από τους σημερινούς ή από τους λακέδες του φιλελευθερισμού στον πρωτοσταθετισμό. Ο πρωτοσταθετισμός έδινε τη δυνατότητα να αξιοποιηθεί. Ναι, δεν έχει σημασία. Πάντως έτσι αλλιώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ναι, ναι. Λοιπόν, να στηριχτεί η εσωτερική παραγωγή και η δυνατότητα να επεκταθεί και αναρτηθεί η παραγωγικότητα της εργασίας. Χωρίς προστατευτισμό στην παραγωγή δεν μπορεί να υπάρξει παραγωγή. Και άρα δεν μπορεί να ξεπεράσει εκείνο το μεγάλο handicap, γιατί τι γίνεται. Για την ανάπτυξη παραγωγής δεν είναι ρίχνω λεφτά και αυτόματα αποκτάω την παραγωγικότητα της Γερμανίας. Ναι. Αυτά είναι ανοησίες. Μπορούν να τα λένε μόνο άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με την παραγωγή. Για να μπορέσω να έχω ανάπτυξη παραγωγής θα πρέπει να επενδύσω χοντρά και μέσα σε ένα διάστημα μιας πενταετίας έστω, ναι, να υπολογίσω στο να μπορέσω να αποκτήσω εγώ την παραγωγικότητα της Γερμανίας.
σε ένα κλάδο. Δεν σου λέω τώρα. Ναι. Ωραία. Στα 5 χρόνια τι κάνω? Δεν πρέπει να προστατεύσω εγώ το τομέα παραγωγής μου αυτόν που επενδύω χοντρά. Που έχω ρίξει. Ναι. Γιατί ξέρω ότι θα είναι κάτω από το επίπεδο ισορροπίας η ανάπτυξη αυτού του κλάδου. Εσκεμμένα για να μπορέσει να ισορρευτεί γρήγορα η παραγωγική δυναμική που χρειάζεται για να αναπτύξω την παραγωγικότητα της εργασίας. Για να έχω αυτό το αποτέλεσμα. Για να έχω πολύ υψηλή απόδοση μετά από 5 χρόνια. Για να το κάνω αυτό πρέπει να μπαίνω μέσα για μια πενταετία. Mm. Να μπαίνω μέσα ή τέλος πάντων. Ναι, όσο μπαίνω μέσα εγώ όμως θα πρέπει να με προστατεύει κάποιος. Γιατί άμα δεν με προστατεύει, δεν θα μπορώ να το κάνω. Γιατί θα μπουν τα Lidl, τα. Οποιοδήποτε άλλο να μου πουλήσει φτηνά. Και γι' αυτό και δεν το κάνω. Και συντρίβεται. Γι' αυτό ακριβώς δεν μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα σε μια οικονομία που έχει ανοιχτές αγορές. Ανοιχτά σύνορα. Δεν μπορεί να συμβεί. Αυτή είναι η απάντηση στο ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη. Ναι, το είπε κάποιος πρόσφατα. Ναι. Λοιπόν, στοιχειοδός, δεν θα επενδύσει κανείς. Ακριβώς. Στην ανάπτυξη της παραγωγής, όταν για τα 5 χρόνια που του χρειάζεται, ας πούμε, για να μπορέσει, ή τα 3, έτσι, δεν λέω 5 επαναγκαστικά. Εντάξει, για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό το σχέδιο και να μπορέσει να πάρει όχι μόνο τα λεφτά του πίσω, ακριβώς, να υπάρξει χωρίς προστατευτισμό δεν μπορεί να αναπτυχθεί η παραγωγή, είτε πρωτογενής είτε δευτερογενής. Πρωτογενής εννοούμε την αγροτική οικονομία, δευτερογενής μιλάμε για τη βιομηχανία με την ευρεία έννοια της. Mm-hmm. Με την ευρεία έννοια της. Ορυχεία, ηλεκτρισμός, ενέργεια, μεταποίηση και φυσικά ένα σοβαρό κομμάτι της μεταφοράς που είναι, των μεταφορών που είναι συνέχεια της βιομηχανίας. Της βιομηχανίας. Αν και σήμερα οφείλουμε να πούμε ότι η έννοια της βιομηχανίας έχει πλατείνει πάρα πολύ. Μιλάμε για τη βιομηχανία του τουρισμού. Να. Γιατί οι καθητοποιημένες μορφές οργάνωσης παραγωγής απαιτούν, για παράδειγμα, όταν αναπτύσσεις ένα τομέα, να τον αναπτύσσεις καθοποιημένα και οριζόντια. Με αυτόν τον τρόπο μιλάνε και λένε για βιομηχανία του τουρισμού, ενώ ο τουρισμός υπηρεσίες. Τι βιομηχανία είναι? Ναι, αλλά άμα δεν έχεις αντίστοιχα αναπτύξει τη βιομηχανία κατασκευών, αν δεν έχεις αντίστοιχα αναπτύξει τη βιομηχανία που έχει να κάνει με τα logistics μεταφοράς, της μεταφοράς τουριστών και εμπορευμάτων, αντίστοιχα όλα αυτά τα πράγματα, δεν μπορείς να έχεις ανεπτυγμένη τουριστική αγορά. Ακριβώς. Λοιπόν, με αυτή την έννοια. Αλλά θέλω να πω ότι χωρίς προστατευτισμό δεν μπορούμε να δούμε παραγωγή. Αυτή είναι η εσωτερική λογική της παραγωγής. Αυτοί που έχουν ανεπτυγμένη παραγωγή την απέκτησαν γιατί είχαν ισχυρό προστατευτισμό στα πρώτα στάδια της. Και τώρα, όποτε χρειάζονται, επαναφέρουν τον προστατευτισμό εκεί που τον χρειάζονται για να μπορέσουν να κυριαρχούν στις διεθνείς αγορές. Η έννοια της ελεύθερης αγοράς δεν αφορά ελεύθερη αγορά. Είναι σαν να λέμε, ρε παιδί μου, ελεύθερη αγορά, όπου, ξέρω εγώ, ο ένας είναι γίγαντας και ο άλλος είναι νάνος. Λοιπόν, και να λέμε, να τους βάλουμε να τρέξουν με τον ίδιο ρυθμό για να φτάσουν πρώτο. Ποιος θα φτάσει πρώτο? Δηλαδή, και βεβαίως, εν τω μεταξύ, μπορεί και να σε πατήσει και ο γίγαντας και να τελειώνεις, ας πούμε, εκεί έξω. Πριν ξεκινήσεις. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συμβεί. Για να μπορέσει μια να φορά ονάνος... συνέβη με τη Χελώνα. Πάει, τελείωσε. Λαγός και Χελώνα, ξέρεις. Αλλά εντάξει, παιδιά, αυτό. Εκεί ήταν όμως ένας τύπος όπως το σκέφτηκε. Ήταν μια άλλη περίπτωση. Είχε έμπνευση. Αυτό το πράγμα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Και έτσι μπήκαμε στη λογική, όταν πλέον δεν γινόταν, να έχουμε ξένα κεφάλαια. Να έρθουν οι ξένοι κεφαλαιοκράτες. Λοιπόν, όταν όμως έρχεται το ξένο κεφάλαιο, δεν έρχεται για να αξιοποιήσει παραγωγικά πλεονεκτήματα εδώ. Έρχεται να αξιοποιήσει τα υψηλότερα ποστά κέρδους που μπορεί να πετύχει με βάση το τι του προσφέρει σαν ευκαιρία. Δεν έρχεται να κάνει αυτό που θες εσύ. Μάλιστα. Έρχεται να κάνει αυτό που θέλει αυτός. Που θέλει αυτός. Για να έρθει να κάνει αυτό που θέλεις εσύ, πρέπει εσύ να οργανώσεις ένα σχέδιο ανάπτυξης παραγωγής σου και να δεις εκεί που πραγματικά χρειάζεσαι ξένη τεχνογνωσία, ξένη τεχνολογία και όλα αυτά, αν υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια να επενδυθούν σε αυτούς τους τομείς, με όρους αμοιβαία υποφελής. Και αυτοί να κερδίσουν, εντάξει, για να έχουν κίνητρο να έρθουν, αλλά και εσένα να σου μείνει. Όχι αυτοί οι ανοησίες που ακούγαμε από το. Yeah. Πώς τον παιδοβούβαλο, τον. Πώς τον Βενιζέλο. Όχι τον άλλον, τον Αγουλωμάτη, ας πούμε. Λοιπόν, με τα πατομπούκαλα που φοράει. Το Μάνο. Όχι μόνο, το Σαμαρά. Αχ, καλέ μου, είπες παιδοβούβαλο. Εντάξει. Παιδιά, έχουμε πολλά. Στο μυαλό μου είναι πολλά τα παιδοβούβαλα. Που είπε ο άνθρωπος, τι είπε? Ναι. Θα δώσουμε, λέει, το σιδηρόδρομο, θα κρατήσουμε όμως τα δίχτυα υποδομών. Ναι. Λοιπόν, ναι, εδώ να τους πλακώσει το ξύλο είναι. Αυτά είναι τα ανέκδοτα της κυβέρνησης. Δηλαδή, κρατάμε τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις και κόστη του δικτύου, γιατί το δίκτυο θέλει και μακροπρόθεσμες επενδύσεις,
υψηλού ρίσκου και πολύ χαμηλής απόδοσης. Έως ελάχιστη. Για να κάνεις μια επένδυση δικτύου, θέλεις, ας πούμε, πώς να το πούμε, προοπτική 20 ετίας, αν θα σου το αποδώσει αυτό το πράγμα. Τα κρατάμε εμείς, γιατί αυτά κοστούν βόρα, και δίνουμε το φιλέτο, δηλαδή την άμεση απόδοση, τη χρήση της υποδομής, την απόδοση στον ιδιώτη. Τι ωραία, ρε παιδί μου, που περνάμε στο Ελλάδα. Δηλαδή, ούτε καν αυτό που προσπάθησε να κάνει η Θάτσερ. Η Θάτσερ τι είπε? Μιλάω για τη φιλοσοφία της, δεν μιλάω για το. Τι είπε, ό,τι έγινε. Ναι, για το τι έγινε, λοιπόν, τελικά. Είπε, ωραία, ιδιωτικοποιώ τους σιδηροδρόμους για να μπορεί να επεκταθεί το δίκτυο. Αυτό είπε. Είπε, ιδιωτικοποιώ, γιατί ο ιδιώτης είναι καλύτερος από το κράτος και θα μου επεκτείνει το δίκτυο. Το αποτέλεσμα ήταν να χαθεί το 1 τρίτο του δικτύου, του ήδη υφιστάμενου δικτύου από τις ιδιωτικοποιήσεις, να γίνει πανάκριβο, να αποτελέσει σοβαρό πρόβλημα η ακρίβεια του σιδηροδρόμων, η αγγλική ακρίβεια, ειδικά των σιδηροδρόμων, το έχω υποστεί κι εγώ. Μαθημένος από την Ελλάδα, κοίταγα τον πίνακα των δρομολογίων που λέγανε 17 και 35 στην πλατφόρμα ΤΑΔΕ, θα δείξει το τρένο. Και πήγα 17 και 36. Και το έχεις χάσει. Bye bye. Του μένε και φύγει. Λοιπόν, θέλω να σου πω. Μιλάμε ότι οι άνθρωποι και είναι. Ναι, αλλά με την θατσερική πολιτική τα χάσανε όλα αυτά. Και μάλιστα στις περιοχές, ας πούμε, που παλιά ταξίδευε το τρένο, πολλοί, ας πούμε, όσοι έχουν παρακολουθήσει ή έχουν διαβάσει τη σειρά του Sherlock Holmes, ας πούμε, του Conan Doyle, ή αντίστοιχες εποχές όπου κυριαρχεί, δεσπόζει το τρένο, πάντα ξέρουν ότι το τρένο τους πήγαινε παντού. Είχε φτιάξει το αποτέλεσμα, τα 2/3 των δευτερογερών προορισμών του σιδηροδρόμου να καταληφθούν. Αυτό εξανάγκασε το κράτος να το επανεθνικοποιήσει το δίκτυο. Λοιπόν, τώρα ξέρεις, όσο μιλάς για το τρένο, σκέφτηκα το εξής. Επειδή ο σιδηρόδρομος, το τρένο είναι πονεμένη ιστορία και είναι μεγάλη ιστορία, υπόσχομαι ότι θα κάνουμε μία εκπομπή. Γιατί υπάρχουν πολλοί ειδικοί που δεν βγαίνουν στα κανάλια, δεν τους προτιμούν οι συνάδελφοι, οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και το σιδηρόδρομο και το τι έχει συμβεί στη χώρα, έτσι πρέπει και να παλαιότερα και νεότερα, και θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να μας βοηθήσει ο Μενέλαος, να μας βάλει σε μια μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε. Πριν από αυτό όμως, συγγνώμη με τον Μενέλαο, να θυμίσουμε ότι όποιος θέλει να επικοινωνήσει για να στείλει ερωτήσει οτιδήποτε, πέρα από το να γράψει το μήνυμά του στο ράδιο κενό, το μήνυμα και αποστολή στο 54529, επίσης email μπορεί να στείλει στο info@papakihorisfm.gr. Ωραία, πάμε να ακούσουμε. Επιστροφή εδώ, συντονισμένη πάντα στο ράδιο Χωρίς FM, σε μια ακόμη ιστορική αναδρομή, στο στούντιο Δημήτρης Καζάκης και Γεωργία Μπάστα. Και ασχολούμαστε σήμερα, όπως έχουμε πει, για την πορεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ήδη αναφέρει ότι έγινε η σύνδεση. Η σύνδεση. Οφείλουμε να πούμε ότι μετά πέρασε μια πολύ μεγάλη περιπέτεια η χώρα. Ακριβώς. Οπότε αυτό σταμάτησε, έκατσε αυτό. Έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι οι πλέον ευρωπαϊστές ήταν εκείνη την εποχή, μάλιστα δεν σηκώνει δεύτερη κουβέντα, όποιος έγραφε ενάντια στην ΕΟΚ. Ναι. Έβλεπε τα κελιά της χώρας από το εσωτερικό τους, ήταν η Κούντα. Η Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, ήταν και Ελλάς Ελλήνων Ευρωπαίων. Καθότι, όπως έλεγε ο δικτάτορας, Παπαδόπουλος, όποιος θεωρούσε ότι όποιος ατασσόταν στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, αποτελούσε αλλοεθνή, αλλόφιλο ή τέλος πάντων μίασμα κατά του ελληνισμού. Λοιπόν, και συστηματικά η Ελλάδα τότε επί Χούντας συστηματικά προπαγάνδιζε υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Ενότητας των λαών και τα λοιπά. Βεβαίως οφείλουμε να πούμε ότι και η ΕΟΚ φρόντισε τα μέγιστα για να υποστηρίξει τη Χούντα του Παπαδόπουλου, καθότι δεν την ένιξε καθόλου η αλλαγή αυτή του πολιτεύματος. Οι δε Γερμανοί
Δεν ξέρω πώς κράτησαν, δεν ξέρω τόσο δημοκράτες ήδη, πώς κράτησαν αυτές τις επαφές και συνέχισαν βεβαίως. Και δυστυχώς βγήκαν χαμένοι από αυτήν την ιστορία, καθότι ο ελληνικός λαός έκανε το απρόβλεπτο. Ναι. Ξεσηκώθηκε, δεν το περιμένανε. Και έγιναν αυτά που έγιναν, οπότε χάσαν τα μεγάλα συμβόλαια με τη Χούντα που είχαν συμφωνήσει. Όμως ο Καραμαλής, πάλι ο Δημάρχης, έρχεται και διασώζει τα περισσότερα από αυτά με ειδική συνταγματική διάταξη, που τους τα πληρώσαμε εμείς βεβαίως, παίρνοντας δάνεια από τους ίδιους. Πήραμε δάνεια για να διακλείσουμε τα συμβόλαια. Τα συμβόλαια που είχαν κλείσει, που είχαν κλείσει με τη Χούντα. Μπράβο. Α. Λοιπόν, έτσι πήγαμε. Δεν τα καταγγείλαμε εμείς από τη στιγμή που γίνανε συμβόλαια με όχι, τη Χούντα. Μάλιστα, υπήρξε η ομόθυμη τοποθέτηση, ναι, όλων των κομμάτων της Βουλής πλην της Νέας Δημοκρατίας και του Εθνάρχου, ναι, ο οποίος εξαργύρωνε επιταγές, πολιτικές ή άλλες, δεν ξέρω. Για τις πολιτικές ξέρουμε, ναι, για τις άλλες. Λοιπόν, ο οποίος πέρασε ειδική διάταξη στο Σύνταγμα και ενώ το Σύνταγμα αυτό, τη τερατογένεση του 1975, mm-hmm, που αποκαλούμε Σύνταγμα σήμερα, βέβαια θα μου πεις ακόμη και αυτή η τερατογένεση, το σημερινό τερατούργημα που λέγεται σύγχρονο καθεστώς, το καταπάτησε ακόμη και αυτό. Λοιπόν, δεν δέχτηκαν ούτε καν να παραστούν στη Βουλή το σύνολο των πολιτικών κομμάτων τη αντιπολιτευσή, από την Ένωση Κέντρου μέχρι την Κομμουνιστική Αριστερά, με το ΚΚΕ δηλαδή, η Ενωμένη Αριστερά ήταν τότε. Mm-hmm. Όλοι οι αριστερά δεν δέχτηκαν, χώρισαν όλοι μαζί. Και μάλιστα οι βασικοί εισηγητές ή αντιεισηγητές του Συντάγματος ήταν από κοινού. Ένας από αυτούς ήταν ο Κωνσταντίνος Τσάτσος. Ναι, εντάξει, αυτό το τότε ξέρω. Ο οποίος τελικά προς το τέλος της ζωής του, μάλλον προσιδίας μερικές φορές τα ονόματα. Προσυδειάζουν έτσι στο χαρακτήρα του ανθρώπου, mm, στουρνάρα, κοτρώνα. Δεν έχουν βγει τυχαία τα ονόματα. Είδες. Ναι. Λοιπόν, και ο Τσάτσος, παρά το γεγονός εκείνη την εποχή, υπεράσπιζε τη δημοκρατία, έβαζε ζητήματα ΕΟΚ και όλα αυτά τα πράγματα, με εξαίρεση ένα πολύ μικρό κομμάτι της αριστεράς, το οποίο είχε πιστεί από τη Χούντα ότι είναι ανθυλληνική η στάση το να είσαι ενάντια στην ΕΟΚ. Ναι, αυτό τώρα είναι λίγο οξύμορο. Προσπαθώ να το κατανοήσω. Ένα μέρος της αριστεράς είχε, ναι, πιστεί από τη Χούντα ότι είναι ανθυλληνική η στάση και αντεθνική το να είσαι ενάντια στην ΕΟΚ. Περιγράφεις τον Κυρκό. Ήταν Κυρκός εποχή. Λοιπόν, ο οποίος μας έλεγε μάλιστα εκπληκτικά πράγματα, φοβερά πράγματα. Όχι μόνο ο Κυρκός, αυτό το λεγόμενο κουκουέ ιστορικού. Ναι, ναι, ναι. Υπήρχε βέβαια μια τάση μέσα, πολύ μικρή, και που είναι λόγω δημοκρατίας. Ακούγονταν πάρα πολύ. Είναι η δημοκρατία που λέει, λέγε εσύ ότι θες, εγώ σε γράφω στα παλιά μου παπούτσια. Λοιπόν, που έλεγε το εξής, τότε είχε προτείνει την πλήρη ταύτιση με τον Καραμαλή, ναι, στο όνομα των εθνικών κινδύνων που περνούσε η χώρα και στο όνομα το να μην επιστρέψει η Χούντα. Με το φόβητο της Χούντας έρχεται ο Εθνάρχης, μας περνάει ένα αντιδημοκρατικό σύνταγμα, ναι, μας περνάει και προγραμματίζει την ένταξή μας στην ΕΟΚ και μας περνάει βεβαίως τη λογική του Καραμαλής, οι τάγκς, σωστά, που μας περνάνε εκείνη την εποχή, και ένα μικρό κομμάτι της αριστεράς, μικρό, δεν αντιπροσωπεύει παραπάνω το 1,5% σε εκλογικές αναμετρήσεις της εποχής εκείνης, φεύγει από την παραδοσιακή θέση όλων των δημοκρατικών δυνάμεων που ήταν ενάντια στην ΕΟΚ και προσετερίζεται τη λογική της Χούντας, άρα και του Καραμαλή. Η Χούντα έλεγε αντεθνική ενέργεια η στάση ενάντια στην ΕΟΚ. Ο Καραμαλής έλεγε με την ΕΟΚ για να γλιτώσουμε από τη Χούντα. Ποια Χούντα, αφού ο ελληνικός λαός την έριξε τη Χούντα. Τέλος πάντων. Και αυτό το υιοθετούν και επίσημα και αυτό το μικρό κομμάτι της αριστεράς που έχει πει τις μεγαλύτερες ανοησίες, τα πιο πρόστιχα πράγματα για την εποχή εκείνη. Βεβαίως ο κύριος κορμός των δημοκρατικών δυνάμεων της εποχής εκείνης, που ήταν το ΠΑΣΟΚ που κυριαρχεί βεβαίως εκείνη την εποχή, αφού απορροφά βλέπε και ένα πολιτικά πολύ μεγάλο κέντρο, κομμάτι την Ένωση Κέντρου. Ένωση Κέντρου και φυσικά το ΚΚΕ. Ναι. Ήταν ενάντια στην ΕΟΚ, ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο, πολύ δικαιολογημένα. Ήταν το σύνθημα που χρησιμοποιούσε. Δεν ήταν το σύνθημα, ήταν μια πραγματικότητα. Ναι, αυτοί μας το επιβάλλαν τη Χουντάρα. Ναι. Το ΝΑΤΟ με τα στρατιωτικοπολιτικά μέσα και η ΕΟΚ για να ελεηλατήσει τη χώρα. Δεν το προλάβανε. Εκεί ήταν ο λαός που τους πρόλαβε, στη γωνία. Μετά λοιπόν
Λέγαν έτσι είστε, ωραία, θα τη φορέσουμε διαφορετικά τη δουλειά. Λοιπόν, ο μεγάλος όγκος του ελληνικού λαού καταψήφισε την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Αυτό όμως, ως γνωστόν, δεν σημαίνει απολύτως τίποτα στην Ελλάδα. Γιατί γίνεται πάντα αυτό που θέλουν τα ξένα αφεντικά. Είναι θέμα ανάγνωσης του μηνύματος. Ναι. Ξέρεις. Λοιπόν, είναι απίστευτη η συζήτηση που γίνεται αυτή τη μέρα, αυτή την εποχή. Το παραμύθι που πουλιέται είναι απίστευτο. Όπως για παράδειγμα ότι ανοιγόμαστε, τα τρία ήταν τα βασικά επιχειρήματα που χρησιμοποιήθηκαν. Το πρώτο είναι η ασφάλεια της χώρας. Με την ΕΟΚ, η ΕΟΚ μας προστατεύει από τα σύνορα απέναντι στην Τουρκία. Στην Τουρκία. Το δάμε και αυτό. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι η ελληνική οικονομία ανοίγεται σε 300 εκατομμύρια καταναλωτές. Mm-hmm. Και το τρίτο είναι ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι, να το προσέξουμε λίγα και αυτό, ναι, θα αποκτήσουν μισθούς και επίπεδο αποδοχών Γερμανίας. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά απίστευτα που λέγονταν τότε μας οδήγησε το 81 στην ένταξη. Στην πλήρη ένταξη. Έγινε παρά και ενάντια. Πάλι ο Εθνάρχης, εξαργυρώνοντας επιταγές πολιτικές και άλλες, ενδεχομένως, και ενώ η κυβέρνησή του κατέρεε, πάει το 80, κατέρεε με δεδομένο την άνοδο των δημοκρατικών δυνάμεων, ναι, και κατά κύριο λόγο του ΠΑΣΟΚ, που είχε σαφέστατη θέση μέχρι τότε ενάντια στην ΕΟΚ. Ναι. Και ενάντια στην ένταξη. Και σωστά, δηλαδή θα μπορούσαμε να διαβάσουμε. Έξω από την ΕΟΚ τη μονοπωλία. Ένας από τους, έχει ενδιαφέρον εδώ να πούμε ότι ένας από τους πιο ανελαστικούς υποστηριχτές της εξόδου ή της μη ένταξης της χώρας στην ΕΟΚ ήταν ο κύριος Σιμίτης, ο οποίος το 1977 είχε βγάλει ένα ειδικό βιβλίο, ναι, που έλεγε «Η καταστροφή που έρχεται» και αφορούσε την καταστροφή που ερχόταν με την ένταξή μας στην ΕΟΚ. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να διαβάσει κάποιος αυτός που δεν το βρει, καθότι ο κ. Σιμίτης το είχε στα απεταξάμενα αυτά. Α, το έχει αποσύρει αυτό, ε. Ναι, το έχει αποσύρει την κυκλοφορία, το έχει, ναι, έχει πληρώσει για να πεταχτούν στα χέρια στη Γαλλιβουργία τα αντίτυπα. Πού να ξέρετε. Στην Ψυκάμινο. Πού να ξέρετε τώρα, ναι, ότι εσύ έχει διαβάσει. Το έχω. Ναι. Ναι, λοιπόν, εντάξει, το βγάλουμε αντίτυπα αυτό. Λοιπόν, όπου λέει μέσα αυτά που έφτιαξε με την πολιτική του. Δηλαδή, ναι, θα οδηγηθούμε σε υπερδιώκωση του δανεισμού της χώρας και τελικά θα οδηγηθούμε στη χρεοκοπία, διότι θα στερηθεί η παραγωγή, η οικονομία, την παραγωγική της βάση, mm-hmm, θα στερίζεται όλο και περισσότερο στα δάνεια. Αυτό θα μας οδηγήσει αναγκαστικά σε μια χρεοκοπία, η οποία θα είναι η χειρότερη που θα υποστεί ποτέ η ελληνική οικονομία, αν και έχει υποστεί και άλλες χρεοκοπίες. Αυτά έλεγε ο Σιμίτης το 1977. Ναι, τα έλεγε το ΠΑΣΟΚ. Θα δούμε βέβαια όταν έλεγε το ΠΑΣΟΚ το περίφημο σύνθημα που είπε πως. Ναι, βεβαίως. Πως κατέριψε. Γιατί το ΠΑΣΟΚ όταν έκανε το κοινωνικό συμβόλαιο με το λαό πριν βγει στην εξουσία, έλεγε ότι θα κάνει δημοψήφισμα. Τότε, για την παραμονή. Επίσημα, όχι, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Επίσημα, ενώ υπήρξαν πάρα πολλές μελέτες, υπήρχαν πάρα πολλές μελέτες επιστημόνων σε όλους τους τομείς. Και μάλιστα το και το ίδιο το ΤΕΕ, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, είχε κάνει πολλές ημερίδες και επιστημονικά συνέδρια σχετικά με τη βιομηχανική ανάπτυξη και άλλες μορφές ανάπτυξης. Αν και όχι πάντα στο επίπεδο που επέβαλε η συγκυρία και το επιστημονικό δυναμικό που διέθετε η χώρα, ωστόσο όλα αυτά ήταν προσανατολισμένα στο αποδείξουν ότι δεν υπάρχει συμβατότητα της ελληνικής οικονομίας με την ΕΟΚ. Και άρα οποιαδήποτε ένταξή μας αυτήν ήταν απολύτως καταστροφική. Ναι. Από την απέναντι μεριά, ενώ υπήρξε μια χυδαιότατη προπαγάνδα στο στυλ θα σας χαρίσω, θα σας φτιάξω γεφύρια, αν δεν έχετε ποτάμια δεν πειράζει, θα σας φέρω και ποτάμια. Λοιπόν, δεν υπήρξε ούτε μία σοβαρή επιστημονική εργασία που να τεκμηρίωνε το αντίθετο. Δηλαδή δεν θα πάθουμε καταστροφή. Μάλιστα. Ακόμη και στη διαμάχη που γινόταν τότε μέσα στην κομμουνιστική αριστερά, ανάμεσα στο κουκουέ ιστορικού, στην ηγεσία του κατά κύριο λόγο, ας πούμε, με αυτή τη φιλοευρωπαϊκή προσήλωσή του του ευρωπαϊκού επαρχιωτισμού που είχε και απέναντι στο κουκουέ, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν πάρα πολλά, πως να είναι μια μεγάλη βιογραφία σχετικά με αυτήν, δεν υπήρξε όμως καμία σοβαρή μελέτη που να υποστήριζε
την επιχειρηματολογία που διατυπώνονταν τότε από τη μεριά αυτής της λεγόμενης αυτής της αποκαλούμενης κομμουνιστικής αριστεράς, που να έλεγε ότι θα φτάσουμε το επίπεδο των Γερμανών εργατών, ότι αυτό και τέτοια πράγματα. Βεβαίως όλα αυτά κλείνανε με το εξής επιμύθιο. Τι είναι η ΟΚ, ένα νέο πεδίο ταξικής πάλης. Ναι, ναι, αλλά και ο φασισμός το ίδιο είναι. Ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι τον αποδέχουμε. Ότι πρέπει να μπω μέσα. Λοιπόν, όλα είναι νέα πεδία ταξικής πάλης εκτός από το θάνατο. Ο θάνατος είναι, είναι μονοπλεύρος. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι δεν τον αποδέχεσαι. Δεν αποδέχεσαι αυτό το πράγμα. Αυτό ήταν ένα φλινάφημα, ας πούμε, που χωρίς να αποφεύγεται το ζήτημα συγκεκριμένα. Να μου πει συγκεκριμένα γιατί, σε τι θα με βοηθήσει, τι θα ωφεληθώ εγώ σαν λαός, σαν χώρα, σαν εργαζόμενος από τον ενταχτό στην κουβέντα. Ο προεκλογικός αγώνας του 81, ναι, μάλιστα, θύμιζε πάρα πολύ. Ήταν ένα προεώτιο αυτό που ζήσαμε πολύ αργότερα με τους προεκλογικούς αγώνες. Ο κύριος Ράλης, ναι, δεν θέλω ου. Ναι, ο Γεώργιος, ναι, Ράλης. Το τι του κόστησε αυτού του δεν θέλω ου, ναι, σε άπτη στην γαλλική υποφογάν. Λοιπόν, μοίρασε επιταγές, τις πρώτες επιταγές που ερχόντουσαν από την ΕΟΚ. Γύριζε στη Θράκη, θυμάμαι. Ναι. Και αλλού, και μοίρασε επιταγές στους αγρότες. Βέβαια, οι αγρότες τότε που είχαν δώσει αγώνα και αίμα να κρατήσουν τη γη τους και να φροντίσουν τα προϊόντα τους, δεν μας άγαν. Πήρανε τις επιταγές και ψηφίσανε Πασόκ. Λοιπόν, ψήφισαν ενάντια στην έλεξη. Ναι. Ενάντια στην, γι' αυτό ψήφισαν Πασόκ. Γιατί τότε το κυρίαρχο ζήτημα, εγώ το θυμάμαι. Το θυμάμαι, δηλαδή σαν να είναι τώρα, ήταν η πρώτη προεκλογική περίοδος, ενεργή δηλαδή με την έννοια ότι, ναι, έδινα και εγώ τη μάχη. Λοιπόν, το ζήτημα που συζητούσε όλος ο κόσμος είναι αυτό. Τι κάνω με την ΕΟΚ, τι κάνω με το ΝΑΤΟ και πώς θα βελτιωθούν τα οικονομικά μου. Δηλαδή το εισόδημα των εργαζόμενων, ναι, του συνταξιούχου κτλ. Ναι, ναι. Τρία πράγματα συζητούσε ο κόσμος. Αυτό. Δηλαδή αν κάτι έκριναν οι εκλογές του 81 είναι... Φεύγω από το ΝΑΤΟ, φεύγω από την ΕΟΚ και μου βελτιώνει τα οικονομικά μου. Αλλιώς θα σε πάρει και θα σε σηκώσει. Ναι. Λοιπόν, όταν ανέδειχθηκε το ΠΑΣΟΚ με συντριπτική πλειοψηφία, τότε, πλειοψηφία, ναι, πολύ μεγάλο το κύμα. Ναι, αν δεν υπήρχε η καταστολή, η άγρια τρομοκρατία, να θυμίσουμε εδώ, γιατί βεβαίως μιλάμε σε νεότερους, ίσως και παλιότεροι που τα έχουν ξεχάσει. Σωστό. Το 80 είχαμε νεκρούς στην Ελλάδα. Είχαμε το χτύπημα της μεγάλης διαδήλωσης του Πολυτεχνείου που κόστησε 2 νεκρούς, πολυάριθμους τραυματίες από την καταστολή, από την αστυνομία την ίδια. Δεν δικάστηκε κανένα, δεν τρέχει τίποτα, γιατί δεν δικάζεται. Το μονοπόλιο της βίας είναι, όπως έλεγε ο Άλεξ Βέμπερ, ότι το κράτος είναι το μονοπόλιο της βίας. Έτσι. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον να θυμίσουμε επίσης ότι ο ίδιος ο Ράλης είχε βγει στο κοινοβούλιο και έλεγε ότι αν συνεχίσετε έτσι θα ανοίξουμε τους τόπους εξορίας. Ναι. Την εποχή εκείνη. Η τρομοκρατία ήταν αφάνταστη. Όποιος ήταν μαθητής στην εποχή εκείνη και είχε εμπλακεί σε πολιτικές οργανώσεις και όλα αυτά τα πράγματα, ήταν πάρα πολύ εύκολο να βρεθεί στο αστυνομικό τμήμα να το παίρνουν δαχτυλικά αποτυπώματα ή οτιδήποτε. Η αστυνομοκρατία δεν συγκρίνεται με τη σημερινή. Ξέρεις, έχει σημασία που τα θυμίζεις αυτά, διότι και οι νεότεροι που κατηγορούν κάποιες γενιές, πάντα όταν παίρνεις τα πράγματα αποκομμένα και δεν τα βλέπεις σφαιρικά, έχει μεγάλη σημασία η ατμόσφαιρα στην οποία ζεις. Δηλαδή, το 70, μετά τη Χούντα, την πτώση της Χούντας, δεν σημαίνει ότι εκδημοκρατίστηκε η χώρα. Όχι. Και ζούσε, οι εποχές ήταν όπως οι σημερινές. Έτσι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πρέπει να το αντιληφθούν και οι νεότεροι. Να πω περιστατικά, ας πούμε. Έτσι, ότι ήταν πολύ ταραγμένες και δύσκολες εποχές μέχρι το 81. Την εποχή εκείνη, ας πούμε, που εγώ ήμουνα στο Λύκειο, υπήρχαν καταλήψεις, ας πούμε, καταλήψεις των σχολείων. Mm-hmm. Το μεγάλο κίνημα των καταλήψεων που υπήρχε στη δεκαετία του 70 προς το τέλος της δεκαετίας του 70. Μέσα από εκεί και εγώ πολιτικοποιήθηκα. Και ήταν έντονα πολιτικοποιημένη, ναι, σε εποχή. Την εποχή εκείνη η λογική των σχολείων ήταν οι φυλακές. Είναι μια φυλακή για τον μαθητή. Ναι. Αυτή ήταν η εκπαιδευτική πολιτική που ασκούσε η Νέα Δημοκρατία του Εθνάρχου.
Λοιπόν, όχι πως διαφέρει πολύ από τη σημερινή, αλλά θέλω να πω ότι ήταν αυτή η λογική. Εγώ θέλω να εξηγήσω λίγο και το γεγονός ότι ήρθε στη συνέχεια ο Ανδρέας, έτσι, το Πασόκ. Και εντάξει, γνωρίζουμε νομίζω και θα δούμε και στη συνέχεια τι συνέβη και ναι. Πώς πρόδωσε το λαό, αλλά και πώς εκτόνωσε πράγματα. Ναι, θέλω να... Και γιατί λατρεύτηκε εκείνη τη δεκαετία ο Ανδρέας, ναι, έτσι, από την πλειοψηφία του λαού. Ότι δεν είναι λόγο, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τώρα. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής, ότι εμείς θυμάμαι, ας πούμε, ότι σύσσωμη μαθητική κοινότητα, και εδώ μιλάμε σύσσωμη, δεν μιλάμε για 30 επαγγελματίες αντιδυσίες, ναι, που τους βάζει το κόμμα τους να πάρουν το σχολείο. Σύσσωμη η μαθητική κοινότητα έπαιρνε το σχολείο και το περασπιζόταν με νύχια και με δόντια μαζί με τους καθηγητές της. Και με πολλούς από τους, με γονείς, όχι πάντα όμως, πολλές φορές είχαμε έρθει σε αντιπαράθεση και με τους γονείς. Υπήρχαν ένα θέμα πάντα σε αυτό το ζήτημα. Έχει όμως ενδιαφέρον η παρουσία του κ. Κοντογιαννόπουλου, ναι, υφυπουργού παιδείας εκείνη την εποχή, ο οποίος μάλιστα στην πρώτη προσπάθεια μελούς του 15 μελούς να πει την αντίδυσή του σε αυτά που έλεγε, δηλαδή μπήκε μέσα στο σχολείο, ήμασταν υποκατάληψη. Ναι. Με κάλυψη των καθηγητών. Ναι. Από το, με τον Λυκειάρχη και τους άλλους καθηγητές, με κάλυψή τους. Mm-hmm. Άρα τυπικά ήταν λευκή κατάληψη, ήταν μέσα όλοι. Μάλιστα. Λοιπόν, έρχεται αυτός, συνοδεία αστυνομίας, και μούλησε ένας το 15 μελούς, ένας μαθητής μου, το 15 μελούς, πήγαινε να το απευθύνει το λόγο, διέταξε και το συλλάβανε οι αστυνομικοί και εξαφανίστηκε το παιδί. Λοιπόν, αυτά ζούσαμε τότε. Θυμάμαι αφίσες που είχαμε βγάλει διόχειρες και τις... κάναμε αφισοκόλληση. Ήταν μία στις δύο περιπτώσεις να βρεθούμε στο αστυνομικό τμήμα για σύλληψη για παράνομη αφισοκόλληση, όπου βεβαίως εκεί οι προφυλακισμοί για ένα παιδί 16-17 χρονών, έτσι, οι προφυλακισμοί, η διαδικασία αποτυπωμάτων ή όλα αυτά τα πράγματα, ή μετά ο εκφοβισμός της οικογένειας που πήγαινε πακέτο. Έπαιρναν τηλέφωνο στην οικογένεια και λέγανε δεν τρέπεστε τα παιδιά σας, πώς είναι και τα λοιπά. Τώρα, αν η οικογένεια ήταν συνειδητοποιημένη, κάλυπτε τα παιδιά, αλλά οι περισσότερες οικογένειες δεν ήταν συνειδητοποιημένες, φοβούντουσαν και αυτοί. Εγώ θυμάμαι ότι η πολιτικοποίηση εκείνη την εποχή συνδεόταν, όχι παιδί μου, πού πας να μπλέξεις, να χαλάσεις το. Πώς το λένε, να χαλάσεις το μέλλον σου. Όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι, ακόμη και από ανθρώπους που ήταν συνειδητοποιημένοι, που είχαν μια ολόκληρη αγωνιστική πορεία, αλλά δεν θέλαν το παιδί τους να το δούνε. Να τραβήξει τα βάσανα. Ναι, γιατί κοίταξε, ήταν, είπαμε, από το 40 και μετά η χώρα, επί όλες αυτές τις δεκαετίες. Ναι, ναι, μια άγρια καταστολή. Ήτανε, μπράβο. Λοιπόν, και σε αυτές τις συνθήκες έγινε η πολιτική μεταβολή. Ναι. Γι' αυτό ήταν πολύ σημαντική η πολιτική αλλαγή του 81. Ήταν πολύ σημαντική. Ήταν γιατί τεράστια. Σε όλες αυτές τις καταστάσεις άγριας τρομοκρατίας, ο λαός είχε το ανάστημα και τη θέληση να δώσει διέξοδο. Και αν σκεφτεί ότι δώσει 48% στο Πασόκ και 10% στο Κουκουέ, 58% σε εκείνες τις συνθήκες, ήταν επανάσταση στην πραγματικότητα. Ήταν ένας λαός αποφασισμένος να τα βάλει και με το ΝΑΤΟ και με την ΕΟ και να στείλει στο διάλογο του πάντου. Η λέξη αλλαγή είχε νόημα εκείνη την εποχή. Ακριβώς. Ήταν πραγματική. Έσπαγε τα δεσμά του. Ήταν δηλαδή είναι σαν έναν άνθρωπο, ας πούμε, που τον είχε σχωμένο σε μια πηγάδα και κλεισμένο από πάνω το καπάκι και πέταγε το καπάκι και έβγαινε ξαφνικά στον αέρα. Θυμάμαι τη γιορτή που γινόταν μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων που κατεβαίναμε όλοι. Όλες οι γειτονιές. Δεν έχει σημασία αν ήσουν μέλος του Κουκουέ, όπως ήμουν εγώ τότε. Ναι. Ή ήσουν Πασόκος ή οτιδήποτε. Δεν το λέγαμε κιόλας. Mm-hmm. Δεν ήταν εύκολο να το πεις. Έτσι, μόνο εμείς πιτσιρικάδες, ας πούμε, ναι, που θεωρούσαμε ναι, ναι, ναι. πολύ μεγάλη τιμή να έχουμε το ζεσπάσει ναι. στην Κολότσοπη και να φέρει το σιροδρέπα. Εγώ πιτσιρικά σε κάτι τέτοιο. Ναι, ήταν θουσιώδη. Οι παλιοί το τρέμαν. Δηλαδή, τρέμαν, δεν τρέμαν, απλά. Είχαν βιώσει άλλες καταστάσεις. Μιλάμε το πώς ξεχύθηκε όλη η Αθήνα. Όλες οι γειτονιές, όλες οι γειτονιές. Στην Κυψέλη έμενα τότε. Και εκεί μεγάλωσα. Όλες οι γειτονίες, οι πλατείες όλες να είναι κατάμεστες. Με κόκκινες ή πράσινες σημαίες. Και να γιορτάζει όλος ο κόσμος. Ήταν η πρώτη και τελευταία φορά που αγκαλιαστήκαμε Πασόκους. Δηλαδή, όχι πρώτη, η πρώτη. Εντάξει, υπήρχαν πολλές. Ναι. Η τελευταία φορά. Η τελευταία γιατί άρχισε η αντιστροφή με, τους, ναι, όχι, θέλω με να την πω, εκλογή. Θέλω να πω δηλαδή ότι ήταν πραγματικά ένας λαός ο οποίος, ρε παιδί μου, αποτείναζε σκλαβιά δεκαετιών και είχε τρομακτικές ελπίδες και αποφασισμένος να τα βάλει με τον οποιοδήποτε.
και είχε τρομακτική δύναμη το ίδιο το Πασόκ και ο Ανδρέας εκείνη την εποχή, αν ήθελε όντως να κάνει. Αν ήθελε, περίπατο. Έτσι, γιατί είχε πραγματικά το λαό μαζί του. Το δυστύχημα είναι, και εδώ θα πρέπει να πούμε. Εδώ λοιπόν τώρα είναι το θέμα. Το δυστύχημα είναι ότι θα πρέπει να πούμε ότι βεβαίως τα πρώτα δύο χρόνια το Πασόκ εξαναγκάζεται να μετρήσει. Η ηγεσία του Πασόκ. Να μετρήσει τι ακριβώς μετράει. Το συμφέρον του λαού ή το ιδιαιτερές συμφέρον εκεί πέρα. Το σύνθημα που θυμάμαι ακόμη και σήμερα που έλεγε το Πασόκ στην κυβέρνηση, ο λαός στην εξουσία. Ναι, σωστό, δηλαδή, μπράβο. Δεν μας σχέζει ρε νταλάρα, ας πούμε, εγώ παίρνω τον κουβέρνο και εσύ τράβα, εσύ στην εξουσία. Ναι. Λοιπόν, ο Κορβανάς είναι πολύ ωραία δουλειά. Όπως τώρα προσφάτως το ανακαλύπτει και ο Τσίπρας ως αξιωματική αντιπολίτευση. Ξέρεις γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση έρχεται με συμμετοχή στα μεγάλα έργα, με συμμετοχή σε επιχειρηματικές ενώσεις, με πολλά. Έχει πλέον άλλο λόγο. Πόσο μάλλον πέρασε εξουσία. Πάκρι. Λοιπόν, με την κυβέρνηση λοιπόν. Ναι, αλλά είχε από κάτω έναν κόσμο και οργανωμένο και μια οργανωμένη βάση. Σωστά. Αλλά και έναν ευρύτερο κόσμο που είχε απαιτήσεις. Οπότε λοιπόν του λέει το εξής. Πάρε διπλασιασμό ή τριπλασιασμό των εισοδημάτων σου. Ναι. Εκδημοκρατίζεται μόνο. Πώς το λένε, μέχρι σε ενός ορίου εκδημοκρατίζεται το συνδικαλιστικό κίνημα. Ναι. Το αποτέλεσμα. Μια έκρηξη, κυριολεκτική έκρηξη συλλογικών συμβάσεων και κλαδικών συμβάσεων, οι οποίες έφταναν στον εξαπλασιασμό των αμοιβών. Ακριβώς. Αυτό δεν οφειλόταν στο γεγονός ότι είχαμε γραφειοκράτες συνδικαλιστές. Οι συνδικαλιστές εκείνη την εποχή βγαίναν από παρανομία. Ουσιαστικά παρανομία. Ο Καρακίτσος διορισμένος από πάνω μας με τον Υπουργό Λάσκαρη, τότε Παναγία μου σώσε, δηλαδή έτσι και τολμούσαν να κάνουν απεργία, τους πιάνανε τα μεν ματ και μετά οι μπράβοι του εργοδότη. Δηλαδή δεν μένανε. Το να είσαι συνδικαλιστής ήταν μαγιά, μεγάλη μαγιά. Ναι, δεν το εξαργύρωνες μετά με βουλευτική. Λοιπόν, και τα κατόρθωναν όλα τότε, ρε παιδί μου, οι συνδικαλιστές. Ένα περίεργο πράγμα. Και οι εργαζόμενοι, σκληρά εργαζόμενοι, γιατί δεν υπήρχαν προνόμια. Δεν υπήρχαν εγώ είμαι συνδικαλιστής και παίρνω συνδικαλιστική άδεια και την κοπανάω. Ναι. Έτσι. Είμαι συνδικαλιστής και κάθομαι στα γραφεία του συνδικάτου. Ο συνδικαλιστής εκεί πέρα σκοτωνόταν στη δουλειά, απειλόταν συνέχεια την εργοδοσία, ήταν επικίνδυνο να σηκωθεί να φύγει και ταυτόχρονα κρατούσε και τους συναδέλφους του στον χώρο δουλειάς. Ήταν το σημείο αναφοράς για τους συναδέλφους του, η αγκίστρωση δηλαδή των υπολείπων συναδέλφων. Λοιπόν, τότε λοιπόν. Με την απελευθέρωση της δυναμικής των συνδικάτων, τα συνδικάτα πλέον αποκτούσε τρομακτική δυναμική. Mm-hmm. Και έτσι φτιάξανε συμβάσεις οι οποίες ήταν εκπληκτικές. Εκπληκτικές. Έτσι αυξήθηκαν τα μεροκάματα. Μάλιστα. Και αντίστοιχα και οι συντάξεις. Ναι. Το Πασόκ τρελάθηκε με αυτό. Σου λέει, κάτσε, τι γίνεται εδώ. Τον πλάκωσε ο ΣΕΒ. Έτσι. Και λέει τι θα γίνει, αφήσει τα συνδικάτα, μας αλλάξουν τα φώτα. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή, θα μειώσει. Οπότε τι έκανε, μας έφτιαξε την αυτόματη μαθηματική αναπροσαρμογή. Η αυτόματη μαθηματική αναπροσαρμογή, παρά το γεγονός ότι είναι ένα μέτρο το οποίο είναι καλό αν εφαρμοστεί πέραν των συμβάσεων, το Πασόκ το έφτιαξε με τέτοιο τρόπο ώστε να φρενάρει τη δυνατότητα των συνδικάτων να υπογράφουν πολύ πέρα από την αυτόματη μαθηματική αναπροσαρμογή συλλογικές συμβάσεις. Μάλιστα. Για να φρενάρει την έκρηξη των αυξήσεων που κατακτήσαν αυτό το κύμα που είχε μέσα από την συλλογική διαπραγματεύσει. Λοιπόν, τώρα για τα μεγάλα θέματα που ήταν το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. ΕΟΚ τότε. Ναι, λοιπόν, λέει, κάτσε να λύσουμε πρώτα τα εσωτερικά μας οικονομικά ζητήματα και θα το δούμε και μετά στην πορεία. Θα το δούμε. Ρίχνει το πρώτο το ζήτημα του δημοψηφίσματος. Να κάνουμε ένα ψηφίσμα, να δούμε ένα παιδί που θέλει. Τι θέλει ο λαός. Ναι. Όταν είδε όμως ότι ο λαός μετά από 2 χρόνια τον παρέκαμε, τον καταπαρέμβαλε και τον έριχνε πίσω. Όταν έβλεπε στο λαό, όμως ο λαός δεν υποχωρούσε. Σε αυτό το θέμα. Στη διάθεση. Ότι δηλαδή, άμα κάνει δημοψήφισμα, θα βγει ένα 38, ας πούμε, 67, 68, 70, όχι. Ίσως πολύ πολύ. Ναι. Οπότε θα τον δέσμευε χοντρά. Πήρε αυτήν την διάθεση του λαού και πήγε στις Βρυξέλλες και διαπραγματεύτηκε με την ολιγαρχία της ΕΟΚ. Και τους είπε. Τι θέλετε για να κρατήσω την Ελλάδα στην ΕΟΚ. Μάλλον, σου λέει, τι ανταλλάγματα μου δίνετε για να κρατήσω την Ελλάδα, γιατί εντάξει, ο λαός πίσω είναι... Εδώ, παιδιά, εδώ, ναι. Και έτσι προέκυψαν τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα και το μεγάλο φαγοπότη ξεκινάει. Τα πακέτα Ντελόρ.
Όχι, τα πακέτα λέω έρχονται μετά. Μεσογειακά ολοκληρωμένα έχουμε. Okay. Είναι τα πρώτα που μαθαίνουν τον αγρότη να θάβει τα αγροτικά του προϊόντα με επιδότηση. Μικρός ήμουνα τότε, φοιτητής, και ήμουν ενταγμένος βεβαίως. Εντάξει. Θυμάμαι, υπήρχαν αγρότες στη Θεσσαλία και αλλού, και στην Πελοπόννησο, ότι δεν αποδέχονταν την επιδότηση. Θυμάμαι αγρότη στην Πελοπόννησο, στην περιοχή μου, όπου έθαψε τα, όταν του είπαν να θάψει τα προϊόντα, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούν να υπάρχει διάθεση, ναι. Προϊόντων εκβιάζανε και έτσι, όταν είδαν ότι πολλοί αγρότες δεν αποδέχονταν την επιδότηση. Το θεωρούσαν τότε οι αγρότες να θάψει το προϊόν, που έχει δουλέψει, ο άλλος έχει σκοτωθεί, να το θάψει. Με τίποτα, δεν τα περνάνε. Οπότε το έκανα πολύ απλά. Συνεννοήθηκαν με την ΕΟΚ και είπε η ΕΟΚ ποσοστώσεις. Άρα, είτε θάψεις, είτε σου μείνει. Είτε σου μείνει, ό,τι οπότε, το ίδιο. Ναι. Οπότε πήγαινε θάψεις, να σου δώσουν την επιδότηση. Ναι. Λοιπόν, σε πληροφορώ τότε, εγώ είδα πιτσιρικά σώντας να κλαίνε αγρότες που θάβανε την αγροτική τους παραγωγή. Να κλαίνε κυριολεκτικά. Θυμάμαι ντομάτες που θάψανε στην Ηλία. Υπήρχε πολύ μεγάλη παραγωγή ντομάτας, γι' αυτό και υπήρχαν και εργοστάσια οικοσεργοποίησης ντομάτας εκείνη την εποχή, που ερχόταν το καλοκαίρι καλή ώρα από τώρα. Αυτή την ντομάτα της Ηλίας, θυμάμαι ουρές από τρακτέρ, ναι, να έρχονται στο εργοστάσιο Κύκνος, ναι, που υπήρχε τότε, για, την, για το περιττέ. Ναι. Ουρές μιλάμε, τώρα φέρνω απ' έξω. Ναι, ναι, θέλω να πω. Λοιπόν. Κοίταξε, τότε, αυτή ήταν η πρώτη γενιά που μπήκε σε αυτό το κόλπο, το οποίο της ήταν όταν, ξένο. Λοιπόν, τους απαγορεύσαμε τους προστούς και τα λοιπά και πήγανε και γινόντουσαν ουρές στα τρακτέρ, αλλά για τη χωματερή, ναι, και πετάγανε τις ντομάτες εκεί. Σου λέω, κλαίγανε αγρότες. Και αυτό το πράγμα, δεν ξέρω πώς, αλλά στη δική μου θύμηση έμεινε ταυτισμένο με εκείνη την, δεν ξέρω πώς το έχουν δει από τους ακροατές, εκείνο το ταινιάκι που δείχνει τους αντάτες του Ελλάς να παραδίδουν τα όπλα τους, ναι, στην Άρκηζα. Ναι, ναι, μπράβο. Το κλάμα που ρίχνουν. Το κλασικό αυτό, το ντοκιμαντέρ. Δεν ξέρω, σε δική μου συνείδηση ταυτίστηκαν αυτές οι δύο εικόνες. Δηλαδή το κλάμα του αγρότη για την ντομάτα που πέταγε στη χωματερή, ναι, με τα το όπλα, κλάμα του αντάρτη που παρέδιε το όπλο. Το όπλο του. Που το έχει τιμήσει. Ναι, κοίταξε, ο συμβολισμός είναι σωστός. Το δεν ίδιο, ξέρω, εμένα μου μείνει έτσι. Κατά κάποιο τρόπο το ίδιο πράγμα, έτσι. Ήταν και η εποχή, εντάξει, με τον ενθουσιασμό και τα λοιπά, τα ανακάλυψες όλα αυτά τα, ναι, πράγματα και σούμεναν, ας πούμε, τις εικόνες. Δεν είχαμε συνειδητοποιήσει σε τι βαθμό θα φτάσει αυτή η γάγκρινα, οφείλουμε, τουλάχιστον εγώ. Αυτό είναι το κομβικό σημείο που ξεκινάει πολύ έξυπνα, νομίζω, ναι, από το Πασόκ και από τον Ανδρέα, γιατί εκείνη την εποχή, τώρα μιλάμε Πασόκ, και την εποχή ήταν ο Ανδρέας. Δηλαδή, το δράμα είναι μια και ήμασταν τότε, μια και ήμασταν αυτή την περίοδο, να τα πούμε όλα. Ναι. Το δράμα είναι ότι αυτή η γάγκρενα δεν άφησε μόνο την κοινωνία απειραχτή. Πέρασε και στα πολιτικά κόμματα. Δηλαδή, εντάξει, το Πασόκ μοιράζονταν έτσι. Μία δραχμή έδινε στον αγρότη, 100 δραχμές κρατούσε ο κομματικός μηχανισμός και ο κομματικός κουρβανάς. Δεν ήταν όλοι λαμόγια. Όσοι όμως δεν ήταν λαμόγια, σηκώνονταν και φεύγανε. Το μισό θέλει. Ναι, ναι. Σου λέει τι να κάτσω να κάνω εδώ. Λοιπόν, απ' την άλλη όμως, το ίδιο πράγμα έγινε και στο ΚΚΕ. Όταν τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα αρχίσαν να εξειδικεύουν ειδικές χρηματοδοτικές πολιτικές για τους Δήμους, mm-hmm, το ΚΚΕ τότε ουσιαστικά έλεγχε τα 3/4 των Δήμων του Λεκανοπεδίου. Να πω τίποτα περισσότερο. Mm. Έτσι, με ιστορικούς δημάρχους, ιστορικούς δήμους. Έτσι. Ποιος έλεγε Κοκκινιά τότε και δεν έλεγε κομμουνιστής δημάρχος. Έτσι. Περιστέρη, κομμουνιστής δημάρχος. Δηλαδή Βύρονας, Κεσαριανή, μιλάμε για Κάστρα. Μεγάλες περιοχές. Ναι. Ξαφνικά στα κομματικά αρτήφ άρχισε να μπαίνει το εξής. Και πώς θα πάρουμε λεφτά τώρα εμείς που λέμε αποδέσμευση από την ΕΟΚ. Μάλιστα. Και άρχισε αυτή η ιστορία. Τώρα που μπήκαμε, καλό είναι που λέμε αποδέσμευση. Αλλά αφού είμαστε, δεν πρέπει να παλέψουμε ενάντια στις συνέπειες. Ποιες είναι οι συνέπειες? Να πάρουμε τα λεφτά, mm-hmm, αλλά να τα αξιοποιήσουμε διαφορετικά από ό,τι το χρησιμοποιεί η κυβέρνηση.
Μάλιστα. Και έτσι μπήκε το σαράκι. Ότι... και μέσα στο κουκουέ. Ναι. Χρησιμοποιούμε τα όπλα που μας δίνει ο καπιταλισμός. Αυτά που σου λέω δεν είναι τυχαίο, ότι ο τότε δήμαρχος ο Γενιάς ήταν από τους πρώτους που το έθεσε μέσα στο κουκουέ. Και μετέπειτα μεταξελίχθηκε σε δήμαρχο της Πειραιά, μπλεγμένο σε χοντρά σκάνδαλα, ιστορίες και όλα αυτά. Έτσι, δεν είναι τυχαίο. Μιλάμε η εποχή του 84-85. Και φυσικά αυτό που φέρνει πέρα από τη σαπίλα, γι' αυτό και άλλωστε και το κουκουέ συνυπεύθυνο τότε στο να μην, στο ότι δεν σηκώθηκε μέτωπο, όχι στις συνέπειες της ΕΟΚ. Να. Δεν σηκώθηκε μέτωπο στην ηθική κατάρρευση της κοινωνίας, κυρίως υπεύθυνη. Δηλαδή να δώσει μάχη για να ενδιαφερθεί για το προϊόν του αγρότης. Να δώσει μάχη στον εργάτη για να ενδιαφερθεί για το εργοστάσιο που πήγαινε να κλείσει. Να δώσει μάχη στο δημόσιο υπάλληλο. Να μάθει ότι ο δημόσιος υπάλληλος πρέπει να υπερασπιστεί τη δημόσια διοίκηση και το δημόσιο συμφέρον. Και να δώσει μάχη για τον εκπαιδευτικό, ώστε να υπερασπιστεί την παιδεία. Όχι πως δεν είχαμε ανθρώπους τέτοιους ή δεν είχε το κίνημα τέτοιους ανθρώπους. Είχε πάρα πολλούς ανθρώπους. Όλο ο μηχανισμός ήταν το θέμα πώς θα φάουμεν, θα φάουμεν, θα φάουμεν. Και από εκεί και πέρα χέστα όλα. Και επιπλέον, προκειμένου και όσο διαβρωνόταν η κοινωνία, τόσο περισσότερο διαβρωνόταν και ο συνδικαλισμός. Και έτσι ο συνδικαλιστής πρωτοστατούσε σε αυτή την ιστορία. Σε όλο αυτό το σύστημα. Πρωτοστατούσε. Γιατί να κάνω μάθημα εγώ στο σχολείο, όταν είμαι επαναστάτης, κομμουνιστής, αριστερός, συνδικαλιστής. Μη με είδατε. Την κοπανάω. Μια και μου δίνουν και το δικαίωμα. Καταλαβες. Ενώ ο παλιός ήταν αλλιώς. Έλεγε το εξής. Συνδικαλιστής είμαι, προοδευτικός είμαι, κομμουνιστής, ξέρω εγώ, δημοκράτης και οτιδήποτε, αλλά είμαι πρώτα και κύρια εκπαιδευτικός. Και πρέπει να ξεχωρίζω ως εκπαιδευτικός. Όχι ως κομμουνιστής, να το βράσω εγώ το κομμουνιστής. Έτσι. Δηλαδή, όπως θυμάμαι, το έλεγε ο Μακαρίτης, ο... πρόσφατα Μακαρίτης, ο Στοφανικός, το οποίο το ξεχνάει. Ο Καρακατσάνης, ναι. Μέλος του κόμματος την εποχή εκείνη, σε μια συνδιάσκεψη μεγάλη, όπου έλεγε το εξής. Το θέμα για έναν καλλιτέχνη δεν είναι να παρουσιάζει την κομματική ταυτότητα. Είναι να δείχνει το έργο του. Το έργο του τον κάνει κομμουνιστή. Όχι την κομματική ταυτότητα. Εντάξει, αυτή είναι λοιπόν, μεγάλη κουβέντα. Ή προοδευτικό, ή δημοκράτη, ή πατριώτη, οτιδήποτε. Όλα αυτά είναι. Πάλις, ναι. Εγώ μπορεί να αυτό προσδιορίζομαι όπως θέλω. Το θέμα γι' αυτό είναι ρίχνω ευθύνη και σε αυτό το χώρο, παρά το γεγονός ότι με νύχια και με δόντια κρατήσαμε το αποδέσμευση. Θα τα δούμε. Νομίζω ότι επειδή πρέπει να το τρέξουμε λίγο για να προλάβουμε κάποια θέματα σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτά είναι ωραία ζητήματα που θα τα δούμε και σε ξεχωριστές εκπομπές, γιατί είναι πολύ σημαντικά κομμάτια της νεότερης ιστορίας της χώρας, γιατί θα πρέπει να δούμε πώς από την ΙΟΚ έγινε Ευρωπαϊκή Ένωση, να φτάσουμε δίκαιο στο 92 σε ό,τι μας αφορά, ναι, αυτή τη διαδρομή. Πριν το δούμε όμως αυτό, θα πάρουμε μια ανάσα, όχι μουσική, με ένα έτσι ωραίο βιντεάκι που μας έχει ετοιμάσει ο Μενέλαος, τον Εθνάρχη, νομίζω θα δούμε έτσι να βγάζει αυτόν τον περίφημο λόγο τότε που υπέγραψε την ένταξη, και θα επιστρέψουμε. Σε άπτε στην γαλλική. Όχι, ήταν ελληνικά τότε. Ναι. Το είπε ελληνικά, αλλά καταλαβαίνω τι θες να πεις. Εντάξει, εγώ ήταν στα γαλλικά, ρε παιδί μου, μουσική. Λοιπόν, με αυτό το σας ευχαριστώ. Επιστρέφουμε στο ράδιο χωρίς εφέ. Μου θυμίζει Τι? Την ομιλία του Γκέμπελς στη Τσεχοσλοβακία, την υποκατάληψη και Τσεχοσλοβακία το 40, όταν έλεγε ο ίδιος ότι είμαστε σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια, γιατί ρε παιδιά, αντιστέκεστε. Εντάξει, λοιπόν, γερμανόφιλος ο Καραμαλής, θα είχε διαβάσει. Τότε είχε περάσει με τους Γάλλους. Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία κτλ. Εντάξει, αλλά πάντα υπήρχε ο γαλλογερμανικός άξονας, ναι, λειτουργούσε. Εντάξει. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν ήταν σε άλλο μπλοκ, ήταν, το ίδιο μπλοκ ήταν. Για να καταλάβουμε τι λέμε, αυτή η ομιλία έγινε σε αυστηρά επιλεγμένο κοινό πολιτικών. Το Ζάπιο, όπου έγινε η τελική υπογραφή, ήταν αυτό αποκλεισμένο με τόσες αστυνομικές δυνάμεις, ώστε να μην πλησιάζει κανένας Έλληνας πολίτης, περίπου όπως έγινε η τελευταία 23 Μαρτίου στην Ελλάδα. Ήταν τόσο λαοπρόβλητη η επιλογή. Λοιπόν, και φυσικά όπως καταλαβαίνετε, για να μπορέσουμε να το περάσουμε αυτό, έπρεπε να
Ποιο είναι το επιχείρημα τώρα που χρησιμοποίησε η κυβέρνηση επίσημα το 1984-85, συμβαίνει και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Mm. Αλλάζει τελείως η πολιτική του Πασόκ. Για μένα το 84 αποτέλεσε σταθμό για τον Πασόκ. Κομβικό μεταφράτηκες όργανο εξουσίας, της κυρίαρχης τάξης πλέον, άφησε τα παλιά ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά που είχε στην πολιτική και στον τρόπο αναφοράς στην κοινωνία και ενσωματώθηκε πλήρως. Το 84 γίνονται τα εξής καταπληκτικά. Πρώτον, πραξικόπημα στη ΓΕΣΕ, το περίφημο Μαύρο 5, για να ελέγξει τη ΓΕΣΕ και το συνδικαλιστικό κίνημα, το οποίο ήθελε ως μοχλό για να επιβάλλει την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, όπως λέγεται τότε, το 85, με την πολιτική λιτότητας. Τι μας λέγανε τότε? 2 χρόνια λιτότητας και θα βγούμε από το τούνελ. Μπράβο. Από τότε ξεκίνησε η λιτότητα, ακόμη να τελειώσει ο τούνελ. Λοιπόν, τότε και τώρα βρήκε είχε... βράχο το τούνελ. Βρήκε βράχο. Λοιπόν, τότε δεν είχαμε και το πρώτο μεγάλο δάνειο που πήρε ο Αντρέας. Τότε διαπραγματεύεται 2 τεράστια δάνεια. Μάλιστα. Το ένα ήταν ιδιωτικό, με τη Mitsubishi Bank. Μάλιστα. Για το οποίο όλοι οι συντελεστές σε εκείνης κυβέρνησης πρέπει να καθίσουν στο σκάμνι. Έτσι. Λοιπόν, και δεύτερον, το περίφημο δάνειο της ΕΟΚ, σε 2 δόσεις, το οποίο μας έφερε και το ΔΝΤ. Είναι η πρώτη φορά που εγκαθίστανται μόνιμη επιτροπή, ή μάλλον η Ελλάδα τίθεται μόνιμη εποπτεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και αυτό κατάκτησε ευρωπαϊκές οικογένειες. Το ΕΟΚ μας το έφερε και έλεγε τότε το δάνειο: θα σας δώσω τις δόσεις ανάλογα με το τι θα μου λέει το ΔΝΤ. Η εκθέση του ΔΝΤ. Ναι. Λοιπόν, το ΔΝΤ βεβαίως μας πήγαινε από τη λιτότητα σε λιτότητα. Η γνωστή συνταγή μία είναι, έχει ενδιαφέρον, έχει ενδιαφέρον να θυμηθούμε εκείνη την εποχή. Είναι η εποχή που ξαφνικά οι κυβερνήσεις δεν χρειάζονταν, δεν συνεννογιόντουσαν με την κοινωνία, έστω και με αυταρχικό τρόπο. Ναι. Ήταν η εποχή που ξαφνικά γίνεται το μεγάλο boom των συμβούλων. Φέρναμε ξενόφερτους συμβούλους για να μας μάθουν τα ξένα κόλπα. Ένας από αυτούς και από τους πρώτους που έμεινε τότε είναι ο Φον Σπράου. Ο Σπράος. Μάλιστα. Ο οποίος ήταν ένας από τους οικονομικούς δολοφόνους που επισκεπτόταν τη χώρα εκείνη την εποχή και είχε σαν σκοπό να προετοιμάσει τη δολοφονία του ελληνικού λαού και της χώρας. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική μια συνομιλία η οποία δημοσίευσε δημοσιογράφος, έγκυτος δημοσιογράφος, στην Καθημερινή, πολλά χρόνια πριν, που έλεγε ότι ήταν ανάμεσα στο διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος και στο Φον Σπράου. Φον Σπράου τον φωνάζανε συνδικαλιστές. Γιατί αυτός είχε ζητήσει να καταργηθούν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, να καταργηθούν η δυνατότητα ελεύθερης διαπραγμάτευσης, να καταργηθούν οι συμβάσεις, να μην υπάρχει εργατική νομοθεσία, να κατέβουν τα πάντα, να διαλυθούν τα ασφαλιστικά ταμεία. Τα πάντα. Ο άνθρωπος ήταν λοιπόν γαλαντόμος. Λοιπόν, και τον είχαν πει Φον Σπράου. Ναι. Σε μια συνάντηση Υπουργικού Συμβουλίου που ήταν και ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδας, τότε Δημήτρης Χαλκιάς, προσωπικός φίλος του Ανδρέα Παπανδρέου, λέει, αγανακτισμένο σε μια στιγμή, λέει, πού το πάτε? Είμαστε κοινοβουλευτική δημοκρατία. Οφείλει το κυβερνών κόμμα να ακούει τον κόσμο που είναι αγανακτισμένος. Πού θέλετε να το πάτε? Και απαντάει ο Φον Σπράου στην συνομιλία αυτή, λέει, κοιτάξτε να δείτε, αν χρειαστεί και 20% μπορούμε να μειώσουμε το εισόδημα των εργαζομένων. Το έχουμε μειώσει πολύ περισσότερο. Αυτό ήθελα να πω, ότι πήρε κάποια χρόνια, αλλά λοιπόν, τα κατάφερε. Τότε βεβαίως ο λαός ήταν διαφορετικός, οι οργανωμένες δυνάμεις ήταν διαφορετικές, το συνδικαλιστικό κίνημα ήταν διαφορετικό ακόμη. Βεβαίως άρχισε να το τρώει η σαπίλα, η διαφθορά και η εξαγορά. Η λογική της άγριας αστυνόμευσης που περιγράφησαν πριν στη δεκαετία του 70 και από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ακολούθησε μια άλλη εποχή, όπου έλεγε στον καθέναν, κάνε ό,τι γουστάρεις, δεν με ενδιαφέρει. Ναι, μια εποχή ελευθερίας. Ναι, ελευθερίας της αρπαχτής. Κάνε εσύ τη μικρή αρπαχτή για να κάνουμε εμείς τη μεγάλη αρπαχτή. Του λέγε του λοιπόν του εκπαιδευτικού, δεν πειράζει, κάνω στα μάτια, πήγαινε, εκμεταλλεύσου το μαθητή εσύ με ιδιωτικά μαθήματα, ώστε να μπορώ εγώ μετά να μην δίνω τα λεφτά που πρέπει ούτε σε σένα, σαν σωστή αμοιβή, έτσι ώστε να σου κόβει το κεφάλι, αν ενισχύει την παραπαιδεία, ούτε το σχολείο να έχει σωστή παιδεία.
Λοιπόν, το ίδιο έλεγε στον δημόσιο υπάλληλο. Λοιπόν, σε καλύπτω για να κάνεις την βρωμοδουλίτσα σου, έτσι, αρκεί να μην μου θέτεις θέμα δημόσιας διοίκησης, να μην μου θέτεις θέμα αξιοκρατίας, να μην μου θέτεις θέμα, να μην βάζεις προβλήματα στη ρεμούλα που υπάρχει εδώ πέρα. Κάνε την βρωμοδουλίτσα. Γι' αυτό άνθησε η παραοικονομία τόσο πολύ. Που έφερε το Πασόκ. Αυτό είναι καθαρά πασοκική κατάκτηση. Βεβαίως, πολύ γρήγορα εθίστηκε η Γενική Δημοκρατία. Σου λέει τι μάπα, ας πούμε, που το σκέφτηκα. Κατάλαβε ότι όσο δεν θα το ακολουθήσει, θα είναι μακριά από την εξουσία. Ο Μητσοτάκης το έχει πει καθαρά. Λέει, η μεγάλη αδυναμία του παλιού κόμματος, του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, όταν κυβερνούσε, είναι ότι δεν αντιλήφθηκε τους μεγάλους εξυγχρονισμούς που έπρεπε να κάνει στο κράτος, στη χέρια του κράτους, και τα έκανε το Πασόκ και έτσι κέρδισε, λέει, το έλεγε το 90. Ναι. Λοιπόν, τι εννοούσε. Έλεγε δεν μπορούμε να κατάγαμε τα 2/3 της κοινωνίας εκτός. Βάλ τους μέσα να φάνε και αυτοί ένα ψεροκόκαλο και τους κατάμε μετά από. Μετά τους κρατάς από παντού. Από παντού. Η θεωρία των συνένοχων. Τον κάνω συνένοχο, τρώω εγώ δισεκατομμύρια και τρώει αυτός ένα εκατοστάρικο και είμαστε ήδη. Και είμαστε όλοι λοιπόν, ικανοποιημένοι. Αυτή είναι η όλη φιλοσοφία. Τότε προς το τέλος του 1980 εμφανίζεται στην προοπτική μια νέα προοπτική. Θα γίνουμε Ενωμένη Ευρώπη. Λοιπόν, για την προετοιμασία της Ενωμένης Ευρώπης χρησιμοποιήθηκαν μια σειρά ιδεολογήματα. Πρώτον, η θεωρία του βίαιου εξυγχρονισμού. Η Ελλάδα πατώνει. Πήγαινε άπατη. Τι έπρεπε να γίνει? Να εξυγχρονιστεί. Για να εξυγχρονιστεί. Γι' αυτό μας ήρθαν και οι εξυγχρονιστές στη συνέχεια. Ακριβώς. Για να εξυγχρονιστεί, επειδή δεν μπορεί να εξυγχρονιστεί από μόνη της, κάτι φταίει με το γονίδιο του Έλληνα, δεν εξυγχρονίζεται, Οθωμανός και τέτοια πράγματα. Τεμπέλης. Τι ανοησίες λέγανε. Ανατολίτης. Πρετάνευε ο λαϊκισμός του οικονομικού ταχυδρόμου με επικεφαλή στο Μαρίνο. Το, ναι. Το αδελφάτο των Μαρινάτων. Πώς να τον πει τον κερατά. Δηλαδή, ακόμη το θυμάμαι, μικρός άνθρωπος, δηλαδή, το τι έγραφε αυτός ο άνθρωπος, είναι να. Αν έχει πεθάνει. Τι να πω, να πάει να κατοράσει τον τάφο του, δεν ξέρω τι έγινε. Γιατί είναι ένας από τους υπεύθυνους αυτής της κατάντιας αυτού του τόπου. Θυμάμαι, ρε παιδί μου, του είχε γράψει τον οικονομικό ταχυδρόμο ένα γράμμα κάποιος που έλεγε, που το έλεγε, μα σας παρακαλώ, στην επιχείρηση, στην επιχείρηση που δουλεύω, με βάζουν και υπογράφω υπερορίες. Ναι. Έτσι. Που δεν έχω κάνει και άλλες φορές υπερορίες που κάνω δεν τις αμείβομαι. Γιατί τότε ξέρεις, οι υπερορίες αμείβονταν. Ναι. Είμαστε σε μια άλλη εποχή. Ναι. Και λέει δεν πρέπει να τηρεί την νομοθεσία εργοδότης. Ναι, γιατί πρέπει συνέχεια μόνιμα ο εργαζόμενος να εγκαλείται? Γιατί ο κύριος Μαρίνος έλεγε ότι το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι η απάθεια του Έλληνα εργαζόμενου. Η απάθεια. Είναι απαθής. Τεμπέλης και όλα αυτά τα πράγματα. Ο Μαρίνος στην κατέστη του 80 τα λέει αυτά. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, και η απάντηση ήταν εξής. Και πότε σκεφτήκατε εσείς να βοηθήσετε τον εργοδότη σας που δουλεύει νύχτη μερών? Και αυτό, ένα απίστευτο χειδεογράφημα ενάντια σε έναν άνθρωπο ο οποίος προφανώς είχε περισσότερα προσόντα από τον Μαρίνο τον ίδιο, ο οποίος ήταν οικονομολογών της εποχής εκείνης, πανάσχετος με τα οικονομικά. Ωστόσο όμως οι διασυνδέσεις μέσω του αδελφάτου τον είχαν βάλει διευθυντή του οικονομικού ταχυδρόμου. Το αδελφά του, ξέρεις, του Λαμπρακιστάν. Κοίταξε τώρα, αυτό είναι ένα ακόμα παράδειγμα όπως λειτουργεί κάθε φορά το σύστημα. Το βλέπουμε τώρα τα τελευταία δηλαδή, χρόνια. Είναι ένα εκνευρίζουμε. Θυμάμαι εκείνη την εποχή που έλεγα. Αυτοί οι άνθρωποι. Θα άξιζε τον κόπο, ας πούμε, αν είχαν περισσότερο χρόνο να διαβάζω κείμενα της εποχής για να τσαντίζεται ο κόσμος, να τα παίρνει χοντρά. Και γιατί τα χρειαζόμαστε. Πρέπει ο θυμός να γίνει η οργή. Μένος. Γιατί χωρίς το μένος δεν μπορεί να ξεσκίσει αυτό το σύστημα, να τον γκρεμίσει ολοκληρωτικά. Να ξεφύγει από αυτό. Βοηθάει στο να αντιληφθεί και ο κόσμος το ρόλο του καθενός. Τότε Νέα Δημοκρατία είναι επικεφαλής ο Μιχάλης Εύερτ. Ο Εύερτ, ο περίφημος ο Μακαρίτης. Ο σφορεμένος. Λοιπόν, ο οποίος πλάσαρε ως κεντρικό ιδεολόγημα ότι πρέπει να μεταβληθούμε. Εκεί δηλαδή που όλη η επιστήμη συζητούσε. Και όλοι στα σοβαρά συζητάγαμε για το πώς θα αναπτυχθεί η παραγωγή της οικονομίας, πώς θα αλλάξει το διαφορετικό μοντέλο έτσι ώστε να πραγματικά να ενισχυθεί η παραγωγή και ότι μας καταστρέφει την παραγωγή, τότε πλέον μας εισήχθη το δεύτερο μεγάλο επιχείρημα. Το πρώτο ήταν ο βίαιος εξυγχρονισμός. Εφόσον δεν μπορεί να το κάνει το Έλληνα, γιατί να πατήσετε μπέλιο, Οθωμανός κτλ. Αν μας το κάνει η ΕΟΚ, έστω και με δύο τρόπο. Το δεύτερο, θα μας φτιάξει ευρωπαϊκή διοίκηση, ευρωπαϊκή οικονομία, έτσι.
στον Καραγκιόζη τον Έλληνα. Αυτό, αυτό μας λέγαν τότε. Το δεύτερο λοιπόν ιδεολόγημα ήταν το εξής. Στην προβληματική που έλεγε, υπάρχει σοβαρό παραγωγικό έλλειμμα στην ελληνική οικονομία, το οποίο επεκτείνεται δραματικά, και ότι αυτό είναι η πηγή των προβλημάτων, όλων των προβλημάτων της οικονομίας, άσχετα με το πώς θα προσδιορίζαν, αναπτύχθηκε η θεωρία της οικονομίας των υπηρεσιών. Έλεγαν λοιπόν τότε. Μα αυτό είναι φυσιολογικό. Βλέπετε καμιά οικονομία στον κόσμο να αναπτύσσει την παραγωγή της? Όλες οι οικονομίες ανεπτυγμένες αναπτύσσανε τον τομέα των υπηρεσιών. Ναι. Άρα το να μετατραπεί σε οικονομία των υπηρεσιών είναι φυσιολογικό, όπως όλες οι ανεπτυγμένες. Βεβαίως δεν λέγανε κάτι ψιλοπράγματα. Πρώτον, οι οικονομίες των υπηρεσιών των αναπτυγμένων χωρών δεν είχαν καμία σχέση με τις οικονομίες των υπηρεσιών των εξαρτημένων χωρών όπως η Ελλάδα. Διότι αναπτύσσανε τις οικονομίες υπηρεσιών. Οι Αμερικάνοι, οι Γερμανοί, τις οικονομίες τους δηλαδή, τις κάνανε υπέρ οικονομίες των υπηρεσιών, αλλά ελέγχανε την παγκόσμια παραγωγική δικτύωση. Είχαν έξω από την οικονομία την παραγωγή τους και την ελέγχανε. Μάλιστα. Και έτσι την ίδια εποχή που αναπτύσσαν την οικονομία των υπηρεσιών αυτή, ελέγχαν όλο και περισσότερο την παραγωγική δικτύωση και την επέκτηναν σε διεθνές επίπεδο την παραγωγική δικτύωση τους. Δραματικά. Έφτασαμε στο σημείο το 75% της βιομηχανικής παραγωγής της παγκόσμιας οικονομίας να γίνεται εκτός εθνικών συνόρων. Αλλά με έλεγχο από τις αμερικανικές πολιτικές, τις γερμανικές πολιτικές, τις γαλλικές πολιτικές. Οπότε η Γαλλία, η Γερμανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν τις υπηρεσίες. Ποιες υπηρεσίες? Τις υπηρεσίες σχεδιασμού και τεχνολογίας και εφαρμογών που είχε ανάγκη η παραγωγική τους δικτύωση και ο έλεγχος της παραγωγής στο εξωτερικό. Η ελληνική οικονομία σε ποια παραγωγική δικτύωση θα στήριζε τη δική της οικονομία των υπηρεσιών? Είναι αυτό, καμία. Αυτό το μοντέλο που μας έρχονται όλα μισά, παραποιημένα. Όχι, ήταν η θεωρία της καινούργιας εξάρτησης. Δηλαδή ότι εφόσον εμείς, ας πούμε, δεν είμαστε ικανοί να αναπτύξουμε παραγωγή και την έχουν αναπτύξει οι άλλοι, άρα πάμε εμείς εκεί, να είμαστε προσαρτωμένοι σαν οικονομία υπηρεσιών. Η οικονομία υπηρεσιών μας έφτασε στην κατάσταση αυτή που μας έχει οδηγήσει σήμερα και που βέβαια μας οδηγεί σε μια οικονομία τύπου Μαλαισίας, ας πούμε, στην καλύτερη των περιπτώσεων. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έρχεται το υπρόκλημα του 92. Θα γίνουμε Ευρωπαίοι. Ναι. Ναι. Στη συζήτηση της συνθήκης του 1992, τη συνθήκη του Μάστριχτ, όπως έχει μείνει γνωστή, ναι. Αυτοί οι Ευρωπαίοι, ρε παιδί μου, έχουν μια εξαιρετική ικανότητα να βρωμίζουν πρόσωπα και πράγματα. Βρώμισαν τη μουσική. Με τον ύμνο. Με τον ύμνο, ναι. Λοιπόν, δεν μπορώ να την ακούσω. Είναι ένα καταπληκτικό κομμάτι. Πήρανε το καταπληκτικό αυτό κομμάτι και το κάνανε ύμνο. Δηλαδή, της με ποιο δικαίωμα? Δηλαδή, την κλασική μουσική τη χρησιμοποιεί για το δικό. Δηλαδή, έλεος. Ένα. Δεύτερο. Καταστρέψανε κυριολεκτικά ένα από τα πιο όμορφα μέρη που υπάρχουν, που είναι το Μάστριχτ. Το Μάστριχτ. Ένα μεσαιωνικό χωριό το οποίο είναι εξαιρετικό, πανέμορφο. Είναι το φτύνει τώρα. Δηλαδή, ναι, λόγω τη συνθήκη. Ναι. Λοιπόν. Στη συζήτηση για το Μάστερ στην Ελληνική Βουλή ήταν καταπληκτική. Την καταψήφισαν την καταψήφιση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Ναι. Τότε. Και αν θυμάμαι καλά. Μόνο όλοι οι άλλοι την υπερψήφισαν. Νομίζω ότι ένας από το συνασπισμό ψήφισε λευκό. Δεν είμαι σίγουρος όμως. Λοιπόν. Σύμφωνα τουλάχιστον με τα στοιχεία που έχω εγώ εδώ. Όχι. Δηλαδή ήταν μόνο οι βουλευτές του ΚΚΕ. Μάλιστα. Έχεις αποσπάσματα από εκείνη την εποχή. Και μπορώ να σου πω και τι είπε τότε ο Λεωνίδας Κύρκος. Έτσι ένα αποσπασματάκι, έτσι μικρά, για να μην κουράζουμε όσους μας ακούνε. Επειδή όμως ακούστηκε και από την παλαιοημερολογητική πλευρά του αριστερού κινήματος, εννοεί το ΚΚΕ, που είναι αμετακίνητα προσδεδεμένη στο χτες, μία πρόκληση προς τις ζωντανές δυνάμεις του κοινοβουλίου και τις ζωντανές δυνάμεις της αριστεράς να τροποποιήσουν τις τάσεις τους και να συνταχθούν κατά, θα ήθελα να πω ότι εγώ σαν αριστερός πολίτης θα ψηφίσω το Μάστριχτ. Ήτανε το χαρακτήρα. Να το ευχηθούμε να το κατουράνε για τον στον τόφο. Δηλαδή, έλεγες αυτά τώρα. Εντάξει, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι. Ξέρεις κάτι, σε καταλαβαίνω. Είναι νομίζω η εποχή πια που δεν μπορούμε να μιλάμε. Ένας από τους γενναίους βουλευτές του. Και θα το βγάλω στον αέρα το απόσπασμα, γιατί είναι και σημερινός στέλεχος, κορυφαίος στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος? Δεν θέλω να το πω, γιατί θέλω να το διαβάσω επί τόπου. Ξέρεις τι έλεγε τότε? Ναι. Γυρίζοντας στους κομμουνιστές βουλευτές, δεν ήταν κομμουνιστές βουλευτές, βουλευτές του ΚΚΕ, τους έλεγε καραγκιόζηδες. Καραγκιόζηδες, έτσι ακριβώς τους έλεγε. Γιατί λέει, είσαστε αντιδραστικοί,
Γιατί λέει, με τη στάση σας δεν επιτρέπεται στον Έλληνα εργαζόμενο μέσα στην επόμενη δεκαετία να κατακτήσει το επίπεδο μισθών και απολαβών που έχει σήμερα ο Ολλανδός και ο Γερμανός εργαζόμενος, καταψηφίζοντας τη συνθήκη του Μάστρα. Αυτός σήμερα είναι ο οικονομικός σύμβουλος του Τσίπρα. Και δεν έχει την τσίπα, ούτε τον Τσίπρα, την τσίπα δεν έχει να βγει ένα συγγνώμη να πει. Συγγνώμη, είπα και μαλακία. Συγγνώμη. Ήμουνα μικρότερος και δεν ήξερα. Ναι, ήμουν μικρό παιδί. Δεν το έβλεπα, παιδί μου. Όλοι μπορούν να κάνουμε λάθη εκτιμήσει. Σε κάμπο. Δεν είναι λοιπόν, θέμα. Είναι απίστευτα πράγματα αυτά που τάζανε. Μιλαγούς με πετραχίλια εκείνη την εποχή. Βεβαίως, ανάμεσα στα άλλα, θα πρέπει να πούμε ότι πίσω κάνανε και το κουκουέ σε σχέση με το τι ψήφισε εκείνη την εποχή. Ναι, εντάξει. Θα το δούμε. Θέλω να πω τώρα, μιλάμε για εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή που είναι πολύ σημαντικό το γεγονός, το τι ψηφίσανε και πώς το δικαιολόγησα. Γιατί η κυρία Παπαρίγα έτσι λέει ότι δεν μπορούμε να πάμε με τα κόμματα που υπερψήφισαν το Μάστρι. Σε ένα βαθμό έχει δίκιο. Ναι. Αλλά καλό είναι να κάτσει να διαβάσει τι έλεγε τότε το κουκουέ. Ναι. Και αν μου βρει ταυτότητα με τις σημερινές απόψεις της ιδίας, εμένα μου το είπε στη μύτη. Τότε ήμουνα στο κουκουέ και υποστήριζα υποστήριζαμε κείμενα με και όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, τις θέσεις αυτές. Δεν είχε καμία σχέση με τις θέσεις του σημερινές. Τότε θεωρούσε δημοκρατικό καθήκον το κουκουέ την πάλι να στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την αποδέσμευσε ανάμεσο αίτημα. Λαϊκό αίτημα, δημοκρατικό αίτημα. Δεν το συνέδεε με το σοσιαλισμό και τα ξεροτήγαρα της Μαρίκας. Έτσι, λοιπόν, και καλούσε όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις. Είχε κάνει κάλεσμα όλων των δημοκρατικών δυνάμεων που μέσα σε εκείνη την εποχή πρωτοστατούσε ποιος. Το δημοκρατικό δυνάμεο ενάντια στην ΕΟΚ. Ναι. Ποιος. Δεν ξέρω, quiz. Ε? Quiz. Ναι. Ο κύριος Μητρόπουλος. Ο εργατολόγος. Ο Αλέξης Μητρόπουλος. Που σήμερα, ας πούμε, συμμετέχει σε ένα κόμμα ως βουλευτής. Ναι. Όπου όχι μόνο δεν τίθεται θέμα τέτοιο, αλλά έχει κάνει πίσω και σχέση με τις δανειακές συμβάσεις. Για να ξέρουμε δηλαδή πόσες είναι οι κολοτούμπες που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος, είναι αμέτρητες προκειμένου να έχει πολιτικό όφελος. Λοιπόν, τότε λοιπόν υπήρχε η κίνηση ενάντια στο Μάστρεχτ, όπου συμμετείχαν πάρα πολλοί δημοκρατικοί πολίτες. Ναι. Σε αυτήν την ιστορία, πέρα από αυτό, βεβαίως δεν έχει μείνει τίποτα από τότε, ούτε καν το κουκουέ. Δεν έχει μείνει σταθερός. Συνεπής σε αυτές τις θέσεις. Λοιπόν, γι' αυτό και τώρα το πληρώνει. Και το πληρώνει θα το πληρώσει ακόμη περισσότερο. Με τους πιο ταπεινωτικούς όρους της ιστορίας του. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, έτσι, αφού τάξανε λαγούς με πετραχίλια, αφού είπαν και τι δεν είπαν, ο κύριος Πρεδεντέρης από τότε του χρωστάω. Από το Μάστριχτ. Ναι. Θυμάσαι τι έλεγε τότε. Βεβαίως, μας έλεγε καραγκιόζηδες όλους εμάς που λέγαμε ενάντια ναι. Στην Ευρώπη. Λέει, θα ασχοληθούμε, λέει, με αυτούς τους λίγους καραγκιόζηδες που μας βάζουν, λέει, εμπόδιο στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Το ποιος είναι καραγκιόζης και μάλιστα γιαουρτωμένος καραγκιόζης φάνηκε στο τέλος. Δεν βγάζεις και ένα βιβλίο μαζί με αυτό που θα βγάλεις τώρα το Σεπτέμβρη με ένα τέτοιο κολλάζ, ξέρεις, το who is who. Ναι, όχι, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ναι, είναι όχι, πολύ σημαντικό δηλαδή για τους νεότερους ανθρώπους. Καλά, οι παλιοί μπορεί να μην θυμούνται ή δεν ξέρω τι. Αλλά μιλάμε τώρα για μια εποχή όπου οφείλουμε να πούμε, όσοι από εμάς είμαστε ταυτισμένοι σε εκείνο το χώρο που λεγόταν κουκουέ, μεγάλη, πολύ δύσκολη εποχή. Σαν δημοσιογράφος φαντάζομαι θυμάσαι τι λεγόταν τότε. Δηλαδή ήταν απίστευτα το να κρατήσεις θέση και μάλιστα με συνέπεια και στάση. Ήταν λίγος πολύ όπως αυτό που ζήσαμε τα τελευταία δύο χρόνια. Δηλαδή, μα έδινα, θυμάμαι τότε ότι μας κατηγορούσαν ότι ξεπλέναμε λεφτά από ναρκωτικά. Ήταν απίστευτες ιστορίες. Είχαμε μια ηγεσία η οποία είχε λουφάξει μέχρι αηδίας. Έτρεμε και ήταν πανικόβλητη. Πανικόβλητη. Τους θυμάμαι τους ζητάγαμε να κάνουν μια πολιτική προς τα έξω, δηλαδή ανοίγματος και όλα αυτά τα πράγματα. Και έλεγε, και άμα μας πάρουν χαμπάρι, και άμα μας πούνε εκείνο, και άμα μας πούνε τ' άλλο, αυτοί που μας το παίζουν τσάμπα επαναστάτη σήμερα. Λοιπόν, και μόνο κάτι πιτσιρίκια σαν για εμάς, ας πούμε, τότε. Κάτι νέοι άνθρωποι, ας πούμε, και άλλοι άνθρωποι που ερχόντουσαν από μόνοι τους και να βοηθήσουμε και όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι είχαν αποστατευτεί όλες τις ιστορίες. Και να βγούμε μπροστά και να κάνουμε κάτι και να φτιάξουμε πράγματα και όλα αυτά.
κρίσιμος χρόνος. Και βεβαίως χάθηκαν και όλοι αυτοί. Ναι. Ο κόσμος δυστυχώς τσάμπα κυβέρνησε. Που αν υπήρχε σήμερα, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Θα μπορούσαμε πολύ πιο εύκολα να αναδιοργανώσουμε το κίνημα, να μπει μπροστά ένα το παλαϊκό μέτωπο που όλοι παλεύουμε, για το οποίο όλοι παλεύουμε, τουλάχιστον εμείς που έχουμε συνείδηση το τι σημαίνει παλαϊκό μέτωπο, όπως και επίσης θα ξεφορτωνόμαστε όλο αυτό το συνοθήλευμα που λέγεται αριστερά και που είναι η κύρια αντιπαναστατική δύναμη της εποχής μας. Mm-hmm. Αν θέλεις, το βασικό ανάχωμα προκειμένου να ξεμπερδέψουμε με τη ληστοσημωρία που κυβερνάει. Πάντως το Μάστρικ το υπογράφει, είναι Μητσοτάκης κυβέρνηση, αλλά έρχεται να το εφαρμόσει το Πασόκ πάλι. Το Σέρος Σιμίτης. Έτσι, δηλαδή τα υπογράφει όλα η Νέα Δημοκρατία και έρχεται το Πασόκ μετά να τα εφαρμόσει. Αυτό θέλω να πω. Και μας έρχονται μετά οι εξυγχρονιστές. Αλλά όμως πρόσεξε, ο Σιμίτης σφραγίζει την πολιτική ζωή του τόπου. Πρώτον με το ζήτημα των εξυγχρονιστών. Τη θεωρία ότι είμαστε εξυγχρονιστές. Είμαστε, ναι, το πρόβλημα των εξυγχρονιστών. Χρειαζόμαστε εξειδικευμένους επαγγελματίες, γνώστες της πραγματικότητας. Νομίζω ότι μπαίνει και πολύ δυναμικά πλέον η λέξη τεχνοκράτης. Δηλαδή φεύγει η πολιτική, η πολιτική με όμικρον γιώτα, φεύγουν οι πολιτικοί. Διαχειριστές θέλουμε. Και θέλουμε διαχειριστές και τεχνοκράτες. Το θυμάμαι αυτό το μέγα, τον κολοφόνα της ελληνικής δημοσιογραφίας, ο κύριος Τζίμας, τα αφιερώματα που έκανε στους τεχνοκράτες πολιτικούς της εποχής, ναι, το γλύψιμο που τράβαγε στην εξουσία της εποχής εκείνης. Και το λέω αυτό, γιατί στα βιογραφικά του έχει ξεχάσει την 20η αιτία που βρισκόταν στο ζεσπάστη και ήταν κεντρικό πολιτικό στέλεχος, ο οποίος καθιέρωσε και τον αστικό τρόπο διαφήμισης της αστικής δημοσιογραφικής του δουλειάς με τις φωτογραφίες στο ζεσπάστη, παρά το γεγονός ότι ο ζεσπάστης είχε ως πολιτική δεν εμφανιζόμαστε εμείς, ναι, μπροστά. Αλλά εξαργυρώσαμε καλά, το εξαργύρωσε καλά, οφείλω να ομολογήσω. Είχε όραμα. Λοιπόν, ναι, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, αυτός ο τύπος που σήμερα η 20η αιτία, μια 20η αιτία του λείπει από τη ζωή του, δηλαδή, πώς να σου το πω, είναι όπως θυμάται πολύ την κρίτη μου γράμματα που έλεγε 6 χρόνια δημοτικό, 6 χρόνια 7, 6 χρόνια πανεπιστήμιο. Αναζητάτε μια 20η αιτία. Του λείπουν 6 χρόνια, σε αυτό λείπουν 20 χρόνια, δεν είναι αυτό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ήταν μια εποχή όπου πραγματικά ήταν ό,τι χειρότερο έχω περάσει, διότι καταρχήν δεν σ' άκουγε κανένας. Ήταν η πιο, για μένα, η πιο ικτρή περίοδος απομόνωσης που έχω ζήσει ποτέ, πολιτικής εννοώ. Ναι. Γιατί προσπαθούσα να εξηγήσω ότι είναι καταστροφή αυτό το πράγμα. Ότι μας πάνε στην καταστροφή, στη χρεοκοπία, στην καταστροφή ολοκληρωτικά, σε μια απίστευτη κατάσταση της κοινωνίας, ότι είναι πλήρες αδιέξοδο, και ο Σιμίτης πλάσαρε τη θεωρία της ισχυρής Ελλάδας. Ναι. Η θεωρία της Ελλάδας. Είμαστε ισχυροί, γι' αυτό μας βάλουν, θα μάλλον μάλλον στην Ευρώπη. Ναι. Ναι. Μας πάνε πρώτα στο χρηματιστήριο. Κατασκευή κατεξοχήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 300 οδηγιών που προηγήθηκαν της ενιαίας αγοράς. 300 οδηγίες, προσαρμόστηκε ολόκληρη η οικονομία απελευθερώνοντας τις βασικές λειτουργίες κεφαλαγοράς. Και στήσανε το παιχνίδι του χρηματιστηρίου. Ακριβώς πάνω στη λογική της ενιαίας αγοράς. Αν δεν υπήρχαν 300 οδηγίες και η προσαρμογή στην ενιαία αγορά της Ελλάδας, το παιχνίδι του χρηματιστηρίου δεν μπορούσε να παιχτεί. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και πρέπει να το συνειδητοποιήσουν και αυτοί που την πατήσανε. 175 δισεκατομμύρια σε κεφαλαιοποίηση ευρώ, έτσι, σε κεφαλαιοποίηση η ληστοσημωρία πήρε τότε από το χρηματιστήριο και τα έβγαλε έξω. Εάν δεν υπήρχαν οι κανόνες απελευθέρωσης χρηματιστηρίου αγοράς που μας επέβαλε η ενιαία αγορά και εμείς ενισχύσαμε σε αυτή τη λογική, ενισχύσεις κυβερνώντες, δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα. Συν το γεγονός τα ανοιχτά σύνορα. Έτσι μπήκαμε στο ευρώ. Να. Ταυτόχρονα μας το χειρότερο, γιατί έλεγα από μόνος εγώ. Γιατί ενώ προσπαθούσα πάντα να επιχειρηματολογήσω, εγώ και ελάχιστα, δηλαδή με τριμμένα στα δάχτυλα. Και από αυτούς μάλιστα ορισμένοι δεν μιλάνε πια. Δηλαδή είναι τόσο απογοητευμένοι που δεν έχουν ενώ, από τότε που την εποχή γίνει. Είναι τόσο, εκείνη την εποχή δεν υπήρχε κανένας που να τα βάζει με το ευρώ. Όταν λέω κανένας, έτσι και τολμήσει κανένας και μου πει ότι τότε έλεγε ενάντια στο ευρώ, θα τον πλακώσω στις φαλιάρες, γιατί δεν έλεγε κανένας. Ζούσαμε σε πάρτι τότε. Ειδικά τι αυτοί τώρα που σήμερα, αυτοί που σήμερα λένε, εγώ τότε ήμουν σκεπτικιστής απέναντι στο ευρώ και ήμουν ενάντια στο ευρώ, αλλά τώρα βλέπω ότι δεν μπορούμε να φύγουμε. Και τότε τα ίδια λέγανε.
Δεν μπορώ να σου αναφέρω έτσι. Ένα, γιατί μπορεί να με ακούει τώρα και θα λέει. Δεν το λέει. Λοιπόν. Που δεν είναι γνωστός. Ναι, τέσσερα. Αλλά ήταν ο μπαμπάς μου, ο οποίος τότε, επειδή εγώ ήμουν μικρότερη και αυτά, και συνειδητοποιημένος και άνθρωπος ο οποίος οφείλω να ομολογήσω έτσι έχει μάτι και βλέπει μπροστά. Έλεγε θα έρθει η καταστροφή με το ευρώ. Λοιπόν, το οφείλω τώρα να το ομολογήσω. Υπήρχαν ότι ο πατέρας μου είχαν, ναι, έβλεπαν ωστόσο, μπροστά. Τα κόμματα της αριστεράς, οι δυνάμεις της αριστεράς, εξωκοινοβουλευτικής και ενδοκοινοβουλευτικής, ήταν αλλού για αλλού. Αλλού ανταλλού που λένε. Λοιπόν, ναι. Πρώτον, με το χρηματιστήριο ούτε που τους ένιαξε ούτε που τους πείραξε. Ίσα ίσα βγήκαν από πάνω και λέγανε καλά να πάτε ρε χωριά της που τους πιστέψατε. Ναι. Αυτό. Κουβέντα για το ζήτημα του χρηματιστήριου. Ο μόνος, το τι γράφανε είναι απερίγραπτα, δεν θέλω να τα θυμάμαι, έτσι. Το δεύτερο είναι ότι είχαν υιοθετήσει πλήρως τη θεωρία της ισχυρής Ελλάδας του Σιμίτη. Mm-hmm. Ακούγαμε τότε ανοησίες επί ανοησίων από δίθεν μεγάλο εγκεφάλους των επιτελείων και της αριστεράς και τους γκραν πάπες του μαρξισμού εκείνη την εποχή που μας έλεγαν τα εξής φοβερά, ότι η Ελλάδα από εξαρτημένη ή μια πιακιακή χώρα με μεγάλες καθυστερίες οικονομικές και πολιτικές μπήκε στο κλαμπ των ισχυρών. Στο κλαμπ των ισχυρών, ναι. Ήτανε γρήγορα αναπτυσσόμενη οικονομία. Αυτό δε μάλιστα όταν μπήκαμε στο ευρώ κυριάρχησε απόλυτα. Ενσωματώθηκε πλήρως και ο πολιτικός λόγος του ΚΚΕ και όλων των άλλων. Χαρακτηριστικό το Φλεβάρι του 2002 η κυρία Μπέλου, η οποία τρομάρα τους είχε αναλάβει την ιδεολογική δουλειά, αν και αγράμματη. Λοιπόν, κυριολεκτικά στην κυριολεκτική περίπτωση. Λοιπόν, είχε γράψει ένα άρθρο και λέει όχι στη δημονοποίηση του ευρώ. Φλεβάρι του 2002 στο ριζοσπάστη. Και έτσι κατέκρινε όσους συντρόφους της, ναι, βάζανε θέμα ότι πρέπει να φύγουμε από το ευρώ, ότι πρέπει να το τοποθετούμε. Εφόσον λέγαμε αποδέσμευση, από είναι δυνατόν να τοποθετούμε. Είναι δυνατόν. Έτσι. Με ποια λογική. Mm-hmm. Και λέει, τι μας νοιάζει εμάς τώρα, τι διανόμισμα έχουμε. Δεν το δαιμονοποιήσουμε. Μάλιστα. Και άφηνε να εννοηθεί ότι ο σοσιαλισμός θα έρθει, θα μας έρθει και με ευρώ. Σοσιαλιστικό ευρώ. Ναι, δεν έχει σημασία λοιπόν, το νόμισμα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα βεβαίως ατονίσανε όλα τα ζητήματα. Και κυριάρχησε απόλυτα η λογική της ισχυρής Ελλάδας. Όποιος τολμούσε και έλεγε ότι όχι μόνο ισχυρή Ελλάδα είμαστε, αλλά έχουμε μπει σε μια διαδικασία κλιμακούμενης ύφεσης και κρίσης της ελληνικής οικονομίας όπου θα τη βρούμε μπροστά μας. Και κατάρρευσης. Και πλήρης κατάρρευσης και χρεοκοπίας. Ναι. Εγώ μίλησα επίσημα για χρεοκοπία το 2001, πριν καν μπούμε στο ευρώ. Λοιπόν, όποιος θέλει στο blog, το προσωπικό μου να ψάξει πίσω τα κείμενα από το 2002 που υπάρχουν, από το 2002 θα δει την οικονομική κειμενογραφία που υπήρχε τότε. Για να μην λέμε ότι λέμε και ό,τι θέλουμε. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, εκείνη την εποχή όμως δεν σ' άκουγε κανείς. Δεν σ' άκουγε κανείς πρώτον γιατί το ολόκληρο το πολιτικό σύστημα είχε μπλοκάρει στην καραμέλα που λέγεται ισχυρή Ελλάδα. Το πολιτικό, το μηντιακό, όλο. Δεν έβλεπε το χρέος, δεν έβλεπε την υπερχρέωση της χώρας. Μάλιστα το ισχυρό επιχείρημα του Σιμίτη εκείνη την εποχή που μας έβαλε στο ευρώ, έτσι, δεν ήταν μόνο οι φωτοβολίδες και το ATM που έβγαζε ευρώ, ήταν και το εξής καταπληκτικό. Θα πέσουν λέει τα επιτόκια για να δανειζόμαστε φτηνά. Φτηνότερα. Αυτός αν δεν είναι ατζέντης τοκογλύφων, τι στο διάλογο ήταν δηλαδή σαν πολιτικός. Σου πλάσαρε δάνεια. Να, θα μπορούμε να δανειζόμαστε πλέον παιδιά. Λοιπόν, βέβαια δεν δανειστηκε μόνο η ελληνική οικογένεια που φτάσε στο σημείο που είναι το σημερινό, να, αλλά και το ελληνικό κράτος, το οποίο βεβαίως απέκτησε αυτά τα χαρακτηριστικά απόλυτα δεσμευμένο μέσα εκεί, με μια παραγωγική υποδομή που κατέρεε. Έτσι. Με μια εσωτερική αγορά που κατέρεε επίσης και με μια διαρκή πολιτική λιτότητας και συρρήκνωσης που βεβαίως πρώτα ο κύριος Σιμίτης μας είχε πει ότι ήταν η προπαρασκευή για να μπούμε στο ευρώ, μετά ήταν για να συντηρήσουμε τη θέση μας στο ευρώ και μετά μας έγινε μόνιμος βραχνάς σε όλο το ευρώ. Και φτάσαμε στη χρεοκοπία. Να σου πω τώρα, ξέρεις, μου ήρθε έτσι μια παράσταση. Λέω οι Ολυμπιακοί αγώνες, το γλέντι που στήσαμε στους Ολυμπιακούς αγώνες, που δεν έχω τίποτα με αυτό, εξαιρετικά το πήγε ο κύριος Παπαϊωάννου. Αυτό είναι άλλο θέμα. Ήταν σαν να γλεντάγαμε οι ίδιοι στην κηδεία μας. Δηλαδή, ξέρεις, η τραγική αυλαία, γιατί η επόμενη μέρα, από το 96 στο 2004, να το πούμε κάπως έτσι, ζούσαμε σαν ένα πάρτι.
Γι' αυτό κανείς δεν σε άκουγε, εσένα και τους λιγοστούς ακόμα ανθρώπους που μιλάγανε για την καταστροφή που έρχεται. Διότι όταν κάποιος είναι μέσα σε ένα πάρτι, περνάει καλά, θεωρεί ότι περνάει καλά, του δίνουν και ένα τσιγαριλίκι και φτιάξει κεφάλι. Mm. Τι μιλάς τώρα, φίλε, ξέρεις που είμαι εγώ. Εγώ πετάω τώρα. Εγώ είμαι αλλού. Ναι. Εγώ ζω το όνειρό μου. Όταν όμως περνάει η επίδραση και σου κάρει πάνω στον τοίχο, τότε θα σε θυμηθεί. Εγώ νομίζω ότι εκεί δεν έφυγε ο λαός σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έφταιγε το γεγονός ότι καμία επίσημη πολιτική δύναμη δεν έκανε τον κόπο να τον προειδοποιήσει. Ναι, όχι, δεν ρίχνουν ευθύνες στο λαό. Έτσι. Είπαμε, το μηντιακό σύστημα και οι πολιτικές δυνάμεις ήταν. Επέτρεπε στο επίσημο κεντρικό πολιτικό. Υποτίθεται η αριστερή αντιπολίτευση, τρομάρα μας, επέτρεπε στο κυρίαρχο πολιτικό σύστημα να το πάρει συνέχεια τον κόσμο. Κυριολεκτικά να το πάρει. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή την περίοδο ο δικοματισμός πιάνει ρεκόρ εκλογικής αναφοράς, δηλαδή χτυπούσε 80 και. Ναι, σωστά. Ήταν πιο ισχυρός από ποτέ. Ακριβώς. Γιατί του επιτρέπανε το τοπάρισμα. Το μόνο που έκανε η αριστερά είναι να μετατρέπει στη δική της λογική, να ενσωματώνει στη δική της λογική την κυρίαρχη προβληματική. Ό,τι έλεγε ο Σιμίτης και μετά ο Καραμαλής, το έλεγε και η αριστερά με τα δικά της αριστερά πρόσημα. Ενταγμένη στη δική της. Δεν υπήρχε ανεξαρτησία σκέψης, ανεξαρτησία ανάλυσης. Τίποτα από όλα αυτά. Δεν ακούγονταν πουθενά το αποδέσμευση. Του Γουγκουέ του τα έλεγε ανυπακοή και απειθαρχία και ανυπακοή. Απειθαρχία και ανυπακοή, μπράβο. Λες και έχεις έναν πώς το λένε, αυστηρό δάσκαλο και θα κάνεις ανυπακοή και ανυπακοή. Τι θα κάνουμε και κλειστό πόλεμο. Εντάξει. Δηλαδή... Λοιπόν, ανοησίες. Ανοησίες για να κρύψουν το γεγονός ότι η ηγεσία έχει εγκαταλείψει την αποδέσμευση. Και πώς την εγκαταλείπαν την αποδέσμευση. Επειδή υπήρχε ένα κόμμα, επειδή ο χώρος του Κουκουέ είχε ζυμωθεί με την έννοια της αποδέσμευσης, για να μην φανεί αυτό το πράγμα, πρώτον αποβλακώναν τον κόσμο τους, όπως ακριβώς ο Σιμίτης και όλο το πολιτικό σύστημα αποβλάκωναν όλη την πολιτική κοινωνία. Λοιπόν, όσο λιγότερα ξέρεις, τόσο πιο καλός κομμουνιστής είσαι. Λοιπόν, αν δεν ξέρεις και τίποτα, σε αναδείχνανε και η Κεντρική Επιτροπή και Πολιτικό Γραφείο. Λοιπόν, αυτό συνέβαινε παντού. Έτσι, από εκείνη την εποχή απλά, μέχρι σήμερα. Ναι, απλά θέλω να πω ότι ήταν και εκεί που δεν θα έπρεπε να είναι. Έτσι. Σωστό. Λοιπόν, το ενδιαφέρον είναι σε αυτή την περίοδο είναι ότι το αποδέσμευση για να το καταλείψουν ακολούθησαν την εξής τακτική από την εποχή του 80. Επειδή υπήρχε μια πολύ συγκροτημένη ομάδα που συνδεόταν και με ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, Μεσογεία και άλλο κλίμα, δημάρχους, ιστορίες, τα πέραν από χοντρά παντού. Και αποκτούσε σιγά σιγά ευρωπαϊκή συνείδηση, από το χειρότερο. Αυτή η ομάδα που μετά προσχώρησε στο συνασπισμό, στη διάσπαση κτλ. Και ακολούθησε μετά την πορεία του ανανεωτές. Με κυρίαρχη φυσιογνωμία τον κύριο Ανδρουλάκη, ο αριστερός φιλελεύθερος, νέο φιλελεύθερος όπως αυτό που προσδιοριζόταν κάποτε. Τώρα έχει μείνει το νέο φιλελεύθερο σκέτο. Λοιπόν, τότε τι μας λέγανε. Για να κοροϊδέψουν τον κόσμο του Κουκουέ, όπου ήταν ζυμωμένος με το σύστημα της αποδέσμευσης, κρατούσε ακόμη τα παλιά συνθήματα και όλα αυτά, τι του λέγανε, ξέρεις, δεν είμαι ενάντια στην αποδέσμευση, αλλά για να γίνει αποδέσμευση, τελειώνει ο σχετισμός στις νέες συνθήκες, αυτές οι νέες συνθήκες μου έχουν κρατήσει εδώ. Κάθε φορά που πήγαν να πουλήσουν την ιστορία, οι νέες συνθήκες φταίγανε. Να μας εξηγήσουν όμως μια φορά, ποιες είναι αυτές, δε παιδί μου, οι νέες συνθήκες. Δεν κάναν τον κόπο. Λοιπόν, έτσι είναι η τακτική του κομματικού γραφειοκράτη. Οι νέες συνθήκες, στις τωρινές συνθήκες. Εντάξει, είναι μια καραμέλα που. Όπως και ο αρχιτέκτονας της γραφειοκρατίας στην αριστερά, ο Κύρκος. Ναι. Τα παραδοσιακά. Ναι. Λοιπόν, τι λέγανε. Εμείς δεν είμαστε ενάντια στην αποδέσμευση. Αλλά στις νέες συνθήκες η αποδέσμευση συνδέεται με τον σοσιαλισμό. Όταν και όποτε οριμάσουν οι συνθήκες του σοσιαλισμού, θα βάλουμε και την αποδέσμευση καπάκι. Ενώ πριν ήταν ζήτημα δημοκρατικής συγκρότησης του λαού. Ναι. Ταυτισμένο με την έννοια της εθνικής ανεξαρτησίας για την οποία παλέμαν και δίνανε αίμα οι Έλληνες. Όλοι οι Έλληνες. Από τη δεξιά μέχρι την αριστερά. Γι' αυτό ήταν το αίτημα παλαϊκό. Δεν ήταν αίτημα αριστερό. Ένα παλαϊκό αίτημα. Λοιπόν, τώρα τι σου λέγανε. Αποδέσμευση στον σοσιαλισμό. Και εντωμεταξύ, ξεβρακώσου να υποδεχτεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λεφτά της. Αυτό γινόταν μέσα στο Κουκουέ. Έτσι λοιπόν, ακολούθησε την ίδια τακτική, ακολούθησε και η νέα ηγεσία. Βεβαίως, πολύ χαμηλότερο επίπεδο πνευματικού και άρα πολύ πιο με μεγαλύτερη χοντροκοπιά, σου έλεγε το εξής.
υποδέσμευση, ναι μεν, αλλά με λαϊκή εξουσία, ξέρω, και ανθρώπινο πρόσωπο και τρεις παπάτες με μαγιό. Λοιπόν, ναι, όταν θα πάρουμε τη λαϊκή εξουσία, τότε θα πάρουμε και την αποτέλεση. Ναι, όταν όλοι γίνουν κομμουνιστές. Λοιπόν, μπράβο. Το ερώτημα το είναι, αν παλέψουμε όλοι και την επιτύχουμε και δεν συνδεθεί με τη δική σας κυβέρνηση, ρε παιδιά, θα πούμε όχι, πάρτε την πίσω, γιατί δεν μας κάνει. Γιατί δεν είναι, ναι. Δεν κατάλαβα αυτή τη λογική. Λοιπόν, η λογική είναι εγκαταλείπουμε, γιατί τα, έχουμε βάλει το χέρι στο μέλι. Στο μέλι. Και τραβάμε χοντρά. Και δεν θέλουμε, ρε παιδιά, να το πούμε χοντρά. Οπότε το λέμε στον κιλά. Πρέπει πάντα να βανέ. Αυτή ήταν η όλη ιστορία. Η ελληνική τώρα, γλώσσα εξάλλου είναι πλούσια και βοηθάει. Τώρα για κάποιον έτσι φίλο που ρώτησε, εκείνη την εποχή δεν ακουγόταν αυτό το πράγμα, γιατί δεν ήταν αδιανόητο ακόμη και σε διανοητές αριστεράς με μεγάλη μόρφωση και με ανοιχτό μυαλό. Mm-hmm. Αυτά τα πράγματα που λέγαμε, καθότι δυστυχώς η οικονομική παιδεία στους χώρους αριστεράς ήταν πιο φτωχή από οτιδήποτε άλλο υπήρχε στους χώρους αριστεράς. Και αυτό φαίνεται και σήμερα, είναι ολοφάνερο. Θα μου πεις οι άλλοι καλύτεροι. Όχι, αλλά υποτίθεται, λέω. Καλά, όταν θες να ξεχωρίσεις και να διεκδικήσεις κάποια πράγματα. Ναι, θυμάμαι το 99 ήταν η πρώτη μου έτσι, δέχτηκα δηλαδή για πρώτη φορά. Γιατί το 96 αποχώρησα το ΚΚΕ. Αλλά μέχρι τότε υπήρχε η περίοδος συναισθηματικής αποτοξίνωσης. Ναι. Να κόψεις κάθε δεσμό. Εντάξει, ναι, δεν είναι εύκολο όταν είσαι σε ένα χώρο από τόσο. Είναι η διαδικασία αποτοξίνωσης, ας πούμε, από την οποία ορισμένοι δεν περνάνε καλά, όπως είναι η εξάρτηση από τις ουσίες. Το ίδιο πράγμα είναι. Η απεξάρτηση μπορεί να μην περάσει ποτέ για κανέναν. Ναι. Λοιπόν, πέρασε η απεξάρτηση. Μια φορά χρήστης, πάντα χρήστης. Αυτό ακριβώς. Ορισμένοι πεθαίνουν με τη βελόνα στο χέρι. Δεν εννοώ για τους πραγματικούς χρήστες. Αυτό είναι συμβολικό, ό,τι λέμε. Λοιπόν, το 99 αποφασίζω ότι δεν έχει νόημα αυτό που μου λέγανε από το ΚΚΕ, από το κόμμα. Ναι. Τότε μου λέγανε, έχεις δίκιο, αλλά περίμενε, θα αλλάξει και εσύ. Κάνε υπομονή δηλαδή. Ναι, τότε ήταν και ο Χαρίλαος και μου λέγε και μετέφερε το μήνυμα διαμέσω τρίτων κοινών συντρόφων και φίλων και μου λέει, πες του να μην εκτίθεται. Θα αλλάξει η κατάσταση στο κόμμα, θα το χρειαστούμε. Μην εκτίθεται. Μία, δύο, τρεις, περνάγαν τα χρόνια, έβλεπα τα χειρότερα, χειρόντουσαν χειρότερα και άλλα χειρότερα και έλεγα, κάτσε ρε διάβολο. Πότε θα γεθεί αυτή η αλλαγή. Τι θα γίνει εδώ πέρα, ας πούμε. Εγώ δεν λέω ότι έλεγε ψέματα ο άνθρωπος. Απλά ήταν η παλιά λογική. Είναι μια λογική που κατέστρεψε τα πάντα. Τα ισοπαίδωσε όλα και μας έδωσε σε αυτή την κατάσταση ταπεινωτική. Το 99 αποφασίζω και λέω, μέχρι εδώ. Δεν πάει άλλο. Πρέπει να βγω να μιλήσω. Λοιπόν, και μου δίνει τότε η ευκαιρία στο Espace Marx, που είναι μια ατυχέστατη, όπως όλες αυτές τις προσπάθειες των ομίλων φιλολογικών, θεωρητικών κτλ., ειδικά στην αριστερά, να γίνει και έκανα μια ομιλία όπου απέδειξα για την παγκοσμιοποίηση τότε, ναι, το θέμα, όπου προσπαθούσα να τους δείξω μια άλλη οπτική, ότι το πράγμα δεν είναι έτσι όπως το βλέπουν. Και εντάξει, σε ορισμένους ήταν πραγματικά. Για ένα ακροατήριο, για τα ακροατήρια τότε της εποχής εκείνης που δεν ήταν μεγάλα, ήταν πολύ περιορισμένα και προερχόταν από συγκεκριμένους χώρους, ήταν μια, πώς το λένε, ήταν ένα σοκ. Πάθανε σοκ. Δεν τα είχαν ξανακούσει αυτά τα πράγματα. Ακολούθησε μια πορεία πολύ δραματική στην προσπάθεια, ας πούμε, να ανοιχτώ μαζί με άλλους συναγωνιστές στον κόσμο. Δυστυχώς δεν ήξερα πώς να το κάνω αυτό. Ναι, εδώ κολλά ήταν και οι συνθήκες τότε. Έτσι το είπαμε αυτό πριν. Δεν νομίζω ότι ήταν το σύνθημα στις συνθήκες. Απλά εγώ δεν ήξερα, όπως πολλοί σαν και εμένα δεν ξέραμε. Δεν μας είχε μάθει κανένας. Ούτε μέσα το κόμμα μας είχε μάθει κανένας. Πάντα σκεφτόμαστε με όρους μοιημένων. Απευθυνόμαστε σε μοιημένους. Σε ανθρώπους που ξέρανε το δικό μας κώδικα επικοινωνίας. Μάλιστα. Είχαν περίπου τη δική μας θεωρητική αφετηρία. Ναι. Οπότε σε αυτούς μιλάγαμε. Έτσι είχαμε εκπαιδευτεί. Δεν πήγαινε σε ένα κοινό το οποίο ήταν ξένο προς όλα αυτά. Ήταν αδιανόητο να πάω να μιλήσω, ας πούμε, να δώσω συνέντευξη στον ελεύθερο τύπο που έκανα στην προεκλογική περίοδο. Ναι. Την εποχή εκείνη ήταν αδιανόητο. Ναι, ναι, ναι. Δεν σκεφτόμουν με όρους σε ποιους απευθύνομαι. Ναι. Ήταν μια προσπάθεια να απευθύνομαι πάντα στους ομοειδεάτες μου ή στο χώρο μου. Σε ένα πολύ συγκεκριμένο έτσι. Κοινό, οπότε. Ναι. Λοιπόν, οπότε ήταν δική μου ευθύνη. Ψαχνόμουν όμως όταν διαπίστωσα ότι ρε παιδί μου. Ότι δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να αναπαράγεται συνεχώς η ίδια και η ίδια
ιστορία, ένα κομμάτι της κοινωνίας να έχει γίνει ένα γκέτο, πολιτικό γκέτο που δεν έχει επαφή με την κοινωνία, την πραγματικότητα, δεν καταλάβαινε ούτε επιστημονικά ούτε οργανωτικά. Και γινόταν τόσο δραματικές αλλαγές γύρω μας. Κάπως πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Βρεθήκαμε και με άλλους ανθρώπους που είχαμε φτιάξει τότε. Είχαμε δημιουργήσει και μια εφημερίδα έτσι, προσωπική, το Εμπρός, ας πούμε, που βγάζαμε από το 2001 μέχρι, μέχρι το 2010 ουσιαστικά έβγαινε. Και μοιράζατε χέρι-χέρι. Ναι, ναι. Έτσι, ναι, πήγαινε, ναι. Ναι. Συνδρομητική κάνανε. Ναι. Τι μην νομίζετε, 200-300 φύλλα δηλαδή. Εντάξει. Λοιπόν, ωστόσο είχε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Μιλούσε σε δεδομένο κοινό. Mm. Το κοινό που είχε συγκεκριμένα τις ίδιες αφετηρίες ιδεολογικές και πολιτικές με αυτές. Όταν πλέον κατανοήσαμε και απαλλαχθήκαμε όλοι μας, θεωρητικά τουλάχιστον τα λόγια, ότι κοιτάξτε να δείτε, εδώ δεν πάει άλλο. Mm-hmm. Πρέπει να βγούμε στην κοινωνία να κολυμπήσουμε. Είμαστε σε μια, σαν να είμαστε σε μια πισίνα και πλατσουρίζαμε μέχρι τότε. Ναι. Και αποφασίσαμε ότι κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να ανοιχτούμε. Έξω είναι ο ωκεανός. Ναι, πρέπει να. Ναι. Καρχαρίες σε καρχαρίες, μπλουμ και δεν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή αλλιώς δεν είμαστε. Σαν, δεν μπορεί να είσαι συνέχεια με ένα σωσιβιάκι, ξέρω εγώ, σαν, σαν διαφήμιση με το κίτρινο σωσίβιο. Ναι, ναι. Ας πούμε, και πλούτσου πλούτσου πλούτσου. Γνωστής εταιρείας. Στην πανιέρα. Έλεος, δηλαδή κάποτε πρέπει να βγεις έξω. Λοιπόν. Πολύ γρήγορα ανακάλυψα ότι είμαι μόνος μου. Δηλαδή, συγγνώμη. Λοιπόν, δηλαδή έγινε αυτό το πράγμα. Εγώ ξεκίνησα για τη θάλασσα. Όλοι μαζί ξεκινήσαμε από την πανιέρα. Αλλά εσύ έκανες τη βουτιά. Ναι, αλλά εγώ βρέθηκα στη θάλασσα. Ας πούμε, και τους κοίταγα για τους κοίτα στην παραλία με τα μαγιό και λέει ρε παιδιά, ελάτε. Ας πούμε, καλό το νερό. Πάμε λίγο λίμπι. Και όχι στο νερό τώρα. Εγώ 30 χρόνια στην πισίνα να φτάσω στο νερό. Όχι ρε παιδί μου. Και φύγανε. Όχι, είναι και πρόβλημα που το βλέπεις σήμερα. Είμαστε όλοι στη θεωρία πολύ καλοί. Το εντυπωσιακό είναι ότι είναι ακόμη στην πισίνα τους κάποιοι από αυτούς. Είναι ακόμη στην πισίνα. Στην πισίνα, ποια πισίνα, στην πανιέρα. Στην πανιέρα. Λοιπόν, πλήτσι με βαταγωπέδι δηλαδή έτσι κιόλας. Λοιπόν, εμείς παλεύουμε εδώ, όπου παλεύουμε τα κύματα και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω ποια επιτυχία θα έχει, ούτε κανένας ξέρει. Αλλά δεν θα αντάλλαζα ποτέ. Δηλαδή την απόφαση εκείνη που έκανα, που βούτυξα στα βαθιά. Και μάλιστα από ύψος, βράχο. Δηλαδή, σε αυτή την ιστορία δεν αντάλλαζα ποτέ. Τότε πλέον ανοίχθηκε, ήταν ταυτόσιμο με εκείνη την εποχή που λέγαμε ή θα τα δώσουμε όλα, δεν περνάει τίποτα γιατί πλέον η χώρα τελείωσε. Ακριβώς. Αυτό ήταν το 2009. Γενάρης του 2009. Που ξεκίνησε αυτή η πορεία. Η οποία... Που κατά τη γνώμη μου ξεκίνησε η πορεία εκείνη που δεν την είχε αντιληφθεί κανένας. Ναι. Όταν λέγαμε για κρίση τότε και χρεοκοπία, ήμουν ο πρώτος που μίλησε για χρεοκοπία. Όχι γενικά. Ειδικά. Δηλαδή βγήκα τότε και λέω. Συγκεκριμένα. Είμαστε όχι, de facto κρεοκοπημένοι, μας τελειώσαν. Μας τελειώσαν. Και έκανα αυτό την τοποθέτηση. Το τι άκουσα. Τι περιπεκτικά σχόλια. Τι ανοησίες. Ναι. Τι απίστευτα πράγματα. Πού την είναι στη χρεοκοπία, μια χαρά πάει οικονομία και όλα αυτά τα πράγματα. Όχι από ανθρώπους οι οποίοι υποστήριζαν το καθεστώς και είχαν κάθε λόγο να λένε αυτά τα πράγματα. Ναι, να σε μάχονται. Αλλά υποτίθεται ότι ήταν από την απέναντι μεριά. Δεν κάθισε καν κάποιος να σκεφτεί την επιχειρηματολογία. Δηλαδή, γιατί είχα την τρέλα πάντα να χρησιμοποιώ πολύ σκεδημένα επιχειρήματα, να τα σκεφτώ τίποτα από όλα αυτά. Ήταν στην κοσμάρα τους. Ο μόνος που το αντιλαμβανόταν ήταν οι νοικοκυρές στη Λαϊκή. Μπράβο. Η οποία ήταν για πρώτη φορά που άκουσα κατοχή, παιδάκι μου, κατοχή. Ναι, αυτό θέλω να σου πω, ότι απλώς κόσμος γι' αυτό σε αγκάλιασε και αγκάλιασε αυτά που λες, γιατί τα είδε, έβλεπε στην πράξη, σε άκουγε και μετά από λίγο τα ζούσε. Έτσι. Και του μίλαγες στην καθημερινότητά του και πάνω σε αυτά που ζούσε και σε αυτά που ήρθαν και υπήρχε μια αξιοπιστία. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι ο απλός κόσμος σε αγκαλιάζει και λένε ο Καζάκης εκείνο, ο Καζάκης το άλλο, διότι ακόμα θα το παρατήρησες και αυτοί που διαφωνούν μαζί σου, τι σου χρεώνουν? Σου χρεώνουν ότι είσαι σταθερός στις απόψεις σου. Έτσι, ότι δεν παρακλίνεις από εδώ ή από και εκεί. Για να πούμε και κάτι άλλο. Μπορεί να χρεώσει αυτό το λαό πάρα πολλά πράγματα. Έχει τρομακτικά ελαττώματα. Μερικές φορές μου είναι αβάσταχτα τα ελαττώματα. Έτσι. Ναι. Και κακίες και αχαριστείς και τα πάντα. Ναι. Αυτό που δεν μπορεί να του χρεώσει τουλάχιστον αυτή την εποχή είναι ότι δεν ακούει.
Ακούει. Έχει μεγάλη ανάγκη. Ακούει. Απλά δεν φτάνει η φωνή πάντα. Ακούει. Okay. Δεν τον έχω δει ποτέ ξανά να ακούει έτσι. Να σας πω μόνο ένα πολύ απλό παράδειγμα που μπορεί να το επιβεβαιώσει και ο Χρήστος Λογαρίδης. Όταν πήγαμε στο θέατρο. Στο θέατρο με τον Χάρη Κλίν. Στο Χάρη Κλίν. Γυρίζουμε. Δεν μπορείς να φανταστείς. Ναι. Πόσοι ήρθαν και μου είπαν, ρε Δημήτρη, τι κάνεις, έλα εδώ, κάτσε εδώ, ναι. Πέσουμε και εκείνο, τι, α, ξέρω ναι, αυτό ναι, το πράγμα, ναι, ναι, να σε χαιρετήσω και ναι, 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 ναι. Γιατί είναι μια μεγάλη ευκαιρία να μιλήσουν μαζί σου. Καταρχήν δεν τους ξέρω. Δεύτερον, ναι. Δεν ήταν το ΕΠΑΜ. Ναι. Υπήρχαν βεβαίως και συναγωνιστές του ΕΠΑΜ, ιδιαίτερα το ΕΠΑΜ Βίρονα, αλλά δεν ήταν το ΕΠΑΜ, άνθρωποι του ΕΠΑΜ. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι σε θεωρούν δικό τους άνθρωπο, γιατί σε έχουν ακούσει. Μπορεί να μην ψήφισε ποτέ το ΕΠΑΜ. Δεν είναι πρόβλημα, ούτε βάζουμε θέμα τέτοιο εμείς. Είμαστε τρελοί για αυτή την ιστορία. Αλλά πες μου σε πόσους καρεκλοκένταυρους των πολιτικών σχηματισμών το έχουν κάνει αυτό, το έχει κάνει αυτό ο κόσμος. Εμένα προσωπικά με ικανοποιεί. Το γεγονός δηλαδή. Αυτό θα σου πω. Αυτό είναι μια τεράστια ηθική ικανοποίηση. Την κυρία Μπακογιάννη, ας πούμε, τη μάθανε ως δώρα, χαλώντας το Μητσοτακέικο δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να την περάσουν ως δώρα. Έτσι. Και εμένα, εγώ έχω περάσει ως Δημήτρης ή Δημητράκης με έναν τρόπο που είναι απλό. Αυτό δείχνει το γεγονός ότι ακούει ο κόσμος. Ακούει. Δεν είμαι εγώ πάντα σε εκείνο το ύψος που χρειάζεται ώστε να όχι μόνο να ακούσει αλλά να καταλάβει όσο θα έπρεπε. Και δεν είναι πάντα η δουλειά μας και η προσωπική μου αλλά και συλλογικά το είπαμε τέτοια ώστε να κερδίσουμε τα κρατήριο που ακούει μέχρι το τέλος, αλλά ακούει. Ακούει. Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι είναι σε μια εξέλιξη αυτό που λες τώρα, έτσι. Ναι. Δηλαδή, αν σκεφτείς, ας πούμε, μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα όλα αυτά που έχουν γίνει, δεν είναι ο κόσμος αυτό που δείχνει τα κανάλια. Ότι όχι, οι εφημερίδες. Ναι. Αυτό το ξέρουμε και εσύ το έχεις βιώσει ακόμα περισσότερο σε όλες αυτές τις περιοδίες που κάνεις και πηγαίνεις, ας πούμε, σε τόσα μέρη σε όλη την Ελλάδα. Αλλά και όποιος είναι πραγματικός άνθρωπος και ζει ανάμεσα στον κόσμο, το βλέπει ότι δεν είναι αυτό που μας δίνουν τα κανάλια. Ζωστά, ναι. Η πλειοψηφία του κόσμου. Λοιπόν, αυτό είναι σίγουρο και βέβαιο. Νομίζω ότι κάπου εδώ πρέπει μας τα πρόλαβε, Λογαρίδης. Λοιπόν, ήταν μια πραγματική, ήταν ένα καλό στοιχείο. Πώς το λέμε. Μια επιβεβαίωση του γεγονότος ότι η δουλειά σου δεν πάει στράφη με αυτή την έννοια. Δεν το θεωρώ διαφορετικά. Ναι. Δηλαδή δεν είναι μια απογοήτευση ας πούμε, να κάνει να δουλεύεις ας πούμε, και να μην κάνεις. Σε αυτή την περίπτωση, όταν βλέπεις τη δουλειά σου να μην περνάει, δύο πράγματα συμβαίνουν. Ή γίνεσαι καλύτερος, mm-hmm. ψάχνεις να βρεις τρόπο για να την περάσεις. Τι συμβαίνει. Ή γίνεσαι γκρουπούσκουλο. Θεωρητικοποιείς τη δυναμία, τη χρεώνεις στον κόσμο. Στο λαό. Και λες, εγώ δίκιο έχω. Ναι. Εσείς δεν μπορείτε να καταλάβετε. Εσείς δίκιο έχω. Εσείς ο ηλίθιος που δεν καταλαβαίνει. Πού δεν μπορείτε να καταλάβετε. Όπως η τελευταία αφίσα του Ανταρσία που είπε ότι εμείς συνεχίζουμε. Δηλαδή με λίγα λόγια είναι σαν να λέγε στα από τέτοια μας που δεν με ψηφίσατε. Εμείς συνεχίζουμε γιατί έχουμε δίκιο. Δηλαδή αν δεν κάτσεις να σκεφτείς γιατί ο κόσμος δεν σε τιμάει και δεν σε εκτιμά. Έτσι. Mm-hmm. Τότε παίζει ένα ρόλο. Δηλαδή, εμάς μας προβληματίζει το γιατί μας εκτιμά και πώς αυτή η εκτίμηση πρέπει να μετατραπεί σε οργανωμένη δράση. Yeah. Έτσι. Και μας προβληματίζει, μας καίει. Όχι, αυτό είναι το μόνιμο θέμα που σε όλο το ΕΠΑΜ συζητάει. Που είναι. Λοιπόν, και όχι μόνο. Αλλά από την άλλη μεριά, να έχεις δυνάμεις οι οποίες. Αυτό είναι που με εκνευρίζει ιδιαίτερα και μερικές φορές παραφέρομαι, το δέχομαι. Ιδιαίτερα σε ανθρώπους που υποτίθεται ότι είναι συντροφοί στον αγώνα. Αν δεν στο αναγνωρίζει ο κόσμος, δεν έχεις δίκιο. Ναι, ναι. Και δεν έχει καμία σημασία. Απλά για να λες το τέλος είχα δίκιο, ναι. Δεν έχει κανένα νόημα, ξέρεις, ισογραφικός που περιμένεις πότε θα κάνει το λάθος ο άλλος, αφού δεν σε έχει ακούσει, για να του πεις, στα έλεγα εγώ. Ακριβώς. Εντάξει, και λοιπόν και τι έγινε τώρα πια, όπως είπες πολύ απλά, δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, έχουμε διατροφική επάρκεια στη συνέχεια. Ναι, πάμε μετά το τρεπνό, στο ωφέλιμο. Λοιπόν. Οπότε θα πρέπει όλοι εσείς που μας παρακολουθήσατε να παραμείνετε, γιατί πάντα η διατροφική επάρκεια, η εκπομπή της διατροφικής επάρκειας έχει ενδιαφέρον και είναι πολύ σημαντική. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα στην πολιτική, ναι. Στην εκπομπή της πολιτικής επικαιρότητας και στο σχολιασμό που κάνουμε. Ιστορική αναδρομή
Με άλλο θέμα πια, με νέο θέμα. Θα έχουμε την επόμενη Παρασκευή. Ναι. Τώρα θα με έκπληξε. Δεν το έχουμε βρει ακόμα. Όχι, θα το ανακοινώσουμε τη Δευτέρα. Θα το ανακοινώσουμε τη Δευτέρα. Θα το πούμε τη Δευτέρα. Σας ενημερώσουμε τη Δευτέρα. Να διαβάσουμε ένα μήνυμα που αξίζει τον κόπο, νομίζω. Α, διάβασε και ένα μήνυμα, γιατί δεν διαβάζουμε μηνύματα, ναι, και ο Μάρκος, ο Μάρκος από το Ρέθυμνο. Μάλιστα. Λέει: Δημήτρη, να σε πει Καραγκιόζη ο Πρεθετέρης είναι τίτλος τιμής. Συμφωνώ. Σήμερα, αλλά το φιλάμε όμως, έτσι. Κάτσε. Όχι γιατί μας είπε Καραγκιόζη, προς Θεού. Εμένα εκείνη η κοπελίτσα με το γιαούρτι Αγελάδος με ικανοποίησε πλήρως. Σήμερα ο Χατζηδάκης, από κοινού με τον Μίχαλο, ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει από τους Ευρωπαίους να ανακηρυχθούν σε ελληνικές περιφέρειες οι ειδικές οικονομικές ζώνες με αντικείμενο καινοτόμους τομείς, διαχείριση φυσικών πορών κτλ. Δεν θα είναι, είπε, εύκολο να τους πείσει και θα χρειαστεί αγώνας. Θα τους σχολιάσεις. Να τα αφήσουμε για Δευτέρα. Ναι. Δευτέρα θα έχουμε ειδικό αφιέρωμα σε ειδικές οικονομικές ζώνες. Ωραία. Οπότε... να σας διαβάσω και, και συμβάσεις από ειδικές οικονομικές ζώνες να πέσουν αυτιά μέχρι αηδίας. Ειδικά εκείνων των ηλιθίων, συγγνώμη που τους λέω ηλίθιους, αλλά τουλάχιστον κάνουν, δουλεύουν λίγο παραπάνω, που λένε ότι το πρόβλημα με τις ειδικές οικονομικές ζώνες είναι μόνο τα εργατικά. Λοιπόν, να σας διαβάσω εγώ τι προβλέπουν οι ειδικές οικονομικές ζώνες. Και θα παριθμίσουμε τα προβλήματα, έτσι. Ναι, και να δούμε αν φοβάμαι ότι άμα μπουν ειδικές οικονομικές ζώνες θα γίνει ό,τι της Βολιβίας. Δηλαδή με τα όπλα. Όπως οι Βολιβιάνοι, έτσι απαλλάχτηκαν από τις ειδικές οικονομικές ζώνες, ειδικά για τη διαχείριση φυσικών πόρων, δηλαδή το νερό, τον αέρα, το ήλιο κτλ. Που τους πήρανε. Έτσι μπόρεσαν και απαλλάχτηκαν από αυτές τις ειδικές οικονομικές ζώνες. Υπάρχουν κάτι ωραία ντοκιματέρ του Αυγερόπουλου σε αυτές τις χώρες. Που μόνο, ναι, θέλω να πω τώρα, αυτά μου έρχονται. Αλλά που είναι ίσως και εύκολα να τα. Ναι. Λοιπόν, οπότε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, mm-hmm. με την πολιτική επικαιρότητα. Δίνουμε τη σκητάλη στη διατροφική επάρκεια. Σας ευχαριστούμε όλους που συνεχίζετε και μας παρακολουθείτε και για τα σχόλιά σας. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο και ευχαριστούμε βέβαια και το Μενέλαο Αναγνώστου πάντα για την τεχνική του υποστήριξη. Καλό βράδυ.